Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλό απόγευμα, καλό μεσημέρι, καλό πρωί, ό,τι θέλετε, ό,τι ώρα θέλετε. Τέλος πάντων, είμαστε στο μικρόφωνο και είμαστε σε μια ειδική εκπομπή, να το πούμε έτσι. Αφορά σε πολύ μεγάλο αριθμό οικογενειών, από όσο γνωρίζω. Αφορά στις πρώτες κυρίες της οικογένειας με παιδιά του αυτιστικού φάσματος. Και επειδή συνήθως η κοινωνία κρίνεται, ο πολιτισμός της κρίνεται από το τρόπο που συμπεριφέρεται ανάμεσα στους πιο αδύναμους, αυτή είναι μια ρίση που μας έχει την αρχαιότητα και που έχει επιβεβαιωθεί σε κάθε φάση του ανθρώπινου πολιτισμού, νομίζω ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες, κρίνεται μια κοινωνία από τον τρόπο που αντιδρά και τον τρόπο που συμπεριφέρεται ή πως αγκαλιάζει, να το πούμε έτσι, το πρόβλημα των πιο αδύναμων μελών της κοινωνίας της. Σε κοινωνίες όπου θεωρείται ότι πώς να το πούμε, ο κεάδας είναι η διέξοδος για τα πιο αδύναμα μέλη της, δεν έχει και πολλές προοπτικές επιβίωσης. Γενικά ο πολιτισμός μας έχει, τουλάχιστον τους τελευταίους αιώνες, έχει κατακτήσει το δικαίωμα να αναγνωρίζει όχι μόνο τα δικαιώματα προς τη ζωή, αλλά και τη δυνατότητα ισότιμης τουλάχιστον αντιμετώπισης όλων των, όλων των ανθρώπων, όσο αδύναμες και να είναι, γιατί οι θεωρίες που λέγανε ότι το αδύναμο μέλος μιας κοινωνίας είναι εκφύσεως, άρα τον πετάμε και όπως επιβίωσε, έχει ξεπεραστεί. Παρόλα αυτά, βλέπουμε τις τελευταίες κυρίως 3 δεκαετίες, μετά την επικράτηση της οικονομικής θεολογίας του νεοφιλελευθερισμού, όπου πλέον απολυτοποιήθηκε η έννοια του ατόμου και το άτομο κρίνεται με βάση το αποτύπωμά του στην αγορά, είτε σαν καταναλωτής, είτε σαν υποκείμενο, είτε σαν αντικείμενο της αγοράς, είτε όπως λέγεται σήμερα στην Αμερική με όρους οικονομικής επιφάνειας. Ποια είναι η οικονομική σου επιφάνεια? Δεν σε ρωτάνε πώς ζεις, πώς περνάς, ποιο είναι η οικογένειά σου, τι κάνουν τα παιδιά σου. Όχι. Ποια είναι η οικονομική σου επιφάνεια? Πόσο μετριέται η οικονομική σου επιφάνεια? Είναι ακριβώς αυτού του τύπου οικονομική θεολογία που κυριαρχεί σήμερα. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες είναι λιγάκι μάλλον προσβλητικό για αυτούς που σκέφτονται έτσι, να συζητάμε τι κάνουμε με τις οικογένειες αφενός και κυρίως με εκείνες τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα που έχουν παιδιά, δηλαδή το αυτιστικό φάσματος, που έχουν περισσότερες ανάγκες, ειδικότερες, να το πούμε έτσι, ανάγκες, όπως και να το κάνεις, και που χρειάζονται, να το πούμε, μια ειδική φροντίδα, έτσι δεν είναι? Σωστά. Είμαστε με τον πρόεδρο της... Καταρχάς, πες μας τα αρχικά της ΕΟΔΑΦ. Η ΕΟΔΑΦ είναι η Εθνική Ομοσπονδία για τα Δικαιώματα του Αυτιστικού Φάσματος. Ωραία. Με την έννοια ότι αγωνίζεται για τα δικαιώματα όχι μόνο των παιδιών και ατόμων του αυτιστικού φάσματος, αλλά και των οικογενειών τους, των γονιών τους. Είναι πακέτο αυτή η ιστορία. Και των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιδιότητα αυτή. Ναι, γιατί οφείλουμε να πούμε ότι εδώ δεν είναι το θέμα το τι γίνεται με τον κάθε άτομο ξεχωριστά, είναι πακέτο. Ακριβώς. Προσωπικά έχω ζήσει μια σχετική περιπέτεια, όχι δεν ήταν προσωπική μου, αλλά στη γειτονιά μου, στη γειτονιά τέλος πάντων των γονιών μου, όπου υπήρχε μια τέτοια οικογένεια, σε κατάσταση έκριθμη κυριολεκτικά, δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, με αποτέλεσμα να ήταν όλη η γειτονιά να συμμερίζεται το πρόβλημα μιας οικογένειας η οποία δεν ήξερε τι να κάνει. Αντιμετώπιζε το παιδί σαν ένα, πώς να το πούμε, πρόβλημα άλυτο για την ίδια οικογένεια, με αποτέλεσμα να σπαράσεται η ίδια οικογένεια γιατί δεν μπορούσε να το χειριστεί. Πράγμα αδιανόητο για τη σημερινή εποχή. Ναι, διόλου παράξενο βέβαια στις συνθήκες και στο κοινωνικό πλαίσιο που ζούμε και με τα μέτρα. Δεν μπορούσε να πάει πουθενά. Να πούμε ότι τα κέντρα, ακόμη και για παιδιά με ειδικές, με μαθησιακές δυσκολίες, καταργούνται. Τα δημόσια κέντρα δηλαδή, το ένα μετά το άλλο, κλείνουν κάτω από τις μνημονιακές απαιτήσεις. Όχι πως ποτέ ήταν επαρκή. Ακριβώς. Ούτε είχαμε ποτέ κοινωνική πρόνοια επαρκή για όλες αυτές τις ανάγκες της κοινωνίας μας. Δεν υπήρξε ποτέ σοβαρό κράτος πρόνοιας στη χώρα μας. Πολύ σωστά. Δεν υπήρχε ποτέ καθολική πρόνοια.
ήταν πάντα επιμερισμένη, πάντα δινόταν το σταγονόμετρο, πάντα μετά από διεκδικήσεις ή όταν είχαμε έξαρση προβλημάτων. Βασικά κάτω από τις διεκδικήσεις, κάτω από την πίεση των Διεθνών Συμβάσεων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που είχε υπογράψει η χώρα και υποχρεούνταν να εφαρμόσει. Οπότε αυτό δίνει μια δύναμη στις οικογένειες να διεκδικήσουν κτλ. Και τώρα μπαίνοντας στην μνημονιακή εποχή, έχουμε το τσάκισμα όλου αυτού του πλαισίου, του δικτύου προστασίας που υπήρχε, στο βαθμό που υπήρχε και στο μέτρο που υπήρχε, να το πούμε έτσι. Σωστά, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Η συγκεκριμένη οικογένεια στην οποία αναφέρομαι είχε το εξής πρόβλημα. Πώς να αντιμετωπίσει, πώς να καταλάβει καταρχήν το πρόβλημα που είχε. Mm-hmm. Ότι το πρόβλημα αυτό δεν είναι, πώς να το πούμε, είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται, το οποίο επιστημονικά εννοώ αντιμετωπίζεται σήμερα και είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει πολύ άνετα κάτω από άλλες συνθήκες να έχει αντιμετωπιστεί και να έχει επέλθει και ισορροπία με στην οικογένεια, ώστε να ξέρει και η ίδια η οικογένεια πώς αντιμετωπίζουν, ας πούμε. Δεν υπήρχε πουθενά να απευθυνθεί, mm-hmm. επειδή είχαν κατευθεί πολύ. Διόλου παράξενο. Δεν υπήρχε πουθενά να απευθυνθεί, mm-hmm. να τη δώσει μια κατεύθυνση κάποιος και να τι να κάνει. Έτσι δηλαδή είναι. Να βρει μια στήριξη, μια στοιχειώδη. Έτσι ακριβώς είναι. Και φυσικά υπάρχει πάντα και το οικονομικό πρόβλημα. Γιατί ακόμη και αν τελικά βρει τη διέξοδο σε κάποιο ιδιωτικό φορέα ή με κάποιο τρόπο, πάντα υπάρχει πλέον, ειδικά στις μέρες μας, το οικονομικό ζήτημα, το οποίο είναι καταλυτικό. Πολύ σωστά τα είπατε. Βεβαίως δεν είναι καθόλου παράξενο ότι δεν μπόρεσαν να βρουν λύση, αν υπολογίσετε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει θεσμός εκπαίδευσης ειδικών στον αυτισμό και αποφεύγουν συστηματικά να δημιουργήσουν οι κυβερνήσεις του ελληνικού κράτους εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και στον αντίποδα μπορώ να σας πω αυτά που γίνονται στη Δανία, χωρίς να σημαίνει ότι εξειδανικεύω κάποιο σύστημα ή όχι. Όχι, παράδειγμα παίρνουμε. Αλλά είναι ένα παράδειγμα μιας χώρας με ανεπτυγμένο κοινωνικό κράτος, όπως διαμορφώθηκε μετά τη δεκαετία του 80 για να ξεπεραστεί η οικονομική κρίση και όχι για λόγους φιλανθρωπίας, mm-hmm. διότι είναι παράγοντας ανάπτυξης στο κοινωνικό κράτος, ότι ξεκίνησε ένας πατέρας ένα πείραμα με ορισμένα παιδιά με αυτισμό, είχε το γιο του με αυτισμό. Και ξεκίνησε να στήσει μια επιχείρηση αποκλειστικά από παιδιά με αυτισμό. Η επιχείρηση ήταν ότι παράγουν προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών για διάφορες δουλειές. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η επιχείρηση αυτή απασχολούσε τότε 45 παιδιά, τώρα περισσότερους και δεν είναι πια παιδιά αυτά. Ήταν άκρος κερδοφόρα, από τις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις της Δανίας. Τα παιδιά αυτά πληρώνονταν με 3.000 και 3.500 μισθό, συνεισφέραν στο κοινωνικό κράτος αντί να παίρνουν από το κοινωνικό κράτος και ζουν αξιοπρέπεια. Και υπολογίστε ότι αυτά ήταν παιδιά με εμφανή αυτισμό. Δεν ήταν παιδιά δηλαδή που λέμε Άσπεργκερ, η ψυχολογικότητα που δεν φαίνεται ο αυτισμός τους. Δεν ήταν από αυτά τα άτομα. Ήταν από τα παιδιά με τον εμφανή αυτισμό. Φανταστείτε λοιπόν πόσα χάνει η κοινωνία από όλο αυτό το έσχος που γίνεται εδώ πέρα και πόσο υποφέρουν φυσικά και έτσι. Τώρα να πάμε εδώ. Πόσο εκτεταμένο είναι το φαινόμενο του αυτισμού, είτε με την εμφανή του είτε με τη μη εμφανή του στον πληθυσμό, για να καταλάβουμε τα μεγέθη για όσους δεν έχουν επαφή ή σχέση με το θέμα. Κοιτάξτε να δείτε, οι μελέτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, που είναι από το Κέντρο Νοσημάτων και τη Στατιστική του Υπηρεσία των ΗΠΑ, που είναι το πιο αξιόπιστο μέτρο παγκοσμίου σήμερα, τα ποσοστά που δίνουν από 1 προς 45 έως 1 προς 68. Και έχω και τα χαρτιά εδώ που θα μπορούσα να σας τα δείξω και τα οποία είναι αυτά εδώ. Θα τα δείξουμε κάποια άλλη στιγμή βασικά από την κάμερα. Το θέμα είναι ότι οι έρευνες αυτές δίναν πως 1 στα 68 παιδιά ήταν, η έρευνα του 10 ήταν αυτή, η έρευνα του 15 ανέβασε το ποσοστό σε 1 στα 45, δείχνει με λίγα λόγια ότι είναι ένα ποσοστό που αυξάνεται ραγδαία. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που για την Ελλάδα σημαίνει περίπου 150.000 με 220.000 τέτοια άτομα. Ωραία. Και για να έρθουμε στο θέμα των επιδομάτων, υπολογίστε ότι όλα αυτά τα άτομα στις σοβαρές και πολιτισμένες χώρες όλα δικαιούνται επίδομα αναπηρίας mm-hmm. χώρια τις άλλες παροχές. Mm-hmm. Στην Ελλάδα λοιπόν από τα άτομα αυτά, από τα παιδιά αυτά και τα άτομα αυτά είναι αμφίβολο αν παίρνουν επίδομα αναπηρίας τα 10.000. Είναι μάλλον κάτω από 10.000. Θα στα πω και πιο κάτω αυτά τα στοιχεία. Ωραία. Άρα λοιπόν τι είναι ακριβώς το ζήτημα του αυτισμού? Για να μπορεί να καταλάβει κάποιος ο οποίος δεν έχει... Κοιτάξτε, ο αυτισμός είναι μία αναπηρία που οφείλεται σε ορισμένους συγκεκριμένους παράγοντες. Για την ακρίβεια οφείλεται στο ότι κάποια γονίδια
είναι αποκλίνοντα, είναι διαφορετικά από τον άλλο ανθρώπων και είναι συγκεκριμένα τα γονίδια του εγκεφάλου της επικοινωνίας. Mm-hmm. Κατά συνέπεια και τα εγκεφαλικά. Άρα υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας. Ακριβώς. Εκδηλώνεται με ένα πρόβλημα, σαν πρόβλημα επικοινωνίας. Ακριβώς. Ναι. Κάποια λοιπόν από τα εγκεφαλικά κύτταρα που σχετίζονται με την που είναι υπεύθυνα για τη λειτουργία της επικοινωνίας δεν λειτουργούν όπως λειτουργούν στους άλλους ανθρώπους, με αποτέλεσμα ότι τα παιδιά αυτά δυσκολεύονται στην επικοινωνία, το οποίο φέρνει και παράγωγα προβλήματα μαθησιακά κλπ. Mm-hmm. Βεβαίως υπάρχει μια τάση να συγχέουν την πάθηση με την νοητική υστέρηση και με άλλους παράγοντες, που όμως δεν έχουν καμία σχέση. Όχι, όχι, ναι. Αρκεί να σας πω ότι άνθρωποι με αυτισμό και αρκετό αυτισμό, πέρα από τους γνωστούς που λένε οι θεωρίες για τον Einstein, τον Εύτονα κτλ., mm-hmm. για τον Bill Gates και τον Zuckerberg που έχει ανακαλύψει στο Facebook, ο σύγχρονος Einstein, ο Jacob Barnett, επίσης που είχε βαρύ αυτισμό, μέχρι 8 ετών δεν μιλούσε κτλ., κάνουν θαύματα μαθησιακά. Το ερώτημα είναι τι μπορούν να κάνουν επικοινωνιακά και κυρίως εργασιακά και ενταξιακά. Σωστό. Είναι άνθρωποι λοιπόν που δεν μπορούν να ζήσουν αυτόνομα και εδώ ερχόμαστε για να μπούμε στο θέμα στο επίδομα αναπηρίας. Το επίδομα αναπηρίας λοιπόν είναι εντελώς ασχετό με τις θεραπείες και είναι ένα οικονομικό βοήθημα προνοιακό που δίνεται για τις άλλες ανάγκες που έχει κάθε αναπηρία πέραν των θεραπείων. Δηλαδή κάθε αναπηρία έχει κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες. Τα παιδιά με τύφλωση μπορεί να χρειάζονται κάποιον οδηγό, κάποιο σκύλο, ένα ταξί, ένα συνοδό και ούτω καθεξής, και αυτό σημαίνει χρήμα. Για αυτές λοιπόν τις διαφορετικές ανάγκες το κάθε κράτος δίνει ένα επίδομα για να καλύπτονται. Και κάθε αναπηρία έχει τις δικές της ανάγκες. Ο αυτισμός έχει αυξημένες και πιο πολλές από τους άλλους και πολύ ιδιαίτερες. Βγαίνει λοιπόν ένα επίδομα και αυτό είναι που αυτή όσο τη στιγμή. Ήταν μέχρι στιγμής. Κοιτάξτε να δείτε. Το επίδομα αυτό για τον καθαρό αυτισμό, που είναι το 67% ας το πούμε, που δίνουν αυτοί που είναι η βάση, ήταν περίπου 300 ευρώ το μήνα, χοντρικά σας το λέω. Για αυτισμό που είναι πιο βαρύς, να το πούμε έτσι με απλά λόγια, μεγαλύτερου ποσοστού όπως το ονομάζουν εν πάση περιπτώσει επίσημα, ήταν μεγαλύτερα ποσά που φτάνανε και μέχρι τα 800 ευρώ το μήνα. Βέβαια στο εξωτερικό είναι ποσά πολύ μεγαλύτερα. Έτσι. Καλά, ναι, το συζητάμε. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το ζήτημά μας λοιπόν είναι ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση για πρώτη φορά στην ιστορία δημοκρατικού κράτους, αυτό δεν έχει ξαναγίνει, κόβει τα επιδόματα αναπηρίας του αυτισμού, επειδή ο αυτισμός είναι από τις μεγαλύτερες αναπηρίες που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα, από τα νούμερα που σας είπα. Οι πιο εκτεταμένες, ναι. Ακριβώς. Ναι. Αυτό εγώ πρέπει να σας θυμίσω ότι είχε γίνει μια απόπειρα με το μνημόνιο της Ουγγαρίας το 2008, αν θυμάμαι καλά, να περάσει και δεν πέρασε ούτε στην Ουγγαρία, που ήταν επίσης μια κυβέρνηση πολύ ψηλά στη διαφθορά, mm-hmm. πολύ χαμηλά να το πω αντίστροφα, ήταν κάπου στη θέση 50-60. Έτσι. Βέβαια, εμείς φτάσαμε και τη θέση 94, γιατί αυτά πάνε μαζί. Η έλλειψη κοινωνικής πρόνοιας πάει μαζί με τη διαφθορά. Και θα δείτε ότι οι κοινωνίες και οι χώρες που έχουν μικρότερη διαφθορά έχουν μεγαλύτερη πρόνοια, η μηδενική διαφθορά. Mm-hmm. Και αντίστροφα. Mm-hmm. Αυτές που δεν έχουν κοινωνική πρόνοια έχουν τη μεγαλύτερη διαφθορά, όπως και η χώρα μας που έφτασε στις θέσεις τώρα να ανακυμαίνεται από 60 έως και 94, που έφτασε το 12. Mm-hmm. Το πρόβλημα λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή ότι κόβονται χιλιάδες επιδόματα και κόβονται με το εξής κόλπο. Ότι η χώρα μας, επειδή πάντα ήταν πάρα πολύ αρνητική σε αυτό που ονομάζουμε κοινωνικές παροχές, έχει βάλει κάποιο όριο που μετράει την αναπηρία. Και έχει πει λοιπόν ότι όποιος έχει αναπηρία από 67% και πάνω παίρνει επίδομα κλιμακούμενο ανάλογα με τη βαρύτητα της αναπηρίας. Όποιος έχει 65-60 και ούτω καθεξής δεν παίρνει απολύτως τίποτα. Δηλαδή δεν τηρείται ούτε η αναλογικότητα του συντάγματος που υπάρχει σε όλες τις δημοκρατικές χώρες, που θα έπρεπε και αυτός που έχει 60 να παίρνει κάτι λιγότερο και αυτός που έχει 50 κάτι ναι, λιγότερο ανάλογα, ναι. και πάει λέγοντας. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό. Πώς υπολογίζετε αυτό το ποσοστό της διακύμανσης? Κοιτάξτε να δείτε. Το ότι έχει 50% ή 60% ναι. κτλ. Αυτό για να το καταλάβετε θα σας το πω με δύο διαφορετικά παραδείγματα που είναι πολύ κλασικά και είναι κατανοητά στον πολυκόσμο. Πρώτον, για τους ανθρώπους που πάσχουν από ακροτηριασμό. Λένε, σου λείπουν ας πούμε δύο δάχτυλα, έχεις 65%. Σου λείπουν τέσσερα δάχτυλα, έχεις 70%. Σου λείπει το μισό πόδι, έχεις 80%. Σου λείπει ολόκληρο το πόδι, έχεις 85% και το καθεξής. Έχουν λοιπόν κάποιους δείχτες που το μετράνε. Mm-hmm. Υπάρχουν ορισμένες παθήσεις, όπως είναι ο αυτισμός, που δεν μπορούν να μετρηθούν. Αυτό λέω. Είναι αδύνατο να μετρηθούν. Θα σας το πω με ένα παράδειγμα που είναι γνώριμο στον κόσμο για να γίνει πιο κατανοητό. Καρκίνος του εγκεφάλου, ας πούμε. Έτσι. Ο καρκίνος του εγκεφάλου, αν πάρεις έναν άνθρωπο που έχει έναν όγκο στον εγκέφαλο, έχει αναπηρία 67%, συγγνώμη, και παραπάνω, και είναι δεδομένος. Εάν έχει 5 ή 15 ή 25 όγκους, πάλι το ίδιο, δεν αλλάζει κάτι. Δεν μπορείς να πεις ότι εσύ ξέρεις ο καρκίνος εγκεφάλου που έχεις, έχει μόνο 2 όγκους και γι' αυτό σου βάλω μικρότερο ποσοστό. Είναι γελίο.
είναι και απάνθρωπο. Είναι αντιδεοντολογικό, είναι παράλογο. Έτσι. Άρα λοιπόν το ζήτημα το ποσοστού αυτισμού, το ποσοστό αυτισμού που βγήκε, που βγαίνει, που τουλάχιστον υπάρχει στην νομοθεσία ή υπήρχε μέχρι τώρα, δεν προέρχεται από την επιστημονική διάγνωση ή... Όχι βέβαια, προέρχεται από εντελώς αυθαίρετα και αντιπιστημονικά, πώς να τα πω, εφευρήματα αυτών που έφτιαξαν το νομοσχέδιο. Γιατί όπως σας είπε, ο αυτισμός είναι η απόκληση ορισμένων συγκεκριμένων εγκεφαλικών κυττάρων από το τυπικό εγκέφαλο. Θα έπρεπε να μπορεί κάποιος να απομονώσει αυτά τα εγκεφαλικά κύτταρα, να μετρήσει πόσο αποκλίνουν από το τυπικό εγκέφαλο και έτσι να βγάλει ένα ποσοστό και ούτω καθεξής, πράγμα που δεν γίνεται. Και στις χώρες τις ευνομούμενες που έχουν ανθρώπινα δικαιώματα, επειδή αυτά τα πράγματα δεν μετριούνται, λένε αυτές οι αναπηρίες είναι υποχρεωτικά από 67% και πάνω. Χώρια που τελώνουν οι επιστήμονες και μελέτη. Ο επιφανέστερος επιστήμονας που έχουμε στην Ελλάδα και ο μοναδικός ίσως με τέτοια διεθνή αναγνώριση, η κυρία Παπαγεωργίου, μας είχε δώσει, είχε συντάξει επίτηδες το 2012 που είχαμε κερδίσει το δικαίωμα αυτό, μια έκθεση που έλεγε ότι ο αυτισμός κυμαίνεται από 67% έως 100% από μόνος του, χωρίς τις συνοσιρότητες. Έτσι. Ναι. Κατά συνέπεια, λοιπόν, αυτό που έγινε τώρα είναι εντελώς αντιεπιστημονικό, είναι ένα εφεύρημα, λοιπόν, απλώς για να κόψουν χιλιάδες. Τι κάνανε λοιπόν. Θα σας εξηγήσω. Μέχρι και το 2012 στην Ελλάδα υπήρχε η γνωστή αντικοινωνική κατάσταση. Δηλαδή οι κυβερνήσεις όσο μπορούσαν προσπαθούσαν να κόβουν κοινωνικές παροχές και να μην είναι συνεπείς στις δεσμεύσεις τους απέναντι στη διεθνή κοινότητα και τις συμβάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν κόβαν όσο μπορούσαν τα επιδόματα αναπηρίας. Τα κόλπα ήταν δύο. Κόλπο πρώτο ήταν το εξής, ότι βάλανε σαν όριο για να πάρεις επίδομα αναπηρίας το 67% και βάζανε λοιπόν, είχαν ένα πολύ ελαστικό όριο για να μπορούν να σε κόβουν και σου λέγανε ότι εγώ σε κρίνω ότι η αναπηρία σου είναι τόσο, δεν υπήρχε το αντικειμενικό κριτήριο. Αυτός ήταν ο ένας τρόπος και έτσι κόβαν χιλιάδες επιδόματα. Η δεύτερη σκοπιμότητα που εξυπηρετείται από αυτό είναι η διαφθορά. Αφού λοιπόν ο άνθρωπος, ο κομματικός που έχει πάρει τη θέση, έχει το περιθώριο να σου γράψει 67 και να πάρει επίδομα, μου παίρνει επίδομα, ή 66 και να μην πάρει το επίδομα, σου έλεγε πόσα μου δίνεις. Έτσι. Αυτό ήταν και αυτός είναι και ο τρόπος που μετρέται η διαφθορά από τους διεθνείς οργανισμούς. Δεν μετριέται πόσες καταγγελίες έκανε ο Σταυρόπουλος και ο Καζάκης στον τέτοιον. Μετριέται πόσα νομοθετήματα ευνοούν τη διαφθορά και πόσα δεν την επιτρέπουν, γιατί είναι αντικειμενικά και σίγουρα. Για το λόγο αυτό λοιπόν, όταν ήρθαν τα πρώτα μνημονιακά μέτρα με επιπουργίες Λοβέρδου, υποβιβάσαν ακόμη περισσότερο το ποσοστό του αυτισμού και από 50% το κατώτερο το πήγαν στο 30%. Που καταλαβαίνετε ήταν να κόψουν χιλιάδες επιδόματα με τις επιταγές των μνημονίων. Τότε, για καλή μας τύχη, ήταν οι διεργασίες στις δημιουργίες της Ομοσπονδίας μας. Τότε δημιουργήθηκε η Ομοσπονδία. Μόλις που είχε συσταθεί, πρώτον. Δεύτερον, ήταν η πρώτη μεγάλη ενέργεια, η οποία ήταν και η ιδρυτική της Ομοσπονδίας, ένα μεγάλο ψήφισμα 8.162 υπογραφών, που οι άνθρωποι αυτοί υπογράφανε επώνυμα και ήταν γονείς και οι περισσότεροι επιφανείς ειδικοί αυτισμού που έχουμε στην Ελλάδα με έγκυρα προσόντα. Και που αναλύαν γιατί παραβιάζονται τα δικαιώματα των παιδιών με αυτισμό και των ατόμων με αυτισμό στην Ελλάδα. Είχε πέσει λοιπόν και αυτό το ψήφισμα, το οποίο το είχαμε καταθέσει στον Πρωθυπουργό, στη Βουλή κτλ. Το είχαμε στείλει στον ΟΗΕ. Μιλάμε για 2012. Και μετά το 2013 πήγαμε, είχα πάει εγώ προσωπικά με κάποια συνόδεια και το καταθέσαμε και στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενέβη που καταγγείλαμε αυτά. Αυτό είχε λοιπόν σαν αποτέλεσμα ότι η κυβέρνηση τότε αναγκάστηκε υπό την πίεση των 8.000 γονιών που ήταν έτοιμοι να προσφύγουν στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που είναι του ΟΗΕ, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το διευκρινίζω αυτό. Όχι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όχι, είναι το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η διαφορά είναι, για να το μαθαίνει και ο πολλής κόσμος, εν πάση περιπτώσει, αν μου επιτρέπετε, η εξής, ότι υπάρχει η Διεθνή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία έγινε μετά τα εγκλήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τα εγκλήματα του ναζισμού και του φασισμού, μαζεύτηκαν. Είναι και τρεις χώρες και κάναν την περιβόητη Διεθνή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αυτή χωρίστηκε σε τρία τμήματα, στο Αμερικανικό, το Ευρωπαϊκό και το Αφροασιατικό. Το Ευρωπαϊκό τμήμα, αυτό είναι ο λόγος που λέγεται Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ατόμου, του Ανθρώπου, που σημαίνει δηλαδή το Ευρωπαϊκό τμήμα αυτής της σύμβασης, που περιλαμβάνει όλες τις χώρες, όχι μόνο τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δικαστήριο του ΟΗΕ λοιπόν αυτό. Υπό την πίεση λοιπόν αυτών των υπογραφών, η κυβέρνηση τότε αναγκάστηκε όχι μόνο να υποχωρήσει, αλλά να
μας πάει και καλύτερα από ό,τι ήταν πριν, και αυτό είναι ένα δίδαγμα ότι οι γονείς πρέπει να αγωνιζόμαστε, και το 50% καταργήθηκε πλέον και είπαν ότι το 67% είναι το κατώτατο. Δηλαδή, αν το παιδί σου ήταν ακόμα και ο Αϊνστάιν ή ο Ζούκεμπερ ή ο Τζέκο Μπάρνετ, έχει 67% αναπηρία και πρέπει να πάρει το επίδομα, όπως είναι και το σωστό. Και αν μετά είναι βαθύπλουτος και πλουτίσει με τις ικανότητες του κλπ, θα τα επιστρέψει δεκαπλάσια με τους φόρους του. Αυτό γίνεται σε ένα ευνομούμενο κράτος. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν κράτησε όλα αυτά τα χρόνια που κράτησε. Και τώρα επανέρχονται και ανασύρουν όλες αυτές τις παλιές δικαιολογίες και τις παλιές θεωρίες που δεν στέκουν καθόλου, και είπαν, ανακαλύψανε κάποιοι εγκέφαλοι, ότι δήθεν μπορούν να μετρήσουν τον αυτισμό πρώτον. Με θερμόμετρο. Δεν ξέρω. Καλό αυτό, δεν το είχα σκεφτεί. Εν πάση περιπτώσει, πρώτον ότι μπορούν να τον μετρήσουν, να τον σταθμίσουν ακρίβεια, και ότι κατά την άποψή τους είναι βεβαίως και κάτω από 67 και κάτω από 65 και ότι φτάνει μέχρι 50%. Ποιος είναι υπεύθυνος ποιος υπουργός είναι που το κατεβάζει αυτό? Κοιτάξτε, αυτή είναι πολύ. Είναι εμπλέκτο ο Υπουργός Υγείας. Οι δύο Υπουργοί Υγείας πρώτον. Δεύτερον και κυριότερο, οι Υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η κυρία Αξιόγλου και η κυρία Φωτίου, αν τους θυμάμαι και καλά, έτσι. Είναι ασφαλώς ο Υπουργός Οικονομικών που τα εγκρίνει όλα αυτά, αλλά οκ, μικρότερη η ευθύνη του. Αυτά όλα βασικά είναι παραγγελία, εδώ που τα λέμε. Μεταξύ μας, έτσι. Είναι παραδόξος ο Υπουργός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έλεος, που το έχει υπογράψει αυτό το πράγμα. Και κάποιοι άλλοι επίσης υπουργοί, αυτή είναι η βασική. Έτσι. Ωραία. Έτσι, αυτό το πράγμα αποτελεί μνημονιακή δέσμευση της χώρας, από ό,τι ξέρω. Κοιτάξτε, αυτό είναι αποτέλεσμα δυστυχώς του τρίτου μνημονίου, που είναι και το χειρότερο όλων, και που δυστυχώς 221 βουλευτές το ψηφίσαν και το υπογράψαν αυτό το σορ πράγμα. Αυτό για πρώτη φορά έφερε σε δημοκρατική χώρα τη διάταξη ότι μπορούν να καταργούνται ανθρώπινα δικαιώματα, και μάλιστα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως είναι το δικαίωμα στην υγεία, σωματική ακεραιότητα κλπ. Κλπ. Για χάρη των μνημονίων. Mm-hmm. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει σε δημοκρατική χώρα. Λοιπόν, οπότε τώρα πού πάμε, σε ποια κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή? Μάλλον τι προτείνετε από την κυβέρνηση αυτής της χώρας με βάση τη μνημονιακή δήλωση? Κοιτάξτε δίδωση. Να δείτε, δεν είναι θέμα... Έχει περάσει, έχει πέρασε στο... Βεβαίως. Με στα προαπαιτωμένα. Βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι θέμα ότι τι επιδιώκουν ή ποια είναι τα σχέδια. Είναι ότι αυτό το πράγμα ψηφίστηκε. Ψηφίστηκε μια ανοιχτή χωρίς να καταλάβει κανείς. Εμείς το μάθαμε μετά από μέρες. Και σκορπίστε σε... Αφού το ακόμη και τώρα το διαβάζεις και ανακαλύπτεις. Σε τρία διαφορετικά νομοθετήματα, καταλαβαίνετε για ευνόητους λόγους. Και εκεί λοιπόν κάναν δύο πράγματα. Πρώτον, ότι μειώσαν το κατώτατο ποσοστό του αυτισμού για να κόπουν τα χιλιάδες επιδόματα. Ένα. Και ανέρεσαν και αυτό που είχαμε κερδίσει το 2013 πάλι σαν Ομοσπονδία, ότι η διάγνωση αυτή είναι ισόβια και το ποσοστό είναι ισόβιο. Mm-hmm. Τώρα βάζουν για πρώτη φορά ότι θα εξετάζεσαι. Πέρα από την πρώτη φορά που όλοι οι άνθρωποι εξετάζονται στα 3, στα 4, στα 5, θα εξετάζεσαι και στα 7 και θα εξετάζεσαι και στα 17. Να είστε βέβαιος ότι αυτό δεν θα σταματήσει εδώ. Μετά θα βάλουν και μία στα 30 και μετά θα πούνε πάλι κάθε 2 χρόνια, κάθε 3 χρόνια, που αυτό γινόταν από πάντα. Που αυτό ευνοεί πρώτον τις περικοπές, και τι νόημα έχει αυτό? Έχει το νόημα ότι ένα παιδί με αυτισμό μεγαλώνει και όσο εκπαιδεύεται και αν έχει μία καλή επιμέλεια, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να παρουσιάσει μία καλύτερη εικόνα. Θα σας το φέρω σε ένα άλλο παράδειγμα που μπορεί να ακούγεται αντιαισθητικό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένα παιδί λοιπόν με κομμένο πόδι, έτσι. Εάν εκπαιδευτεί, θα μάθει να στηρίζεται καλύτερα στο ένα και να προχωράει όπως προχωράει. Αν πάρει και ένα ξύλινο πόδι, θα πάει ακόμη καλύτερα. Φαντάστε τώρα ένα κράτος που καραδοκεί, πότε θα δείξει εσύ λίγο καλύτερη εικόνα για να σκόψει το ποσοστό αναπηρίας και να σου πει: ναι, ρε φίλε, έχεις κομμένο πόδι μεν, αλλά επειδή βλέπω ότι φοράς ένα καλό ξύλινο, το ποσοστό σου το κατεβάζω στο 65. Και επειδή τώρα φόρεσες μεταλλικό ακόμη καλύτερο, το ποσοστό σου κατεβαίνει στα 30. Το διανοείστε αυτό? Στην πραγματικότητα όμως αυτό συμβαίνει. Ναι. Αυτό συμβαίνει. Κατά συνέπεια, λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει εκεί που ήμασταν παλιά, επιστρέψαμε εκεί που ήμασταν παλιά, και είναι βέβαιο ότι θα έχουμε και άλλα επακόλουθα. Αυτή τη στιγμή τι έκαναν? Να τους κινήσουμε από εκεί. Με ποια δικαιολογία γίνεται αυτό? Πέρα από το δημοσιονομικό, που φαντάζομαι ότι θα είναι το πρώτο βασικό ζήτημα. Κοιτάξτε, αυτό είναι η ουσία. Η δικαιολογία με την οποία γίνεται αυτό είναι το ψευτοεπιστημονικό. Δηλαδή αυτή η αυθαίρετα ξαφνικά, που δεν γίνεται σε καμία πολιτισμένη χώρα του κόσμου αυτό, όλες οι χώρες τον αυτισμό τον έχουν πάνω από 67%, είπαν, φαντάζομαι με τη λογικοφανή σκέψη την εξής, που έχει τη λογική της, ότι κοιτάξτε να δείτε παιδιά, αφού η αναπηρία έχει διαβαθμίσεις,
σε όλα τα επίπεδα, είτε είναι ακροτηριασμός, είτε είναι καρκίνος των ανθρώπων κτλ. Δεν είναι λογικό, αφού υπάρχει 67, 80, 100% κτλ. Δεν είναι λογικό να υπάρχει και 60 και 55 και 50. Βεβαίως αυτό είναι μια λογική σκέψη. Το θέμα είναι όμως πρώτον ότι ο αυτισμός δεν μπορεί να μετρηθεί. Ένα. Δύο και κυριότερο, ότι για να εκτιμηθεί ο αυτισμός, αυτό μπορεί να το πετύχεις μόνο στο τέλος της εργασιακής και κοινωνικής ζωής, και θα σας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν πάρα μα πάρα πολλά παιδιά, εκατοντάδες, χιλιάδες μπορώ να σας πω, τα οποία έχουν αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας. Έχουν κάνει φοβερές σπουδές, μεταπτυχιακά, διδακτορικά κλπ. Είναι αδύνατο να ενταχθούν εργασιακά, παρόλο που έχουν πολύ περισσότερα προσόντα από τους άλλους. Γιατί τους λείπει επικοινωνία. Και είναι αδύνατο. Περιθάλποντο από τις οικογένειες. Τι σημαίνει λοιπόν, ότι τα παιδιά αυτά και η νοημοσύνη τους και η λειτουργικότητά τους ήταν επαρκέστατα για να σπουδάσουν. Ήταν όμως εντελώς ανεπαρκή για να μπορέσουν να ζήσουν αυτόνομα. Ναι. Και τι έχει κάνει τώρα η κυβέρνηση. Και η ειδική, υποτίθεται ειδική εντός εισαγωγικών που επικαλέστηκε. Είπανε ότι εμείς μπορούμε να μετρήσουμε τον αυτισμό με δύο παράγοντες. Την νοημοσύνη ένα και τη λειτουργικότητα δύο. Και βάλανε βέβαια και το βλακώδη παράγοντα της ηλικίας, που αυτό είναι για γέλια κωμικοτραγικό. Τι συμβαίνει λοιπόν με αυτό. Πρώτον, η νοημοσύνη δεν έχει καμία μα καμία σχέση με τη μέτρηση του αυτισμού και με το ποσοστό του. Τα παιδιά με αυτισμό δεν πάσχουν από νοητική υστέρηση. Έχουν κανονικό δείκτη νοημοσύνης. Από ιδιοφύειες μέχρι μέτρια νοημοσύνη μέχρι και χαμηλή νοημοσύνη. Όπως όλοι οι άνθρωποι. Όλη την κλίμακα. Είναι λοιπόν σαν να λένε ότι ένα παιδί με κομμένο πόδι, επειδή είναι πολύ καλός μαθητής και έχει καλές επιδόσεις, δεν έχει αναπηρία, είναι εντάξει. Αυτό καταλαβαίνετε πόσο αυτονόητα καταρρύπτεται. Δεύτερον, τη λειτουργικότητα. Είναι ακριβώς το ίδιο παράδειγμα. Σαν να πούν ότι το παιδί με το αναπηρικό καροτσάκι που έχει ολική παράλυση και κινεί μόνο τα δάχτυλα και τα μάτια, στο πούμε, με εκείνα τα μοντέρνα καροτσάκια, ότι αφού το καροτσάκι, ρε παιδιά, τον πηγαίνει παντού και μπορεί και κάνει τις δουλειές, δεν έχει αναπηρία, δεν έχει τίποτα. Δεν μπορεί να το χαμηλώσει την αναπηρία. Ακριβώς, ναι. Κατά συνέπεια, και οι δύο παράγοντες είναι αντιεπιστημονικοί λανθασμένοι και εφευρέθηκαν για αυτόν τον λόγο. Όσο για την ηλικία, να μην μιλήσουμε, γιατί είναι αυτονόητο. Ένας άνθρωπος που έχει κομμένο χέρι, για παράδειγμα, είτε είναι 3, είτε είναι 5, είτε 25, δεν αλλάζει αυτό. Εκτός να το βιτρώσει. Εκτός, σωστά. Μπορεί να οι άνθρωποι να βρήκαν έναν τρόπο τέτοιο. Και κοιτάξτε, σε αυτό πρέπει να σας θυμίσω και κάτι άλλο. Πέρα από την πάγια πολιτική του ελληνικού κράτους και των αντικοινωνικών κυβερνήσεων που είχαμε, λόγω παράδοσης, εν πάση περιπτώσει, να μην αναλύσουμε το θέμα αυτό. Πρόσφατα, αν θυμάμαι καλά το 2015, είχαμε καταγγείλει στη Βουλή και άλλο ένα φαινόμενο, για να δείτε πόσα εφευρήματα υπάρχουν. Ότι στα πλαίσια των μνημονίων και των περικοπών εμφανίστηκε ακόμα και το φαινόμενο ότι παιδιά που είχαν διάγνωση αυτισμού από 4-5 διαφορετικούς ειδικούς και παίρνουν αυτή τη διάγνωση 10 χρόνια συνέχεια, κάθε χρόνο, κάθε 2 χρόνια κτλ. Ξαφνικά οι ίδιοι γιατροί που τους γράφουν ότι έχουν αυτισμό άρχισαν να τους γράφουν ότι δεν εμφανίζει πλέον. Θεραπεύσανε τον αυτισμό. Πρωτοφανές, δεν έχει γίνει άλλο στον πλανήτη, γιατί... για να κοπούν επιδόματα. Ναι, ναι, προφανώς. Και βεβαίως για να ενισχύεται και η διαφθορά. Πόσα μου δίνεις για να στο γράψω, γιατί μπορώ και να στο σβήσω. Mm-hmm. Καταλάβατε. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν τα καταγγείλαμε επίσημα στη Βουλή. Υπάρχουν στα πρακτικά της Βουλής. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Που σημαίνει ότι γίνεται με κυβερνητική υπόθαλψη. Καταλάβατε. Αυτό είναι λοιπόν το πλαίσιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή και αυτό έχουμε να αντιπαλέψουμε. Άρα λοιπόν το ζήτημα, το δεύτερο βασικό επιχείρημα που τέλος πάντων το φαντάζομαι ότι χρησιμοποιείται, είναι δηλαδή τα επιδόματα Μαϊμού. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πάρα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που το χρησιμοποιούν χρόνια, τα ακούω από κυβερνήσεις ακόμα και από αντιπολιτευόμενα κόμματα, και ειλικρινά αισθάνθηκα πάρα πάρα πολύ δυσάρεστα όταν άκουσα αντιπολιτευόμενα κόμματα σε προεκλογική περίοδο να λένε «Να, η Ελλάδα λέει βούλιαξε από τα Μαϊμού επιδόματα, αφού είχαμε λέει τόσο πέραν επιδόματα Μαϊμού». Το οποίο είναι βλακώδες βέβαια. Ναι, όχι, δεν που είναι. Το πόνιδο και αντικοινωνικό. Εγώ θα σας πω λοιπόν πώς έχει το θέμα αυτό πριν, με νούμερα. Πριν αυτό το πράγμα, επειδή είναι γενικό, είναι ένα πράγμα το οποίο το ρίχνουν παντού. Δηλαδή είναι μια ρετσινιά την οποία τη ρίχνουν σε όλες τις κατηγορίες. Κοιτάξτε, έχετε δίκιο. Αλλά εγώ σε αυτό που θέλω να σταθώ είναι το ισχυρό επίπεδο αυτής της προπαγάνδας. Το χαμηλό όχι, επίπεδο. Ναι, είναι αλήθεια. Εγώ απλά θα πω κάτι που είναι μια μελέτη του καναδικού κράτους πριν. Α, γιατί το με ενδιαφέρον. Πριν επέλθει ο νεοφιλελεύθερος χειμώνας που τα σάρωσε όλα και στον Καναδά. Ο Καναδάς είναι το πιο ανεπτυγμένο κοινωνικό κράτος στη Δύση. Ακόμη και με τη Βρετανία. Ακόμη την εποχή που το κατέρε στη Βρετανία, με πολιτικές Τάτσερ και μετά. Ο Καναδάς κρατούσε ένα πολύ σημαντικό επίπεδο, πολύ ψηλό επίπεδο. Λοιπόν, τότε λοιπόν υπήρχε μια πολύ μεγάλη σύγκρουση, την υποδάβλησαν και οι Αμερικανοί.
δίπλα, ότι για καθύστερα, παιδιά μου, ξοδεύουμε πάρα πολλά, ότι η ιστορία με το κοινωνικό κράτος δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα, ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες απάτες, ότι μαϊμού επιδόματα, ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε γίνεται μια μελέτη. Mm-hmm. Εκεί το κοινοβούλιο ανέθεσε σε μια επιτροπή επιστημόνων και κάνανε μια μελέτη. Όπου κατέληκε στο εξής, αυτό μου έχει μείνει από τότε. Λέει, ακόμη και αν δεχτούμε, όντως βρήκαν ένα ποσοστό, ας πούμε, ότι δεν αντιστοιχούσε στην πραγματικότητα ως προς την. Ότι υπήρχε ένα ποσοστό απάτης στο σύστημα, το οποίο είναι περίπου στο 1%. Κάπου εκεί το βρήκε. Και λέει, ότι ακόμη και αν το δεχτούμε αυτό, ακόμη και αν δεχτούμε ότι αυτό το πράγμα δεν αντιμετωπίζεται μέσα στο υπάρχον πλαίσιο, σε σχέση με το εναλλακτικό, δηλαδή με την έννοια του περιορισμού του κοινωνικού κράτους και των επιδομάτων και των προβλημάτων που θα προκύψουν για τον πληθυσμό, άρα της αδυναμίας πάρα πολλών οικογενειών να μπορούν να πεθάψουν τα άτομα με αναπηρία ή οτιδήποτε άλλο προκύπτει από την μείωση του κοινωνικού κράτους και τα προβλήματα που θα συνεπάγονται για την οικονομία και την κοινωνία, είναι καλύτερα να έχω ένα σύστημα που να έχω ένα ποσοστό απάτης αλλά καλύπτει τον πληθυσμό μου, παρά να το απελευθερώσω με αποτέλεσμα να γίνω Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι ακριβώς έλεγε η μελέτη. Όχι μόνο Ηνωμένες Πολιτείες, και εκείνα θα γίνουμε και τα λοιπά. Ναι, γιατί θέλω να πω ότι εντάξει, συγκρινόταν με το γνωστό, επειδή είναι δύο χώρες οι οποίες είναι στην ίδια ήπειρο και τέλος πάντων υπήρχε ο ανταγωνισμός από παλιά και δεν ήταν και άσχημος, με την έννοια ότι κάναμε μια χαρά σε αυτό το, σε αυτό το πράγμα. Λύνανε με το ζήτημα αυτό, διότι όλη η συζήτηση ήταν, μα ξέρεις, ας πούμε δεν έχουν σύστημα κοινωνικής ασφάλειας και κοίτα πώς πηγαίνουν αυτοί οικονομικά και πώς πηγαίνουμε εμείς. Και η μελέτη έδειξε αυτό του Καναδικού Κοινοβουλίου, δηλαδή λέγοντας ότι ρε παιδί μου δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ναι, μα έτσι είναι. Επιδοτώ έτσι είναι, την απάτη, πώς να το πούμε έτσι, και την απάτη μέσα, που δεν είναι βεβαίως σε ποσοστά τέτοια που λέγανε, μιλούσαν για τρομακτικά νούμερα. Πάντα έτσι γίνεται. Ναι, όπως γίνεται συνήθως. Το προτιμώ αυτό παρά να έχω μια κοινωνία η οποία θα οδηγηθεί, ας πούμε, στα συμβάντα που είδαμε πρόσφατα, ας πούμε, στη Φλόριντα, όπου ένας νεαρός σκότωσε δεκάδες. Και τεκμηρίωνε το γεγονός ότι δεν έχουμε τέτοια εκφυλιστικά κοινωνικά φαινόμενα, οφείλεται ακριβώς στο κοινωνικό μας κράτος. Εάν εκλείψει, μιλάμε για εκφυλιστικά φαινόμενα τέτοιου μεγέθους, τέτοιας έκτασης, που το οικονομικό κόστος, μόνο το οικονομικό κόστος, θα είναι τέτοιο που δεν θα το σηκώσει και να είναι. Θα είναι εκατονταπλάσιο από τα λίγα που κλέβουν αυτοί που κλέβουν. Άρα για ποιο λόγο να προχωρήσω αυτή τη λογική, με τη λογική ότι κάποιοι κλέβουν το σύστημα. Σωστό. Εγώ πάντως αυτό θα σας το πω με νούμερα πάρα πολύ απλά και λιτά. Στην Ελλάδα δίνονται 168.000 συναπηρικά επιδόματα, τα στοιχεία του 2015 αν θυμάμαι καλά είναι το αυτά. Σύνολο, το σύνολο. Το σύνολο. Ναι. Υπολογίστε λοιπόν ότι αυτά είναι σε πάνω από 50, μπορεί να είναι κοντά 100 παθήσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από τον αυτισμό, που είναι από τις πιο μεγάλες κατηγορίες, βία να δίνονται 8 με 10.000 επιδόματα. Βία. Εγώ λέω πλούσια να δίνονται 20. Πού πήγανε τα υπόλοιπα 200.000 επιδόματα? Ή αν πάρουμε το μικρό ποσοστό, που πήγαν τα υπόλοιπα 130.000 επιδόματα? Άρα λοιπόν η πραγματικότητα, η αντικειμενική πραγματικότητα έχει ως εξής. Πράγματι υπήρχαν οι τυφλοί ταξιτζίδες στη Ζάκυνθο ή ό,τι άλλο είχαν πει, που λέγανε στις ειδήσεις και το προβάλλαν πάρα πολύ. Στην πραγματικότητα όμως τι γινόταν? Στους ανθρώπους αυτούς τα επιδόματα τα δίναν οι ίδιοι κυβερνώντες, γιατί ήταν αυσοκολλητές, δικοί τους κλπ. Πρώτον. Δεύτερον, ότι τα δίναν σκόπιμα, διότι αποδείχτηκε ότι αυτούς τους χρησιμοποιούσαν σαν πολιορκητικό κλειό για να κόψουν τα επιδόματα στους υπόλοιπους. Με απλά λόγια, αυτό που έκανε το ελληνικό κράτος, το βαθύ κράτος που λέμε, τι ήτανε? Ότι δημιουργώ μια προπαγάνδα και δίνω 10 μαϊμού επιδόματα για να κόψω 1.000 αληθινά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν πρέπει να το δούμε συνολικά και να καταλάβουμε ότι στην Ελλάδα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Mm. Ότι στην πραγματικότητα το ελληνικό κράτος δίνει ούτε το 1/20 των επιδομάτων που θα έπρεπε να δίνει, και για να το κάνει αυτό χρησιμοποιεί αυτή ακριβώς την προβοκάτσια, αυτή τη μηχανογραφία. Επίσης θα ήθελα να συμπληρώσω αυτό που είπατε. Είναι πάρα πολύ σωστά όλα αυτά που είπατε. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω και το εξής. Ότι αυτό που έχουν σκεφτεί οι κοινωνίες αυτές είναι και το άλλο. Ότι πέρα από τα υπόλοιπα, το να αναπτύξω το κοινωνικό κράτος και να βοηθήσω τους ανθρώπους με αναπηρία,
έχει ένα τεράστιο οικονομικό όφελος για τους εξής λόγους. Πρώτον, γιατί αυξάνει την πρωτογενή κατανάλωση και την πρωτογενή παραγωγή. Ανοίγουν επιχειρήσεις, ανοίγουν βιοτεχνίες, βρίσκουν δουλειά άνθρωποι άνεργοι, βρίσκουν δουλειά επιστήμονες, νέοι επιστήμονες προηγμένης επιστήμης, που λέγεται ψυχολογία κτλ. Κτλ. Τρίτον, ότι βρίσκουν δουλειά άνθρωποι με αναπηρία και εντάσσονται. Το παράδειγμα της σπεσιαλίστρια στην Δανία που σας είπα προηγουμένως. Ναι. Αυτό για μια κοινωνία που θέλει πραγματικά να αναπτυχθεί για όλους τους πολίτες της. Τώρα, αν πηγαίνουμε σε μια κοινωνία που πρέπει να κανιβαλίσει τους πολίτες της για να ευημερούν 5-6, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό γίνεται σήμερα. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Η Δανία που λέγαμε προηγουμένως, η συμμετοχή του κράτους στο ΑΕΠ είναι 60%. Και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχει χρεοκοπήσει. Μα γι' αυτό δεν έχει χρεοκοπήσει. Ακριβώς γι' αυτό. Βέβαια, το ποσοστό αυτό, πέρα από το ποσοτικό της στοιχείου, υπάρχει και το ποιοτικό, δηλαδή το που διατίθεται. Διότι μπορείς να έχεις 60% το κράτος στο συμμετοχή στο ΑΕΠ και να διατίθεται στις γνωστές και μη εξαιρετές δαπάνες του κομματικού φέουδο ή των πελατικών σχέσεων ή όλα αυτά του διαφθοράς, δηλαδή, που λίγος πολύ ξέρουμε όλοι. Αλλά και πάλι όμως υπάρχουν στοιχεία, όσο παλαβά και να είναι αυτά, και αυτό φαίνεται για παράδειγμα από το ναζιστικό κράτος. Το ναζιστικό κράτος ήταν ένα κρατικοδίαιτο κράτος. Προς όφελος συγκεκριμένων μεγάλων οικογενειών. Μην ξεχνάμε ότι κέρδιζαν οι Κρουπ ή τη Σεν, και αυτοί κέρδιζαν στην εποχή εκείνη. Δηλαδή ήταν οικονομία της αγοράς. Μην τρελαθούμε, δεν ήταν κρατική οικονομία, όπως τουλάχιστον προσπαθώ να μας το παρουσιάσουν ορισμένοι. Κάποιοι πολύ ισχυροί βαρόνοι του χρήματος κερδίζαν. Όμως το κράτος είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Υπολογίζεται περίπου στο 60% και αυτό τότε την εποχή εκείνη. Πέρα από το ότι όλο αυτό το πράγμα δικοδομόταν με τη λογική του πολέμου, προετοιμασίας ενός πολέμου που τον είδαμε πόσο καταστροφικός και... Παρόλα αυτά, ακόμη και αυτό το παρασιτικό κράτος έφερε μια ισορροπία στη γερμανική κοινωνία, που βοήθησε τον ναζισμό να βρει τις κοινωνικές ευεδρίες για να κάνει αυτό που ήθελε να κάνει. Προφάνως. Τη σφαγή. Γιατί αλλιώς δεν δικαιολογείται. Δεν δικαιολογείται πως 70-80 εκατομμύρια Γερμανοί στρατεύτηκαν σε μια ιστορία που οδήγησε σε ένα ολοκαύτωμα την ανθρωπότητα. Που σημαίνει δηλαδή ότι ακόμη και από την αρνητική σκοπιά, ο δείκτης κρατικής παρέμβασης, κρατικής παρέμβασης με απόδοση στην κοινωνία, με σκοπό την κοινωνία. Που το λέγανε λαϊκό κράτος οι Ναζί, έτσι, Folkestaat. Λοιπόν, ήταν ο στόχος αυτός να ισορροπήσουν τα πράγματα, να ηρεμήσουν τα πράγματα στην κοινωνία, να έρθουν σε μια κατάσταση όπου να μην υπάρχουν τρομακτικές καταστάσεις ανομαλίας, είτε αυτό είναι οικονομική, είτε κοινωνική, είτε πολιτική. Έστω και αν αυτό γίνεται προς όφελος των πιο βάρβαρων δυνάμεων που έχει γεννήσει ο τόπος. Γι' αυτό αυτός ο αντικατοικισμός που στις τελευταίες δεκαετίες, ας πούμε, είναι πολύ της μοδός. Έτσι. Μας έχει οδηγήσει σε πραγματικά μια κατάσταση όπου δεν, όχι μόνο στην Ελλάδα, η Ελλάδα είναι η πρότυπο χώρας που πλέον ένα οργανωμένο κράτος, εγώ δεν θα έλεγα δημοκρατικό, και αν μου επιτρέπετε έχω μια άλλη άποψη για τη δημοκρατία. Λοιπόν, ένα οργανωμένο όμως κράτος κυριολεκτικά καταλύεται. Έτσι. Μέσα από τη διάλυση καταλύεται, αποσυντίθεται και καταλύεται. Αυτό δεν το έχουμε ξανά ζήσει. Τουλάχιστον σε ειρηνικές περιόδους. Γιατί εντάξει, συνθήκες πολέμου, δικτατορίες, ιστορίες είναι άλλο πράγμα. Αλλά σε συνθήκες ειρηνικές να καταλύεται και να διαλύεται ένα ολόκληρο κράτος και να οδηγείται ένας ολόκληρος πληθυσμός σε γενοκτονία, που μέρος αυτής της γενοκτονίας είναι και αυτό το πράγμα. Άτομα με αναπηρία. Έτσι. Γιατί αν του στερήσει τη δυνατότητα, του στερεί την ευκαιρία της ζωής. Δηλαδή, τι θα κάνουν αυτές οι οικογένειες, δηλαδή και αυτά τα παιδιά, ας πούμε. Ναι, σωστό. Ειλικρινά, δηλαδή, και μόνο του που το σκέφτομαι, ας πούμε, αυτό το πράγμα είναι τρελό. Και ένα νούμερο που μου κάνει φοβερή εντύπωση. Αν είναι όντως περίπου 200.000 η αναπηρία. Μόνο στον αυτισμό, έτσι υπολογίστε. Μόνο στον αυτισμό. 200.000. Ναι. Είναι από 150 με τη μία έρευνα. Ναι. Μέχρι 220 με την άλλη έρευνα. Όχι, μιλάμε για τα επιδόματα αναπηρίας. Α, τα επιδόματα που δίνει το ελληνικό κράτος είναι 168.000. 168.000 στα 10 εκατομμύρια. Σωστό. Στα 10 εκατομμύρια. Σωστό. Λοιπόν, πόσα επιδόματα αναπηρίας δίνει η Γαλλία? Δεν το ξέρω. Αναλογικά τα τετραπλάσια. Τα τετραπλάσια λέτε. Ναι. Μα είναι λογικό. Γιατί... Είναι τα επίσημα στοιχεία της Ιδρύσης. Απλά το θυμάμαι γιατί το κοίταγα τις προάλλες. Μπράβο, κύριε, και μου έκανε εντύπωση το κοίταγα το 68. Φανταστείτε μου έκανε. Όταν είπα. Λέω κάτσε, δεν είναι τρελή αυτή. Δηλαδή τι έχουν περισσότερους ανάπηρους. Δηλαδή έχουν το. Κοιτάξτε, αν θα μου δώσετε τώρα την άδεια να εκμεταλλευτώ την πάσα που μου δώσετε.
Και να πω, να σταθώ σε κάτι άλλο. Βρίσκω πολύ σωστή όλη την ανάλυση που κάνατε. Εγώ λέω λοιπόν ότι είναι ένα βασικό θέμα του, και του τι κράτος έχουμε. Αν έχουμε κράτος δημόσιο για το Δήμο, για το λόγιο, για τις πόλεις και τις ανάγκες, ναι. Ή αν έχουμε ένα ιδιωτικό κράτος. Στην Ελλάδα δυστυχώς, εδώ και πολλές δεκαετίες, έχουμε ένα κράτος που κατά 90% είναι ιδιωτικό και κατά τα 10% δημόσιο. Σωστό. Εκείνη η πηγή των κακών. Και αντίστροφα, θέλω να σας πω από την άλλη πλευρά, χωρίς να έχω τις δικές σας οικονομικές γνώσεις και τα σχετικά, αν και είναι σχετικές οι σπουδές μου και εμένα. Εγώ αυτό που βλέπω ιστορικά ότι έχει γίνει είναι το εξής. Ότι εγώ ξέρω πέντε μεγάλες που τις ξέρει όλος ο κόσμος, γιατί εμένα μου αρέσει να, να μιλάω με απλά λόγια που να τα καταλαβαίνει όλος ο κόσμος. Πέντε μεγάλες κρίσεις που έχει περάσει η ανθρωπότητα. Και οι πέντε ξεπεράστηκαν με ένα και μοναδικό τρόπο, με το να δώσουν κοινωνικές παροχές. Σας θυμίζω λοιπόν, η πρώτη μεγάλη κρίση που γνωρίσαμε πριν από αυτή που ξέρετε εσείς παλιότερα, του 1890, λύθηκε με τα γεγονότα στο Σικάγο και σιγά σιγά που εγκαθιδρύθηκε το οχτάωρο και ο μισθός. Ξεπεράστηκε λοιπόν η πρώτη μεγάλη κρίση. Η δεύτερη μεγάλη κρίση που ήρθε στην Ευρώπη και τα λοιπά και τα λοιπά και έφερε το μεγάλο παγκόσμιο πόλεμο, ξεπεράστηκε στη Ρωσία με αυτό το κράτος που έκανε ο Λένιν, που έδωσε τα τρομερά επιδόματα, τη σύνταξη στα 45 και στα 50 αντίστοιχα, δουλειά σε όλους και ούτω καθεξής. Η τρίτη μεγάλη, και εγώ αυτό θεωρώ. Όχι, μην πριν πάμε μακριά. Αυτή η κρίση γέννησε το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας το 1919. Σωστό. Και γιατί? Σωστό. Γιατί πέρα από τον Λένιν, καλά πέρα από το γεγονός ότι υπήρξε μεγάλο ρόλο το ότι υπήρχε αυτή η Ρωσία. Έτσι, λοιπόν. Αλλά τι είπανε, γιατί τη φτιάξανε, οι καπιταλιστές φτιάξανε. Γιατί το είπανε. Όχι απλά θα αναγκαστούμε, όχι απλά εμείς οι ανεπτυγμένες χώρες θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερες σχέσεις με το εργατικό δυναμικό μας, δηλαδή θα έχει καλύτερες αποδοχές, καλύτερες παροχές και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά θα αναγκάσω όλες τις χώρες. Σωστή. Να έχουν επίπεδο τέτοιο, έτσι, ώστε να μην είναι αθέμητος ο ανταγωνισμός. Δηλαδή να μην πάμε στη λογική του κινέζικου μεροκάματο. Έτσι. Έτσι αναγκάστηκε λοιπόν και η Ελλάδα να θεσμοθετήσει αυτά που θεσμοθέτησε. Εγώ συνεχίζω που θεωρώ το σημαντικότερο παράδειγμα από όλα τα παραδείγματα η κρίση του 29 με 34, που στην Αμερική λύθηκε με το New Deal του Roosevelt, που τι ήτανε. Δουλειά σε όλους, δημόσιες επιχειρήσεις για να βρει ο κόσμος δουλειές, ναι. Η σύνταξη και η ψηλή. Το social security, αυτό το πράγμα που λένε social. Ναι. Και ο νόμος Βάγνερ, όλους. Και ο νόμος Βάγνερ για να μπορεί να διεκδικεί και να μην πέφτουν τα μεροκάματα, σωστά. Να πέφτουν οι μισθοί. Έτσι. Γίνεται ο πόλεμος. Από τον πόλεμο βγαίνουν μερικές διαλυμένες κοινωνίες. Και βλέπετε ότι και πάλι η Αγγλία, η Γαλλία, η Αμερική, οι χώρες που είχαν πληγεί, αυτές πάλι ανακάμψανε και γίνανε πρώτες παγκόσμια. Δεν έγινε η Βραζιλία, η Αργεντινή που έχουν πιο πλούσιες πηγές, ούτε η Αφρική και η Ασία. Και ερχόμαστε στην κρίση του 75 που κράτησε μέχρι το 80 και τότε γίνεται το κοινωνικό κράτος για να ξεπεράσουν ακριβώς αυτή την κρίση που τότε, σας θυμίζω, δοθήκαν τα τρομερά επιδόματα. Δεν μιλάω μόνο για τα αναπηρίες και για τα οικογενειακά. Όχι, συνολικά το κοινωνικό κράτος. Ότι για το κάθε παιδί, ναι. Μία μαμά έπαιρνε 1.300 ευρώ για το κάθε παιδί, γιατί αυτό το πρόλαβα να το δω στη Γαλλία. Αλλά υπήρχε, σας θυμίζω, το τρελό επίδομα Μπέινου που το ονομάσαν έτσι. Που τι ήταν αυτό, ήτανε. Το επίδομα των ανθρώπων που είναι ενάντια στην, είναι συνειδησιακά αντίθετη στη μισθωτή εργασία. Δηλαδή δεν γούσταρα ρε παιδί μου να δουλέψω, λέει, γιατί θεωρώ ότι είναι σκλαβιά η δουλειά. Και το κράτος του έδινε ένα επίδομα ήδη με το επίδομα ανεργίας. Και λες, μα τι γίνεται, θα διαλυθεί αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος λοιπόν πρώτον ήταν μόνο 60.000 αυτοί που το κάνανε, γιατί ο άνθρωπος έχει αξιοπρέπεια και θέλει να δουλέψει και να παράγει σε νορμάλ συνθήκες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Οι χώρες αυτές που είχαν αυτά του είδους τα επιδόματα είναι αυτές που και σήμερα αντιστέκονται στην κρίση. Αυτό είναι η απόδειξη. Έτσι. Γιατί είναι τα πράγματα, είναι πολύ απλά. Και η κρίση που ζούμε σήμερα, πέρα από τις βλακείες που ακούμε από διάφορους ψευτοοικονομικούς αναλυτές, η πραγματικότητα είναι μία. Ότι η κρίση πάντα δημιουργείται για έναν απλό λόγο. Ότι όταν έρχεται η νέα τεχνολογία, υπάρχουν δύο τρόποι να τη χρησιμοποιήσεις, ο καλός και ο κακός. Ο κακός τρόπος είναι ότι αφού ήρθε ένα μηχάνημα και παράγει τα διπλάσια παπούτσια, διώχνω τους μισούς εργάτες. Έλα όμως που αυτοί οι εργάτες δεν θα αγοράσουν παπούτσια και θα αναγκαστείς να κόψεις κι άλλα και δεν θα σου μείνει μετά τίποτα, δεν θα έχεις που να πουλήσεις. Υπάρχει και ο καλός τρόπος. Αφού ήρθε νέο μηχάνημα, διπλασιάζω τους μισθούς. Μειώνω τις ώρες εργασίας. Απλώνομαι σε νέους τομείς παραγωγής. Έτσι προχωράνε οι κοινωνίες, οι σοβαρές, οι προοδευτικές. Και είδατε ότι πάντα στην ιστορία των αιώνων, πάντα αυτές οι κοινωνίες είναι που υπερίσχυσαν. Και κοινωνικά
αλλά ακόμα και οικονομικά, στρατιωτικά κτλ. Πάντα αυτό σημαίνει. Και σήμερα θα δείτε ότι χώρες αυτές που έχουν τη μεγαλύτερη διαφάνεια, το μεγαλύτερο κοινωνικό κράτος, Δανία, Νορβηγία, Σουηδία κτλ. Είναι αυτές που έχουν και τη μικρότερη κρίση. Είναι απλά τα πράγματα. Δηλαδή, εγώ δεν στέκομαι στο θέμα των κοινωνικών δικαιωμάτων μόνο, που ασφαλώς είναι το πρώτο στο κοινό ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά και στο θέμα της ίδιας της οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό είναι ενάντια και στην οικονομική ανάπτυξη. Είναι μόνο για να οικονομάει μία μικρή μερίδα ανθρώπων, 11 δισεκατομμυριούχοι, οι υπόλοιποι 540 εκατομμυρίοι που έχουμε στην Ελλάδα, αυτοί είναι όλοι και όλοι, εις βάρος των υπόλοιπων και εις βάρος της ανάπτυξης. Αυτό είναι όλο το θέμα. Ναι, απλά θέλουν ένα κράτος το οποίο είναι προσανατολισμένο στο να μπορεί να λειτουργεί και να βοηθά την αγορά. Η αγορά σήμερα δεν είναι η αγορά όπως την ξέραμε παραδοσιακά, δηλαδή η αγορά που παράγει κάποιος και πουλάει. Και έτσι ζει η αγορά από την αγοραπολισία αυτή. Οπότε χρειάζεται τον καταναλωτή όπως και χρειάζεται και τον παραγωγό. Σήμερα η αγορά είναι μια αγορά που κινεί χρήμα και βασίζεται στο εμπόριο του χρήματος με όλες τις μορφές αυτές. Δηλαδή, σου πουλάει το χρήμα που χρειάζεσαι για να δουλέψεις. Η χρηματιστηριακή επιχειρηματικότητα. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, με αυτή την έννοια, λοιπόν, αυτή η αγορά δεν ανέχεται ένα κράτος το οποίο ενισχύει ή, αν θέλετε, υπήρχε προηγουμένως και έπρεπε να πάρει υπόψη του ότι για να μπορέσει να έχω οικονομία, να έχω παραγωγή για παράδειγμα, πρέπει να έχω καταναλωτές. Για να έχω καταναλωτές, πρέπει να ρυθμίσω το μισθό. Έτσι ώστε ο μισθός να μην αντιστοιχεί μόνο, να μην λειτουργεί μόνο ως εργατικό κόστος, αλλά να καλύπτει και τις βασικές ανάγκες του εργαζομένου. Να έτσι βγήκε, ας πούμε, το περίφημο wage winner wage, το breadwinner wage, δηλαδή ότι είναι μισθός για τον κουβαλητή της οικογένειας. Δηλαδή ότι αυτό, εγώ που το κερδίζω, μπορώ να ζήσω και την οικογένειά μου. Σήμερα με το μισθό δεν μπορεί να ζήσει ούτε εσύ ο ίδιος, πόσο μάλλον για την οικογένεια. Το δεύτερο είναι ότι για τα μέλη της οικογένειας και για τον τρόπο που πρέπει να συντηρηθεί, θα πρέπει να επιβαρυνθεί ένα σημαντικό μέρος του κράτους. Γιατί διαφορετικά θα πρέπει να σηκώσει ο εργοδότης αυτό το βάρος. Και έτσι θα κάνει πολύ μεγάλο το κόστος σε μια επιχείρηση, ιδιαίτερα η μικρή και η μεσαία δεν θα αντέξει, θα συντριβεί και θα έχουμε μονοπωλιακές καταστάσεις στην αγορά, πολύ πιο έντονες από ό,τι έχουμε τώρα. Οπότε το κράτος παρενέβαινε, σήκωνε ένα μεγάλο μέρος του κοινωνικού κόστους της εργασίας, να το πούμε, που είναι στην ουσία η οικογένεια. Έτσι δεν είναι, η οικογένεια, το σχολείο, όλα αυτά πράγματα που συνδέεται με την εξέλιξη και την καλλιέργεια της εργατικής δύναμης. Λοιπόν, και το σήκωνε αυτό το πράγμα προκειμένου να μην επιτρέψει την απόλυτη μονοπόληση της οικονομίας και έτσι να έχει απέναντί του το κράτος, να έχει απέναντί του ισχυρές συγκεντρώσεις δύναμης οικονομικής, που αυτό σημαίνει διαφθορά, σημαίνει εξαγορά μέχρι τέλους, σημαίνει και καταστάσεις δικτατορίας. Παράδειγμα, ο Ρούσβελτ, όταν έβαλε το ζήτημα του New Deal, απέναντί του είχε μια απόπειρα πραξικοπήματος που έγινε καθοδηγούμενη από το J.P. Morgan, τότε έναν πολύ μεγάλο χρηματιστή, ονομαστό. Πώς θα το πούμε, εγγονό του πειρατή Morgan. Δεν είναι τυχαία αυτή η εξέλιξη. Όπως ακούγεται. Όλη αυτή η ιστορία μια πειρατεία είναι. Ναι, αυτό. Απλά νομοποιήθηκε η πειρατεία διαμέσου αυτού του χρηματοπιστωτικού κυκλώματος. Λοιπόν, και τι έκανε αυτό το πράγμα, προκειμένου να υπερασπιστεί. Το σύστημά του υπερασπιζόταν. Δεν έκανε τίποτα φοβερά επαναστατικά πράγματα. Απλά καταλάβαινε ότι αν πηγαίναμε σε δικτατορικές μορφές εξουσίας τύπου φασισμού ή ναζισμού όπως είχαμε στην Ευρώπη. Με μια ανεργία και κατάσταση αποσύνθεσης της αμερικανικής κοινωνίας εκεί πέρα, η άλλη λύση είναι ο μπολσεβικισμός. Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε άλλη λύση. Οπότε του σου λέει, εντάξει, τσακίζω, κόβω το ζήτημα των τραπεζών, ενισχύω πάση θυσία την εργασία, μπας και ισορροπείς ξανά η κοινωνία. Εγώ θα το έλεγα με απλά λόγια, θυσιάζω μερικούς παρασιτικούς τραπεζίτες να ενισχύω στην κοινωνία και ήταν μια ευκαιρία, νομίζω εγώ τότε, και για το Ρούσβελτ και για την Αμερική να γίνει μεγάλη δύναμη. Αυτό την έκανε μεγάλη δύναμη. Προφανώς. Τότε έγινε μεγάλη δύναμη. Αν μπόρεσε να δείξει τον πόλεμο. Βεβαίως. Γιατί αυτό την έκανε μεγάλη δύναμη ο πόλεμος. Και η δυνατότητα δηλαδή που βγήκε μετά τον πόλεμο με τεράστιο παραγωγικό δυναμικό. Μα αν το τάβγαλε πέρα, γιατί μπόρεσε να έχει τη διαδεσιμότητα μιας ολόκληρης κοινωνίας να την υποστηρίξει. Εάν έμπαινε με τη λογική που πήγαινε ο J.P. Morgan, για παράδειγμα, να επιβάλλει. Θα είχε γίνει πάλι επική της Αγγλίας. Δεν υπήρχε περίπτωση. Θα είχε διαλυθεί, θα γίνει κομμάτια. Και αυτό το είχε δει γιατί ήταν διορατικός. Εγώ λέω λοιπόν ότι επειδή έκανε το New Deal, δηλαδή κοινωνικές παροχές, του έδωσε την ευκαιρία να έχει μια τρομακτική ανάπτυξη. Αυτή η τετραετία ήταν που έφερε τη μεγάλη ανάπτυξη. Να αποκτήσει την ισχύ, να μπει και στον πόρεμα, να του κερδίσει κτλ. Ναι, πάντως, εγώ για να έρθουμε και στα δικά μας, ας πούμε, λέω ότι αυτό ακριβώς το πράγμα συμβαίνει και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή, η ανάπτυξη
του κοινωνικού κράτους, των επιδομάτων. Τώρα βέβαια είμαστε στο θέμα επίδομα. Αυτό τι θα έχει σαν αποτέλεσμα? Θα έχει σαν αποτέλεσμα ότι χιλιάδες σήμερα άνεργοι νέοι επιστήμονες, είτε είναι ψυχολόγοι, είτε ειδικοί παιδαγωγοί κλπ. Κλπ. Που πρέπει να επιμορφωθούν κιόλας και το κράτος τους επιμορφώνει. Αυτοί θα βρουν δουλειά αξιοπρεπή με καλό μισθό και αυτοί θα βγουν και θα αγοράσουν ήδη πρώτης ανάγκης. Οι οικογένειες θα κάνουν. Τα χρήματα που θα πάρουν αυτομάτως θα επιστρέψουν στην κοινωνία και θα επιστρέψουν πολλαπλασιαστικά. Συν τα παιδιά με αυτισμό και με κάθε αναπηρία που θα ενταχθούν στην εργασία. Έτσι δουλεύουν οι σοβαρές κοινωνίες. Το υπόλοιπο τώρα είναι απλώς θυσιάζουμε την κοινωνία για να κρατήσουν τα προνόμια και τις τραπεζικές μετοχές του εξωτερικού μερικές οικογένειες παρασιτικές που δεν παραγούν τίποτα. Γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτή η ιστορία με την χρηματιστηριακή επιχειρηματικότητα είναι λιγάκι μια παρασιτική επιχειρηματικότητα όταν δεν βασίζεται σε παραγωγή. Είναι όντως παρασιτική. Αλλά ποιο είναι το καθεστώς αυτή τη στιγμή που εισάγει πλέον, που εισάγεται πλέον στην Ελλάδα σχετικά με το ζήτημα? Κοιτάξτε να δείτε, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία δημοκρατικού κράτους, αυτό θα το πούμε πολλές φορές, που κόβονται τέτοιου είδους κοινωνικές, η καρδιά των κοινωνικών παροχών, για να χρηματοδοτηθούν πολιτικά συμφέροντα και συγκεκριμένα συμφέροντα τραπεζιτών, να αυξήσουν τα κέρδη τους κάποιοι τραπεζίτες. Γιατί εκεί πάει τελικά το θέμα. Συν βέβαια και όλα τα παρεπόμενα που κρύβονται πίσω από αυτό που ονομάζουμε μνημόνια και δημόσιο χρέος. Γιατί πίσω από όλα αυτά, από αυτή τη έτσι γενική και λιγάκι εξαγνιστική ονομασία δημόσιο χρέος, που δεν είναι δημόσιο, είναι ιδιωτικό, είναι κάποιων οικογενειών. Το βαφτίσαν δημόσιο για να το πληρώνουμε εμείς. Πίσω από αυτό κρύβονται και άλλα συμφέροντα. Οι διορισμοί συγγενών που μπάρουν από τους ξαδέρφων, έτσι. Ο χρηματισμός των εκάστοτε αρμόδιων στελεχών, που αυτό οδηγεί και σε κάτι άλλο. Στη δημιουργία του διοικητικού υπόκοσμου, που χρειάζεται ένα κράτος για να επιβάλλει ακόμα πιο σκληρά μέτρα, φασιστικές καταστάσεις, ναζιστικά φαινόμενα κλπ. Κλπ. Διότι όταν έχεις απέναντι στους ανθρώπους που κάθονται και φτιάχνουν τέτοιες ψευτομελέτες, ας πούμε, και λένε. Κάτσε εδώ πέρα μισό λεπτό, πριν προχωρήσεις, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για μια επιστημονική. Πώς να το πω, υπήρξε μια επιστημονική επιτροπή. Αντιεπιστημονική επιτροπή. Ναι, εντάξει. Ναι, κοιτάξτε, ναι. Δεν ξέρω να σας πω ποιοι είναι, αλλά έχει και αυτό μια αξία όμως να σας το πω. Γιατί τώρα μου δίνει την λαβή για ένα άλλο ζήτημα, να θίξουμε ένα άλλο σοβαρό ζήτημα. Είναι μια πάγια τακτική του ελληνικού κράτους και των κυβερνήσεων που έχουμε βιώσει τελευταία. Εγώ το θυμάμαι από όταν υπήρξαμε σαν ομοσπονδία, που έτσι ξεκινήσαμε να κάνουμε και σύλλογο καταρχήν και μετά να εξελιχθούμε σε ομοσπονδία. Υπάρχουν λοιπόν σύλλογοι που στήθηκαν από κομματικά συμφέροντα του κυβερνώντος κόμματος. Κατά κανόνα το είχε κάνει το Πασόκ. Αυτό το ακολούθησαν μετά και άλλοι, εν πάση περιπτώσει. Οι σύλλογοι αυτοί λοιπόν έβλεπες και χρηματοδοτούνταν μυστηριωδώς αρκετά. Δεύτερον, κάναν ημερίδες επιστημονικές και στις επιστημονικές ημερίδες πήγαινες και έβλεπες ανθρώπους χωρίς κανένα επιστημονικό προσόν, έχουν σπουδάσει την νοητική υστέρηση. Μιλάγαν όμως για τον αυτισμό, χωρίς να έχουν ιδέα για τον αυτισμό. Το έχουμε δει πολλές φορές. Και αυτοί λοιπόν ξαφνικά εκεί στα καλά καθούμενα σου πετάγαν κάτι επιστημονικά πορίσματα να τρελαθείς. Που ούτε λίγο ούτε πολύ λέγανε αυτό ο αυτισμός θεραπεύεται τώρα. Στο κέντρο το δικό μου θεραπεύεται ο αυτισμός. Προσέξτε να δείτε. Καλά, αυτό ήταν για πελατεία, έτσι. Αυτό λοιπόν σας λέω. Κουδουνάκι και πελατεία. Αυτό. Πρώτον, μπορεί να ήταν για πελατεία. Κυρίως όμως ήταν για άλλους λόγους. Ήταν για τον εξής λόγο. Ότι αυτό το έπαιρνε η εκάστοτε κυβέρνηση. Επειδή έχει τη δέσμευση απέναντι στις συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει υπογράψει διεθνώς και έλεγε, ξέρετε κάτι, εγώ πήρα αυτά τα μέτρα και το κατάργησα τάδε παροχή, διότι οι ίδιοι γονείς, οι ίδιοι φορείς τους ήρθαν και μου είπαν ότι αυτό το πράγμα δεν χρειάζεται και πρέπει να καταργηθεί. Αυτή τη δικαιολογία. Και εγώ, ας πούμε, έχω τουλάχιστον 4-5 τέτοια παραδείγματα που γίνεται αυτή η ιστορία. Μάλιστα. Δηλαδή, η αναπηρία στην Ελλάδα εκπροσωπείται από την ΕΣΑΜΕΑ και την ΠΟΣΓΑΜΕΑ. Έτσι. Εγώ δεν κρίνω τι κάνει ο καθένας. Να το πούμε τα αρχικά να κάνουμε. Βεβαίως. Το θέμα λοιπόν είναι το εξής. Ότι και τώρα κάτι αντίστοιχο. Βρίσκουν λοιπόν κάποιους επιστήμονες να τους φτιάχνουν μια τέτοια έκθεση ότι δήθεν η νοημοσύνη και η λειτουργικότητα, δεν λέω για την ηλικία, μετράνε τον αυτισμό, για να μπορέσουν να πατήσουν εκεί να κόψουν επιδόματα. Δηλαδή κατευθυνόμενες επιστημονικές ονοματεύσεις. Εγώ δεν θα κάτσω στα διεθνή και σε όλα αυτά. Θα σας πω ότι έχουμε. Όμως ο επιφανέστερος Έλληνας επιστήμονας που έχουμε μας έχει δώσει από το 12 που με αυτή την έκθεση ανατρέψαμε τότε τον ίδιο νόμο που λέει αυτισμός σημαίνει 67 το κατώτερο μέχρι 100% μόνος του, χωρίς τις συνοσιρότητες. Και αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα, για να πούμε τώρα και το τι πραγματικά συμβαίνει, ότι τα παιδιά όλα αυτά και τα άτομα όλα αυτά που σήμερα παίρνουν επίδομα αυτισμού, που δεν είναι ούτε το 1/10 αυτού που θα έπρεπε να παίρνουν,
Είναι άνθρωποι που έχουν χαρακτηριστεί στην πλειοψηφία τους με 67% αναπηρία. Στην πραγματικότητα, κανείς από αυτούς δεν έχει 67. Όλοι αυτοί έχουν 80. Και ξέρετε γιατί? Έχουν 80 διότι αυτοί είναι άνθρωποι με αυτισμό που νιώσαν την ανάγκη να πάνε για ιατρική βοήθεια. Σωστό. Υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό που δεν έχει πάει ποτέ και δεν το ξέρουν ούτε οι ίδιοι. Υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό που ξέρει ότι κάτι τρέχει, ξέρει τι έχει και δεν πάει να πάρει διάγνωση γιατί θέλει να στιγματιστεί κοινωνικά σε αυτό το άθλιο κράτος που ζούμε, που φροντίζει να τον εκθέτει, εάν μαθευτεί αυτό που έχει. Έτσι. Και υπάρχει και μια πολύ μεγάλη μερίδα επίσης ανθρώπων που έχει τη διάγνωση και την κρύβει για να μην στιγματιστεί κοινωνικά. Φανταστείτε λοιπόν, στην πραγματικότητα συμβαίνει αυτό. Θα έπρεπε να πούνε ότι ο άνθρωπος αυτός έχει 67% από τον αυτισμό του, 70% από τον αυτισμό, αλλά επειδή έχει και δυσλεξία, επειδή έχει και ΔΕΠΗ, επειδή έχει και κάποιο κινητικό, επειδή έχει και ένα ποσοστό νοητικής υστέρησης, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν και... Ναι. Έχει 80%, έχει 85%, έχει 90%. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Στην πραγματικότητα εδώ τώρα γίνεται το ανάποδο. Δηλαδή δίνει το ελάχιστο στους ανθρώπους που έπρεπε να έχουν παραπάνω και από μια τεράστια μερίδα τώρα θα τα κόψουν τα επιδόματα. Και πρέπει να σας πω, όταν παλιά παρατηρημένο το φαινόμενο και στα εκπαιδευτικά, στους εκπαιδευτικούς τομείς και στους κοινωνικούς τομείς, ότι φωνάζαμε ένα παιδί σε μια επιτροπή. Γεια σου, πώς σε λένε, Βαγγέλη. Τι ομάδα είσαι, Παναθηναϊκός. Πας σχολείο, ναι, τι τάξη πρώτη. Α, δεν έχει κυρία μου το παιδί σας τίποτα, είναι μια χαρά. Εγώ άντε χατηρικά θα σας γράψω 55%. Και αυτό τι σημαίνει? Πόσα μου δίνεις για να σου γράψω 67? Υπάρχει αυτό το περιθώριο. Και ξαναθυμίζω ότι οι διεθνείς οργανισμοί έτσι μετράνε τη διαφθορά. Ο νόμος την επιτρέπει, την ευνοεί. Στην Ελλάδα λοιπόν ήρθε ένας νόμος τώρα πάλι που ευνοεί ακόμα περισσότερο τη διαφθορά αντί να τη χτυπήσει, όπως έχει υποδείξει ο ΙΕ. Αυτά όλα πρέπει να σας πω δεν είναι δικές μου επινοήσεις και των γονιών, είναι πράγματα που τα έχει πει ο ΙΕ. Ο ΙΕ είπε ότι ξέρετε, στην Ελλάδα τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται για δύο λόγους. Πρώτον, οι περικοπές λόγω των μνημονίων. Και δίνουμε την εντολή, υποδεικνύουμε, κάνουμε την καταληκτική παρατήρηση, έτσι λέγεται. Δείτε, είναι η 60η Σύνοδος της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ. Και λέμε ότι θα πρέπει, επειδή ακριβώς έχετε κρίση και επειδή ακριβώς ήρθανε μνημόνια, να αυξήσετε επιγόντως αύριο τις παροχές. Αυξήστε τα επιδόματα και αυξήστε τις θεραπείες. Αυτό είπε ο ΙΕ. Ο δεύτερος παράγοντας μετά τις περικοπές που φταίει στην Ελλάδα για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λέει ο ΙΕ, είναι η διαφθορά. Και γι' αυτό υποδεικνύουμε να χτυπήσετε τη διαφθορά και να κάνετε αυτό και εκείνο. Και να χτυπήσετε τη διαφθορά σημαίνει βγάλετε νόμους που δεν τις επιτρέπουν. Το αλυσβερίς. Ακριβώς. Έτσι. Ο νόμος αυτός που πετύχαμε εμείς σαν Ομοσπονδία το 2012 έκοψε αυτό το αλυσβερίσι. Δεν μπορούσε κανείς. Γιατί σου λέει ρε φίλε, αυτισμός 67% τέλειωσε. Οπότε ήταν πολύ περιορισμένο. Άντε να μπορούσε να πει, ξέρεις τι μπορώ εγώ να στο κάνω 70-75. Τέλος όμως δεν μπορούσε να πει, του κόβω το επίδομα. Έτσι. Ναι. Αυτό έχει σημασία. Τώρα επανερχόμαστε στα παλιά. Όπως γίνεται σε όλα τα τριτοκοσμικά κράτη. Γινόμαστε Κίνα, Μπαγκλαντές κτλ. Αυτό είναι το θέμα. Και αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Δεν πρόκειται να σταματήσει τις οικογένειες με αυτισμό. Όχι βέβαια. Έτσι. Το άλλο σχρό που έχει γίνει είναι το εξής. Απλά τις αφήνει στη δίκη τους. Ακριβώς. Τις εξοντώνει. Γιατί κάποιοι θα βγάλουν από αυτό. Επίσης, το άλλο σχρό που έγινε και πρέπει να σας πω, που αυτό είναι καθαρά πολιτικό, εσείς το καταλάβετε καλύτερα από μένα. Τι είπανε? Είπανε ότι, ξέρετε κάτι, όσοι είναι 17 ετών και πάνω και έχουν πάρει διάγνωση, okay, τους το χαρίζουμε για όλη τους τη ζωή. Ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί εμείς είμαστε η γενιά που οργάνωσε την Ομοσπονδία, τους πρώτους ανεξάρτητους συλλόγους κτλ. Κερδίσαμε και ξέρουμε να διεκδικούμε. Πιστεύουν λοιπόν με τον τρόπο αυτό, εγώ έτσι το ερμηνεύω, θα μας εξαγοράσουν, θα σωπάσουμε και θα μπορέσουν να πελεγήσουν. Θα αφήσουν τους καινούριους. Ακριβώς. Θα τσακίσουν τους υπόλοιπους. Βεβαίως, όσοι συνδικαλιζόμενοι βαφκαλίζονται ότι αυτό το πράγμα θα κρατήσει, είναι γελασμένοι. Και εμείς το έχουμε πει σαν Ομοσπονδία. Αυτό μετά από ένα χρόνο δύο, αφού περάσει και γίνει αποδεκτό και φανεί κιόλας ότι έγινε είναι και αποδεκτό. Είναι η τακτική της αναμοποίησης, βέβαια. Θα χτυπήσουν και. Θα έρθουν και θα πούνε, ξέρεις κάτι, φίλε, τώρα κάνουμε μια εξέταση και στα 30, κάνουμε και στα 40. Και ξέρεις κάτι, αυτά που τότε τα είχαμε αφήσει στην άκρη, γελάτε κι εσείς από εδώ. Και δεν θα μείνει τίποτα. Γιατί η προοπτική είναι ολοφάνερο. Τον παραλογισμό αυτών των μέτρων και της αιτιολόγησής του δείχνει ότι είναι προαποφασισμένο να κόψουν τα πάντα. Απλά τους δεσμεύουν οι διεθνείς συμβάσεις, οι γονείς που αγωνίζονται ακόμα και πιστεύω να αυξηθούν και να αγωνιστούν περισσότερο και τίποτα παραπάνω. Τώρα, εκτός από αυτό το ζήτημα του επιτόματος κτλ., υπάρχουν ειδικές θεραπείες, δεν είναι, που χρειάζονται? Ναι. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια άλλη πολύ πολύ πικραμένη ιστορία και να σας πω πως έχει έτσι χοντρικά και επιγραμματικά, μιας και δεν είναι το θέμα τώρα, το αντικείμενό μας είναι το επίδομα αυτή τη στιγμή, αλλά να σας πω γιατί έχει μεγάλη σημασία να το ξέρετε και συσχετίζεται κιόλας.
Στην Ελλάδα λοιπόν με τις θεραπείες συμβαίνει το εξής. Οι θεραπείες είναι ο αναγκαίος όρος για το σεβασμό του δικαιώματος στην υγεία και τη σωματική ακεραιότητα και έμεσα του δικαιώματος στη ζωή κλπ. Κατά συνέπεια λοιπόν κάθε κράτος είναι υποχρεωμένο να εξασφαλίζει με κάποιο τρόπο τις θεραπείες. Σοβαρά και υγιή κράτη, Δανία, Σουηδία, Νορβηγία κτλ. Ακόμα και η Μεγάλη Βρετανία του Θατσερισμού, μετά τη Θάτσερ, έλεγε: έχω δημόσια δωρεάν κέντρα με καλούς εκπαιδευμένους επιστήμονες και πας, φίλε μου, με το παιδί σου και κάνεις όσες θεραπείες θέλεις. Είναι διατίθενται. Θέλεις να κάνεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, κάνε. Διάλεξε αυτές που θέλεις που σου γράφουν οι ειδικοί και κάνε όποιες θέλεις. Mm-hmm. Και όποιες σου υποδείξουν οι ειδικοί. Αυτός είναι ο τρόπος. Έτσι. Τα πολύ διεφθαρμένα τριπτοκοσμικά κράτη θα δείτε ότι δεν το είχαν αυτό. Είχαν το άλλο. Λέγανε: πήγαινε κάντα σε κάποιον ιδιώτη και έλα να δω αν θα σου εγκρίνω και τι θα σου εγκρίνω. Αυτό λοιπόν ήταν το καθεστώς. Λάθος πρώτο, ότι έπρεπε να δημιουργηθούν από τότε δημόσια δωρεάν κέντρα για να πηγαίνει ο κόσμος και που το κόστος, θα σας το πω στο τέλος, είναι συγκλονιστικά μικρότερο με υπηρεσίες πολύ ανώτερες. Αυτό που κάνανε λοιπόν εδώ ήταν αυτό και είπανε: οι θεραπείες που αναγνωρίζω είναι 152 το μήνα. Έτσι. Δεν κάνει κανείς τόσες θεραπείες. Για την ακρίβεια, ένα παιδί πάρα πολύ βαρύ μπορεί να κάνει 200 το μήνα. Ένα παιδί που έχει, να το πω έτσι με απλά λόγια, ελαφρύ αυτισμό και τα λοιπά, μπορεί να κάνει μόνο 40 το μήνα. Εκεί κυμαίνεται. Από 40 μέχρι 200, πείτε σε ένα μέσο ώρα, 100-120. Mm-hmm. Okay. Λοιπόν, όμως στην πράξη δεν σου επιτρέπανε να κάνεις πάνω από 30-40, γιατί βάζανε ένα ανώτατο όριο. Το όριο αυτό λοιπόν τότε, μέχρι τα μνημόνια, ήταν περίπου τα 1.200 ευρώ το μήνα, χοντρικά σας λέω. Υπήρχαν και 1.300 κάποιες περιπτώσεις. Χοντρικά ήταν εκεί. Μετά λοιπόν, αργότερα, όταν ήρθαν τα μνημόνια, κάναν το εξής. Χτυπήσαν και με τους δύο τρόπους. Πρώτον, σταδιακά με τρία νομοθετήματα μειώσαν τις θεραπείες. Οι 152, αντί να αυξηθούν που τους είπε ο ΙΕ, γίναν 57. Σχεδόν το 1 τρίτο δηλαδή έμεινε. Έτσι. Δεύτερον, το οικονομικό όριο που σε αποζημιώνουν για αυτές τις θεραπείες, από τα 1.200 πήγε στα 340 ευρώ. Πώς θα τις κάνεις? Και για να σου το πω πρακτικά και απλά, με τα 340 ευρώ δεν κάνεις πάνω από 10-12 θεραπείες. Άντε να πεις ότι κάνεις 15. Τέλος. Αυτό είναι όλο. Και αμφίβολης ποιότητας. Εάν πας στους ελάχιστους επιστήμονες που είναι έγκυροι και έχουν έρθει από το εξωτερικό κλπ. Κλπ. Οι τιμές, λογικό είναι πιο ακριβές, μπορεί να μην κάνεις ούτε 10. Έτσι έχει το καθεστώς. Αυτό λοιπόν τι συνεπάγεται? Συνεπάγεται ότι ένας δεύτερος μεγάλος πυλώνας που είναι οι παροχές που υποχρεούται το κράτος να εξασφαλίζει έχει πάθει καθίζηση. Επομένως, αυτό τι σημαίνει με τη σειρά του? Ότι το επίδομα πλέον καλείται, εκτός από τις ειδικές ανάγκες χώρια από τις θεραπείες, να καλύψει και τις θεραπείες. Όπως καταλαβαίνετε, δεν καλύπτει το 1% των θεραπείων. Και αν δεν χρειάζεται να καλύψει, την επιβίωση. Εγώ θα σας θυμίσω ένα πολύ απλό και πολύ συμβολικό παράδειγμα. Η κυβέρνηση αυτή εδώ, η συγκυβέρνηση αυτή, ξεκίνησε τη θητεία το 2015, συμπτωματικά βέβαια, με ένα σημαντικό γεγονός. Μία μαμά με το γιο της, τον, αν θυμάμαι, 25χρονο γιο της, πέσανε από τον τέταρτο και αυτοκτόνησαν στη Χαλκίδα. Σωστό. Γιατί τους κόψαν το επίδομα, ναι, αναπηρίας. Ναι. Ήταν το μόνο που τους είχε μείνει να ζήσουν. Σήμερα οι οικογένειες αυτές είναι πολύ περισσότερες. Θέλω λοιπόν να πω, αυτοί οι άνθρωποι που τα υπογράψανε, μέχρι και οι υπουργοί υγείας, δικαιοσύνης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοινωνικής αλληλεγγύης, ξέρουν ότι οδηγούν τις οικογένειες αυτές σε αυτό το άκρο. Έτσι. Κατά συνέπεια, λοιπόν, μιλάμε για εξόντωση. Και δεύτερον, η ουσία είναι ότι υπάρχει μια διπλή παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου, των υποδείξεων του ΙΕ κτλ. Παραβιάζονται και οι ειδικές ανάγκες που καλύπτονται με το επίδομα και οι θεραπείες που εν μέρη προσπαθούν να συμπληρώσουν. Ναι, συμπληρώνουν ένα ποσοστό εκεί, αλλά και την εκπαίδευση. Υπάρχει και το δικαίωμα στην εκπαίδευση που καλύπτεται από το πρώτο πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ, το άρθρο 2, διότι οι θεραπευτικές παρεμβάσεις στον αυτισμό κατά 80% είναι εκπαιδευτικές. Εκπαίδευση, ειδική αγωγή, ειδικές διαπαιδαγωγίες κλπ. Παραβιάζεται λοιπόν το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ για τη σωματική ακεραιότητα, το άρθρο 11 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη για το δικαίωμα στην υγεία, παραβιάζεται το πρώτο πρωτόκολλο, δεύτερο άρθρο για το δικαίωμα στην εκπαίδευση, το δικαίωμα στην εξίσωση των ευχαίριων, γιατί όλα αυτά και οι θεραπείες και τα επιδόματα, τι είναι? Είναι βοήθημα για να εξισώνονται οι ευκαιρίες των ανθρώπων που αναπηρούν. Δηλαδή το ανθρώπινο δικαίωμα στην ίση μεταχείριση και την αποφυγή των διακρίσεων.
που έγινε για να αποφευχθούν τα εγκλήματα του ναζισμού μετά τον πόλεμο. Όλα αυτά παραβιάζονται. Και για όλα αυτά οι γονείς πρέπει να προσφύγουν στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θα μου πείτε, όλος ο ελληνικός λαός θα πρέπει να προσφύγει. Οκ, συμφωνώ. Αλλά αν όρνος ο ελληνικός λαός το είχαμε σκεφτεί να το κάνουμε αυτό, ίσως να ψηφίζαμε κι αλλιώς, βέβαια. Έτσι. Εντάξει, οπότε ναι, πάμε εντάξει, εκεί. Ναι, προφανώς. Αλλά εντάξει, από την άποψη όμως ότι και να πας να καταφύγεις στο Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που το κατά πάσα πιθανότητα θα σε δικαιώσει. Ναι. Γιατί όταν μιλάμε για τόσο καραμπινάτες περιπτώσεις, είναι λιγάκι δύσκολο να το χειριστεί. Ναι, και στον βαθμό που έχω μετρήσει τις αποφάσεις του, έχω δει τις αποφάσεις του, μόνο σε ιδεολογικά ζητήματα μπάζει χοντρά. Mm-hmm, δηλαδή, αλλά στα ζητήματα που αφορούν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, είναι καραμπινάτες περιπτώσεις. Οπότε λιγάκι δύσκολο να θα αργήσει αφενός. Αφετέρου, θα βάλει ένα πρόστιμο στο ελληνικό κράτος. Και αποζημίωση της οικογένειας, που εντάξει, η αποζημίωση είναι κάτι σημαντικό και δίκαιο. Αλλά... Αυτό είναι το θέμα, απλά το πρόβλημα δεν πρόκειται να λυθεί. Δηλαδή, θα πρέπει να πούμε ότι το ζήτημα είναι η λύση του ζητήματος είναι να απαιτήσει μια κοινωνία τέτοια η οποία θα πρέπει να τηρεί, όχι να τηρεί, να υποστηρίζει και να δικαιώνει τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά να είναι τόσο δημοκρατική, μάλλον να είναι δημοκρατική, έτσι ώστε ο κάθε άνθρωπος να έχει όχι απλά ίση μεταχείριση και ίση ευκαιρίες, αυτό το ελάχιστο που μπορείς να έχεις. Mm-hmm. Τη δυνατότητα δηλαδή να ευημερείς σε αυτή την κοινωνία που ζεις. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Mm-hmm. Αλλιώς είναι πάρε να ξηράφει και τελειώνει το. Σωστό. Λοιπόν. Είναι και αυτό μια κυβερνητική πρόταση. Και αυτό έτσι όπως το ναι, έτσι όπως πάμε καλά. Εδώ πέρα θα δίνεται επίδομα για το οποίο παίρνει τη ζωή του αλλού. Δηλαδή σε αυτή την κατάσταση συζητιέται κιόλας. Μπορεί να φτάσουμε και εκεί. Ο κ. Μουζάλας, ας πούμε, τον είχα ακούσει σε μια συνέντευξη έτσι που χαριτολογώντας έτσι ανέπτυσε την ιατρική του φιλοσοφία. Έβαζε το ζήτημα της ευθανασίας. Απέχει πολύ λίγο σε τέτοιες συνθήκες. Ναι, όταν, έτσι, λοιπόν, ναι, μισό λεπτό. Όταν ας πούμε έχεις το παιδί σου ή το δικό σου άνθρωπο στο νοσοκομείο και βλέπεις ότι δεν πάει πουθενά, ότι όλη αυτή η ιστορία δεν μπορεί να την αντέξει καταρχήν. Mm-hmm, έτσι δεν είναι, δεν το μπορεί να την αντέξει εσύ σαν οικογένεια και όλα αυτά τα πράγματα, πόσο εύκολα συνενείς ευθανασία. Και αν σου βάλουν και μια σειρά κίνητρα σε αυτή την ιστορία, τελικά θα καταλήγουμε να σκοτώνουμε τους δικούς μας ανθρώπους για να μην έχουν και την ευθύνη οι κυβερνώντες. Εγώ θα σας θυμίσω ότι η ταινία του Φρίας, που ήταν και η τελευταία του καλή για τον επικεφαλή λογοκρισία, που πραγματευόταν το θέμα του εμπορίου ανθρώπινων οργάνων, που δις οικογένειες εμπορευόντουσαν τα όργανα των παιδιών τους ή τα δικά τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν κλπ. Δυστυχώς οδηγούμαστε κάπου εκεί. Εν πάση περιπτώσει, εγώ επειδή κατάλαβα τώρα τη σπόντα σας, θα ξεκινήσω ανάποδα και θα σας πω. Εδώ είναι η υποδείξη του ΟΗΕ στο ελληνικό κράτος. Mm-hmm. Της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Παιδιού. Έτσι. Υποδείξεις του ΟΗΕ, το δικαστήριο που πάμε είναι το δικαστήριο του ΟΗΕ. Υποδείξεις λοιπόν είναι σαν δεδικασμένο. Και λέει λοιπόν, η Επιτροπή αυτή προτρέπει την Ελλάδα σε περίοδο επιβολής επαχθών δημοσιονομικών μέτρων, πρώτον, να καταβάλει προσπάθειες για τη διατήρηση και επέκταση των κοινωνικών επενδύσεων και της κοινωνικής προστασίας. Κοινωνική προστασία. Των ατόμων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, δίνοντας προτεραιότητα στα παιδιά. Γιατί ακόμη και αν είναι δεχτής, έχει μια σημασία, γιατί την έκθεση δεν έχω διαβάσει. Α. Λοιπόν, η έκθεση λέει λοιπόν το εξής, ότι εγώ δεν μπορώ να κρίνω σε ποια κατάσταση βρίσκεται η ελληνική οικονομία. Mm-hmm. Εφόσον μου λέτε όμως ότι είναι σε τόσο έκτακτες συνθήκες που πρέπει να πάρετε συγκεκριμένα δημοσιονομικά μέτρα, άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτείς σε συνθήκες κρίσης είναι πώς θα προστατεύσεις τα πιο αδύναμα μέλη σου. Σωστό. Άρα, εφόσον λοιπόν είσαστε σε κρίση και λέτε έκτακτες συνθήκες, mm-hmm, γιατί και επισήμως αυτό λέει το κράτος, είτε προς τα έξω, είτε αν θέλετε και με τα δικαστήρια. Mm-hmm. Τι είπε ως το ΣΤΕ. Έκτακτη κατάσταση, κρίση, παίρνουμε τα μέτρα αυτά. Άρα, σε συνθήκες λοιπόν κρίσης, όπως και σε συνθήκες πολέμου, ποια είναι η βασική προσέγγιση ενός ευνομούμενου κράτους? Να προσέξει τους άμαχους. Ακριβώς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο άμαχος είναι ο αδύναμος. Σωστό. Έτσι δεν είναι? Σωστό. Λοιπόν, υποτίθεται εντάξει ότι ο μαχόμενος, αυτός που είναι στη δουλειά, που δίνει mm-hmm. την πρώτη τη μάχη από την γραμμή της δουλειάς του και όλα αυτά τα πράγματα, θα υποφέρει. Έτσι αλλιώς είναι σε συνθήκες πολέμου. Ναι. Να το πούμε έτσι. Ναι. Η κρίση, όπως τουλάχιστον. Ναι, τι γίνεται όμως με τον κόσμο πίσω? Ακριβώς. Θα πρέπει να πεθάνει? Γι' αυτό νομίζω ότι προβαίνει σε αυτού του τύπου τις προτάσεις. Εγώ θα σας συνεχίσω, θα σας διαβάσω όλα. Όχι, όχι, βέβαια. Ναι. Λέει να αυξήσει και να προτεραιοποιήσει τις δαπάνες για την προστασία των δικαιωμάτων κλπ. Λόγω κρίσης ότι πρέπει να αυξήσει τα επιδόματα, να αυξήσει τις θεραπείες κλπ. Λέω λοιπόν ότι
Αυτό εδώ το πράγμα είναι δικασμένο. Και σημαίνει ότι πηγαίνοντας στο δικαστήριο αυτό, το δικαστήριο θα κάνει το κύριο τώρα που θα κάνει, υποχρεώνει την κυβέρνηση να δώσει αποζημίωση στις οικογένειες αυτές, ναι, που τις δικαιούνται. Βεβαίως είναι πιθανό να αργήσουν, αλλά από την άλλη πλευρά, αυτό που υπολογίζουμε είναι ότι όταν κινηθεί η διαδικασία αυτή, αναγκαστικά το κράτος θα πάρει μερικά διορθωτικά μέτρα, διότι αυτά που θα χάσει μετά θα είναι ίσως περισσότερα από αυτά που κερδίζει βάσει αυτών που μας υπεξαιρεί, που μας κλέβει, να το πω με απλά λόγια. Βεβαίως, εγώ καταλαβαίνω, για να έρθω και στο δικό σας θέμα που θέσατε, ότι οι λύσεις τώρα πια έτσι όπως πάμε είναι και περισσότερο πολιτικές. Δυστυχώς εξαρτάται από το τι ψηφίζουμε. Έτσι. Εμάς οι δυνατότητές μας στα πλαίσια της δημοκρατίας, αυτής που έχουμε, όπως την έχουμε, που τέλος πάντων. Ο κοινοβουλευτισμός, σωστότερα, να είμαστε οι πιο δεν είναι κακή, είναι καλύτερη από άλλα, εν πάση περιπτώσει, συστήματα κτλ. Οι δυνατότητες μας εξαντλούνται εκεί. Από εκεί και πέρα αρχίζει το θέμα το δικό σας, δηλαδή των πολιτικών φορέων κλπ. Καταλαβαίνω ότι η βαρύτητα τώρα πέφτει πιο πολύ στους πολιτικούς φορείς και στις πολιτικές λύσεις. Εμείς όμως, η δική μας αρμοδιότητα σταματάει εδώ. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε μέχρι το μέγιστο θα το κάνουμε. Τώρα, σωστό είναι αυτό το πράγμα. Το ζήτημα των υποτάσεων των συγκεκριμένων που αφορούν τουλάχιστον όσο μας αφορά. Επειδή έτσι αλλιώς. Το ΕΠΑΜ όπως έχει διαμορφώθηκε ή όποτε διαμορφώθηκε, διαμορφώθηκε περίπου σαν την Ομοσπονδία τη δική σας. Ξεκινήσαν κάποιοι πολίτες και είπαν κάτι μια στιγμή, ας πούμε, δεν διαχειρίζονται τις δικές μας πολιτικές τύχες, ας πούμε, οποιοδήποτε τυχάρπαστος έρχεται ή επειδή είναι γόνος καλής οικογένειας, με πολιτικό pedigree, ας πούμε, θα πρέπει να γίνει. Έτσι λοιπόν, κάπως έτσι ξεκίνησε. Και επειδή είμαστε και της άποψης ότι ένα από τα βασικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν ή μάλλον αναδείχθηκαν και μέσα από την κρίση και από τα μνημόνια είναι η απάτη των πολιτικών δυνάμεων, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τη σημερινή κυβέρνηση που υποτίθεται ότι είναι και κυβέρνηση αριστεράς. Έρχεται, ναι, εντάξει, δεν θέλω να κρίνω. Δεν θέλω να κρίνω. Ναι, όπως δεν κρίνω, ας πούμε, τον παπά που φοράει το σχήμα. Ωραία. Και συμπεριφέρεται κάπως αλλιώς. Έτσι δεν θέλω να κρίνω και με αυτή την ιστορία. Λοιπόν. Ωραία. Απλά λέω το εξής, ότι όταν εκλεγόταν για πρώτη φορά το 2015, που υποτίθεται ότι θα άσκησε τα μνημόνια, είχε πει πάρα πολλά και για τα ζητήματα, ειδικά τα δικά σας, δηλαδή που αφορούν τις οικογένειες με ειδικά προβλήματα. Δεν θυμάμαι αν ήσασταν παρόν. Είχαν στείλει, αν θυμάσαι, στην εκδήλωση που είχαμε κάνει στο Δημαρχείο του Χωραργού, είχαν στείλει τον Κουράκη μαζί με τον κύριο Πιλάλη. Ναι, βεβαίως, ναι. Και είχαν δεσμευτεί ότι το πρώτο που θα κάνουν ήταν για τα παιδαγωγικά, βέβαια, βασικά, ότι θα κάνουν πλήρη την παραλληλή, ότι θα εκπαιδεύσουν τους τόσους χιλιάδες εκπαιδευτικούς που χρειαζόμαστε, περίπου τέλος πάντων 45.000 εκπαιδευτικούς ειδικευμένους κλπ. Και όταν ήρθαν, κάναν τα ακριβώς αντίθετα. Τα ακριβώς αντίθετα. Μοιράσαν ακόμα πιο πολύ την παραλληλή στήριξη, τη διαλύσαν ακόμα περισσότερο και πάει λέγοντας. Επειδή όμως εδώ πέρα πλέον ότι δεν μπορεί να υπάρχει ευνομούμενο κράτος ή αν θέλετε δημοκρατία, με το γεγονός ότι βγαίνει κάποιος να υπόσχεται και μετά να κάνει άλλα στην κυβέρνηση ή παίρνοντας κυβερνητικές ευθύνες, γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια συνταγματοποίηση της ποινικής του ευθύνης. Δηλαδή, πρέπει δηλαδή με κάποιο τρόπο ο ελληνικός λαός να μπορεί να τον φέρνει πρώτων ευθυνών του, αντί να τρέχει αυτός να αποδείξει, ο λαός δηλαδή, οι πολίτες, οι ειδικές κατηγορίες πολιτών, να αποδείξουν ότι είναι, επειδή μου το αυτονόητο, ότι δεν είμαι ελέφαντας. Έτσι. Ότι εγώ σε ψήφισα και πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Λοιπόν, εφόσον αυτά τα πράγματα δεν υλοποιούνται, οι δικοί μας νομικοί έχουν μάλιστα διαμορφώσει μια τέτοια πρόταση. Θα την παρουσιάσουμε για τον τρόπο που θα μπορεί να αυτόματα αυτό το πράγμα να γίνει. Και μάλιστα με την πρώτη αναθεώρηση να ενταχθεί στο Σύνταγμα, ώστε να πλέον να γίνει χωρίς παρεμβάσεις άλλων. Και ταυτόχρονα εμείς έχουμε πάρει ακριβώς αυτή την πρωτοβουλία, λέγοντας ότι πέρα από το ότι από το προπροηγούμενο συνέδριό μας έχουμε πει ότι εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη εντός τριμήνου από τη στιγμή που έχουμε δυνατότητα κυβερνητικής πολιτικής να υλοποιήσουμε αυτά τα πράγματα που λέμε, αλλιώς η προσωπική μας περιουσία και το κεφάλι μας στον τορβά, και στην επικοινωνία που είχαμε κάνει και με την Ομοσπονδία σας είχαμε πει ότι φέρτε αυτές τις προτάσεις που νομίζετε εσείς ότι είναι ακριβώς αυτές που πρέπει να υλοποιηθούν για τον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας που αφορούν τον τομέα σας ή ευρύτερα, και εμείς τις υπογράφουμε. Γιατί ακριβώς αυτή είναι η λογική. Η λογική δεν είναι να φέρουμε τους δικούς μας επιστήμονες ή τις δικές μας λογικές για να τις επιβάλλουμε, να δούμε πώς μπορεί η κοινωνία η ίδια, αν θέλετε και διαφορετικά, η δική μας αντίληψη για τη δημοκρατία είναι αυτή. Ο πολίτης ή ο συλλογικός πολίτης. Που είναι, δεν μ' αρέσει η έννοια της κοινωνίας των πολιτών, δεν μ' αρέσει γιατί έχει ξεφτυλιστεί.
Εντάξει, δεν φταίει όμως ο όρος. Όχι, προς Θεού. Ναι, γιατί εντάξει, προέρχεται από την Γαλλική Επανάσταση, το πώς το φτιάξανε σήμερα είναι μια άλλη ιστορία. Άρα θα έλεγα ο συλλογικός πολίτης, με την έννοια δηλαδή του οργανωμένος πολίτης. Είτε είναι σε ένα κοινωνικό φορέα είτε οπουδήποτε άλλο. Τι πρέπει να έχει και την ευθύνη της υλοποίησης αυτών που προτείνει. Πολύ σωστό. Και με αυτή την έννοια εμείς θέλουμε το εξής. Από τη στιγμή που καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πράγμα έχει νόημα να συζητήσουμε και το υποστηρίξουμε σαν πολιτική δύναμη, μας ενδιαφέρει και αύριο η συμμετοχή η δική σας, δηλαδή των ανθρώπων που είναι μέσα στην ιστορία αυτή, από αυτό που καίνε, δηλαδή του ίδιου του γονιού, την εποπτεία και την άμεση συμμετοχή στην υλοποίηση αυτής της πολιτικής, που δεν θα είναι υπόθεση ενός υπουργού. Ούτε μια κυβέρνηση. Απλά. Αυτό θα έχει την πολιτική ευθύνη έτσι αλλιώς και την άμεση ποινική ευθύνη στο να εφαρμοστούν αυτά. Αλλά για να υλοποιηθούν αυτά τα πράγματα και να μην αφαιθούν σε κάποιο γραφειοκράτη, σε οτιδήποτε, ή τουλάχιστον μέχρι να φτιαχτεί αυτό το κικαιώνας που λέγεται κράτος και οτιδήποτε, την άμεση συμμετοχή. Με αυτή την έννοια, εμείς έτσι αλλιώς το ξέρετε πολύ καλά ότι το αποδεχόμαστε πλήρως τα μηνύματα και είμαστε διατεθειμένοι, και εγώ θα το ζητάω να το ζητάτε από όλα τα πολιτικά κόμματα, να υπογράψουμε με συμβουλιογραφική πράξη. Ξεκάθαρα. Για να παίρνει ο καθένας την ευθύνη του εδώ, όσο και αν αυτό είναι περισσότερο πολιτική δήλωση με το υπάρχοντα νομικό πλαίσιο, παρά το πόσο δεσμευτικό νομικά είναι. Εντάξει, δεν θέλω να κοροϊδέψουμε τον κόσμο, δεν θέλουμε, γιατί το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά από την άλλη μεριά όμως. Επειδή ο πολιτικός συνήθως δεν βάζει την υπογραφή του εύκολα. Όχι. Ή τη βάζει εκεί που ξέρει ότι είναι σίγουρος και δεν αυτό. Και επειδή δεν μ' αρέσανε, εγώ το είχα πει και τότε που γινόντουσαν οι εκδηλώσεις και στην ΕΡΤ που είχε γίνει μια αντίστοιχη. Που είχαμε κάνει για τις... Δεν μου πολύ αρέσουν αυτού του τύπου οι δηλώσεις. Γιατί εύκολα κάνεις τη δήλωση. Κατάλαβα τι λέτε, ναι. Λοιπόν. Κοιτάξτε να δείτε, ο κάθε πολιτικός που έρχεται, εμείς είμαστε φορέας. Καλούμε τους πάντες. Από τη Χρυσή Αυγή μέχρι την Επαναστατική Αριστερά, όπως λέγεται. Ο καθένας τοποθετείται με τον τρόπο που θέλει. Ο κόσμος μπορεί να καταλάβει πόσο αληθινά είναι, πόσο ψεύτικο, μπορεί να ξεγελαστεί κλπ. Εκεί όμως εξαρτούνται οι ρημοδιότητές μας. Για να έρθω τώρα στο άλλο που είπατε και που προφανώς υπάρχει και ένας υπαινιγμός μέσα, δίκαιος βέβαια, εμείς σας στείλαμε. Όχι το μισό του προγράμματός μας, βασικά το 80% του προγράμματός μας, και χαρήκαμε πάρα πολύ και δεν σας κρύβω ότι εμείς θα προσπαθήσουμε και προσπαθούμε να πείσουμε και τους άλλους πολιτικούς φορείς και τα κόμματα προβλεπτικά να το αποδεχτούν. Βεβαίως. Και εμείς θα θέλαμε πάρα πολύ, ειδικά οι αντιμνημονιακές δυνάμεις, γιατί μνημονιακές είναι λίγο δύσκολο, μακάρι να πιστούν, να αναδιαμορφωθούν, να αναδημιουργηθούν κτλ. Αλλά δεν γίνεται με το δημόσιο χρόνο, το καταλαβαίνετε έτσι. Να μπορούσαν να δώσουν και μία πολιτική μορφοποίηση ενότητας στα αιτήματα αυτά. Ξέρω πολύ καλά ότι σας χρωστάμε, όχι μόνο σε εσάς και στους γονείς και τα λοιπά και τα λοιπά, χρωστάμε το προνοιακό πρόγραμμα που είναι πιο μικρό, γιατί τη μεγάλη δουλειά την έχουμε κάνει με το εκπαιδευτικό, το οποίο το επεξεργαζόμαστε και κοντεύουμε τώρα να τελειώσουμε. Αλλά μας έχουν τύχει πολλές αναποδιές, διάφορα τέτοια που έρχονται τώρα. Μην ξεχνάτε ότι εμείς, σαν Ομοσπονδία, αντιμετωπίζουμε και διώξεις που θυμίζουν Χούντα. Και εγώ και άλλα μέλη της δίκης της Ομοσπονδίας μας, και μάλιστα οι χειρότερες διώξεις ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω λοιπόν ότι σας χρωστάμε αυτό το προγραμματάκι που θα έρθει. Σας λέω, πέρα από όλα αυτά, αυτά που σας έχουμε δώσει για την ειδική αγωγή, που είναι το 70% θα πω εγώ του προγράμματός μας, μπορεί και το 75%, είδατε είναι αναλυμένο μέχρι και την τελευταία δεκάρα πώς πρέπει να γίνει, και εγώ χάρηκα πάρα πολύ που το έχετε αποδεχτεί, και ειδικά εσείς που είστε ένας πολύ καταξιωμένος οικονομολόγος, με την έννοια ότι αντικειμενικά οι προβλέψεις σας όταν αρχίσαν τα μνημόνια πέσανε πάρα πολύ μέσα, επαληθεύτηκαν έτσι. Το άλλο μας πρόγραμμα λοιπόν, για να σας προλάβω από τώρα, επειδή είναι διαμορφωμένο, σας λέω με πολύ απλά λόγια ότι περιλαμβάνει 360 κέντρα ημερήσιας φροντίδας και θεραπείων, δηλαδή κέντρα που θα μπορεί... Για την εντόπιση ολόκληρου του πληθυσμού. Σε όλη την Ελλάδα, ναι, σε όλους τους νομούς. Για την εντόπιση ολόκληρου του κλείσιμο, το πληθυσμού όμως. Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Όχι, είναι για τον αυτισμό αυτά. Μόνο ναι, το πληθυσμό του αυτισμού εννοώ. Για το, ναι, δεν μιλάμε για ναι. Ακριβώς. Είναι 360... Δεν μιλάμε για τους 10 με 15 ή 20 χιλιάδες που παίρνουν το επίδομα, μιλάμε για ολόκληρο το πληθυσμό. Είναι 360 τέτοια κέντρα, τα οποία απασχολούν περίπου 50.000 επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Υπολογίζεται ότι ο καθένα από αυτά εξυπηρετεί γύρω στα 600 άτομα. Πόσους παράγει? Πολύ καλά μελέτη. Αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο τομέα, πόσους επιστήμονες παράγει η Ελλάδα? Κανέναν.
Για να σας το πω με απλά λόγια. Οι σχολές και τέτοια πράγματα δεν παράγουν δηλαδή. Τίποτα δεν υπάρχει. Για να σπουδάσει κανείς αυτισμό υπάρχουν συγκεκριμένα σχολές στην Αγγλία, στην Αμερική, στον Καναδά κλπ. Η κόρη μου, ας πούμε, στον Καναδά και σπουδάζει για τον αυτισμό, γιατί δεν υπάρχει τίποτα εδώ. Και καταλαβαίνετε, και οικονομικά έχουμε εξαντληθεί. Δεν μπορεί να κάνει ο κόσμος αλλιώς. Και αν δεν αποφασίσει ότι θα μείνει εκεί. Και... εν πάση περιπτώσει. Καλά, τα γνωστά, ναι. Είναι λοιπόν 360 τέτοια κέντρα με 50.000 υπαλλήλους. Πρώτον, και δεύτερον, είναι 1.800 στέγες, οι οποίες με την πρόοδο του που θα φτιάχνονται, θα δούμε αν θα πρέπει να σταματήσουν σε λιγότερες ή όχι. Η πρόγνωση όμως είναι για τόσες. Έτσι. Αυτό είναι κοντολογής το προνοιακό πρόγραμμα, τα βασικά του σημεία του προνοιακού προγράμματος, και για τις θεραπείες θα ξεκινήσω να σου το πω αντίστροφα. Στην Αγγλία λοιπόν της Θάτσερ, που είχαν γίνει ήδη περικοπές, η μελέτη μας που ήταν οι μαρτυρίες των ανθρώπων που ζήσαν στην Αγγλία, φύγαν από την Ελλάδα γιατί είχαν παιδί ή παιδιά με αυτισμό και πήγαν να ζήσουν εκεί οι άνθρωποι να βρουν κάτι για το παιδί τους. Δεν σας λέω. Ναι, μετά τη Θάτσερ, μετά τις περικοπές Θάτσερ, φανταστείτε. Δηλαδή στη Δανία, Σουηδία, Νορβηγία πολύ καλύτερα από εκεί. Εκεί λοιπόν τι γινότανε. Τη δεύτερη μέρα τους επισκέφθηκε ένας άνθρωπος από την κοινωνική πρόνοια του κράτους και τους λέει: ξέρετε κάτι, δικαιούστε επίδομα. Δικαιούστε αυτό, αύξηση στο μισθό, δικαιούστε να σας φτιάξουμε ράμπα μέσα στο σπίτι, όλα αυτά με έξοδα του κράτους. Το κράτος πήγε και τους το είπε να τους τα δώσει. Και το κάθε παιδί, όταν πήγαινε σε ένα εξειδικευμένο σχολείο, ειδικό σχολείο, στο εξωτερικό υπάρχουν εξειδικευμένα σχολεία αυτισμού. Στην Αγγλία ακόμα τότε όχι, αλλά υπήρχαν μερικά, τέλος πάντων. Μέσα και όλη τη μέρα έκανε θεραπείες το παιδί, εάν χρειαζόταν. Όπου δεν χρειάζονταν θεραπείες, έκανε μάθημα και είχε και, και τα απογεύματα συμπλήρωμα κλπ. Αυτό λοιπόν σήμαινε. Τα συγκεκριμένα σχολεία είναι εκτός. Είναι, πώς να το πούμε, ειδικά σχολεία μόνο για παιδιά με αυτισμό. Κοιτάξτε, στις χώρες που πήρε μετά σοβαρή διάσταση το πράγμα, ναι, ήταν τα εξειδικευμένα σχολεία αυτισμού. Εξειδικευμένα σχολεία αυτισμού. Γιατί δεν μπορεί να δουλέψει αλλιώς. Τα ειδικά σχολεία που υπάρχουν στην Ελλάδα είναι για την νοητική υστέρηση. Αυτό σημαίνει λοιπόν, προσέξτε, ότι είναι άλλη ύλη, άλλα τα πράγματα, άλλα τα αντικείμενα, και το ακόμα χειρότερο είναι το εξής. Υπάρχει μια λανθασμένη άποψη ότι ένα σχολείο, ένα ειδικό, ένα παιδί μάλλον με βαρύ αυτισμό που έχει και νοητική υστέρηση, οκ, μωρέ, βολεύεται, αφού τα ίδια πράγματα θα κάνει στο ειδικό σχολείο. Δεν είναι έτσι. Σημαίνει το αντίθετο. Το παιδί αυτό έχει πιο μεγάλη ανάγκη από εξειδικευμένο σχολείο. Γιατί το παιδί με την νοητική υστέρηση έχει τον τυπικό εγκέφαλο. Μαθαίνει απλώς λιγότερα. Είναι στα μέτρα του. Το παιδί τώρα που έχει τρομακτικές δυσκολίες, πολύ χειρότερα. Αυτό είναι που θέλει εξειδικευμένο δάσκαλο, εξειδικευμένο σύστημα. Και δεν υπάρχει στην Ελλάδα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω λοιπόν ότι εκεί είχε κατά μέσο όρο όποιος γονιός ήθελε, εξασφαλισμένες, έως και 200 θεραπείες το μήνα. Αν ήθελε να κάνει, ήθελε να κάνει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το πρωί το ειδικό σχολείο έκανε αυτά τα πράγματα και το απόγευμα και το σχολείο και τα κέντρα του Δήμου, και υπήρχαν σε κάθε Δήμο όσα χρειάζονταν, πήγαινε και έκανε τις θεραπείες. Αυτό είναι λοιπόν που πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα, και αυτό μεταφράζεται σε αυτά τα νούμερα που σας είπα. Είναι απλά. Και το κόστος τους επίσης είναι σταθμισμένο, θα σας το πούμε με το πρόγραμμα. Εγώ θέλω να ελπίζω ότι όπως υιοθετήσατε το άλλο, θα υιοθετήσετε και αυτό. Φαντάζομαι ότι προσωπικά θα προτείνετε να εγκριθεί η εμπασπιστοσύνη από το φορέα σας, και ελπίζω να βοηθήσετε και οι άλλοι φορείς με τους οποίους ξέρω πολύ καλά ότι συνεργάζεται, αντιμνημονιακοί κτλ. Ότι και αυτοί θα μπορέσουν, εν πάση περιπτώσει, να αποδεχθούν το πρόγραμμά μας. Και εγώ θα ευχόμουν να σας δω και σε ένα κοινό σχήμα, εάν είναι δυνατόν, γιατί ο κόσμος υποφέρει και ο κόσμος ποθεί πάρα πολύ μια τέτοια ενότητα. Σωστό είναι. Αλλά σε αυτή τη βάση, σε ένα κοινωνικό πρόγραμμα που δεν είναι τελικά ούτε αριστερό ούτε δεξιό. Όχι, βέβαια. Έτσι. Αυτό είναι... Εγώ σας έφερα παράδειγμα. Και του Λένιν είναι και του Ρούσβελτ είναι. Και ενός αριστερού και ενός δεξιού. Το κοινωνικό κράτος της Ευρώπης που λέμε εμείς δεν ήταν το αριστερό ούτε δεξιό. Ήταν και από τα δύο. Η Δανία και η Σουηδία δεν ήταν ούτε φασιστικές, ούτε, να το πω έτσι όπως το λένε αυτοί, απλά κομμουνιστικές χώρες, μαρξιστικές. Είναι απλά δημοκρατικές χώρες. Αυτό το απλό πράγμα. Και μετά, οκ, okay, χωρίζουν οι δρόμοι μας και οι δρόμοι σας, τέλος πάντων, και όποιος θέλει πάει πιο αριστερά, όποιος θέλει πιο δεξιά. Όχι, μα το ζήτημα δεν μπαίνει αυτό. Αυτή τη στιγμή το ζήτημα είναι ότι πρέπει να γλιτώσει η χώρα από τη μηχανή του κοιμά. Διότι εδώ μιλάμε για μηχανή του κοιμά και δεν αφορά μόνο τη δική σας κατηγορία ή την. Ναι, αφορά όλο τον ελληνικό λαό. Και αφετέρου. Να αρχίσει η ενοικοδόμηση. Γιατί εδώ μιλάμε για ενοικοδόμηση. Πλέον έχει καταστραφεί το σύμπαν. Δεν υπάρχει, μπορείς να μιλάς από τη θεσμική ισχύ της χώρας. Δηλαδή από το πολιτιακά ή οτιδήποτε, η ένωμη τάξη, όλα αυτά. Όχι με τη στενή έννοια του όρου, που κι αυτό πλήττεται πλέον. Αλλά και με την έννοια του ο πολίτης να βρει το δίκαιο του. Το πολύ απλό, το στοιχειώδες. Το να μπορείς να βρεις το δίκαιο σου για ανά πάσα στιγμή οτιδήποτε σε αφορά. Λοιπόν, μέχρι το ζήτημα της κοινωνίας και της οικονομίας, έτσι ώστε, άλλωστε,
Κακά τα ψέματα. Δεν υπάρχει κανένα παράδειγμα, δεν μπορούν να μας φέρουν κανένα παράδειγμα και δεν υπάρχει παράδειγμα που χώρα ή μια οικονομία σε οποιοδήποτε μέγεθος και μήκος και πλάτος του πλανήτη να μπόρεσε να αντιμετώπισε μια τέτοιου τύπου κρίση όπως η σημερινή, όπου είναι μια παγκόσμια ύφεση η οποία φαίνεται να βαθαίνει και βαθαίνει διαρκώς χωρίς να υπάρχει μια προοπτική εξόδου. Δηλαδή ακόμη και σε επίπεδο θεωρίας δεν υπάρχει. Το μόνο που ξέρουν να βάζουν είναι μια πολύ χαριτωμένη γελιογραφία που είδα πρόσφατα ή μάλλον πριν κανένα χρόνο στο World Street Journal, όπου στη φωτιά, ας πούμε, φωτιά που προκαλούσε η χρηματαγορά, τι κάνανε οι κυβερνήσεις, έχουν βγάλει τις κάνουλες και ρίχνουν καινούριο περισσότερο χρήμα. Δηλαδή είναι σαν τη φωτιά, σαν να έχει πυρκαγιά, ας πούμε, και να έχει βγάλει βενζίνη και να την προσπαθεί να τη σβήσει με βενζίνη. Δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Λοιπόν, πρέπει να μπούμε σε μια λογική όπου πλέον η κοινωνία έχει την πρώτη προτεραιότητα και με την έννοια της απασχόλησης, ότι πρέπει να βρουν όλοι δουλειές και η δουλειά πρέπει να δημιουργεί κίνητρα για την εξέλιξη τη δημιουργικότητα, διαφορετικά δεν έχει νόημα η δουλειά. Να πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, μιλάμε για αυτισμό, έχει την περίπτωση μιας κοπέλας η οποία τελείωνε το πτυχίο της σε μια πολύ καλή σχολή και ξαφνικά αποφάσισε να παρατήσει όλα. Και συζητώντας με τους γονείς της, που τους έκανε φοβερή εντύπωση, κάτι τέτοιο, τους λέω: ρε παιδί μου, κάτσε να το δεις. Όταν εσύ σπούδαζες, εσύ, εγώ ξέρω εγώ, στα δικά μας χρόνια, υπήρχαν κίνητρα. Ναι. Κίνητρα, ή έστω ακόμη και με τη λογική της αυταπάτης, αλλά δεν έχει σημασία. Ήξερες ότι αν τελειώσεις, πάρεις και ένα μεταπτυχιακό ή κυνηγήσεις κάτι άλλο ή κυνηγήσεις τη δουλειά σου ή τη δουλειά που θεωρούσες ότι σου αξίζει κτλ. Θα βελτιωθείς. Τώρα ποιο είναι ακριβώς το κίνητρο στο νέο παιδί? Τι νόημα έχει να κυνηγήσει ή να κυνηγηθεί? Γιατί να πάει έξω, αφού έτσι αλλιώς άμα είναι η κατάληξή του να πάει έξω για ένα μεροκάμα, θα το κυνηγήσει διαφορετικά. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχει μεγάλη σημασία να δώσουμε κίνητρα. Κίνητρα ειδικά στους νέους ανθρώπους και φυσικά στην οικογένεια. Είναι ντροπή για μια κοινωνία να πεθαίνει γιατί δεν υπάρχει πλέον οικογένεια όπου οι γεννήσεις είναι πλέον στο ιστορικό χαμηλό σε τέτοιο βαθμό που πλέον αυτό μου διάβαζε η κόρη μου, ας πούμε, στην μικροβιολογία που έχει από τη σχολή της, που μου έλεγε ότι στη μικροβιολογία λέει ότι οποιοδήποτε οργανισμός του στερήσει το δικαίωμα της αναπαραγωγής θεωρείται νεκρός. Λογικό. Έτσι λοιπόν, αν θεωρήσουμε ότι η κοινωνία είναι ένας οργανισμός και του στερεί το δικαίωμα με τις πολιτικές όλες αυτές, όλο αυτό το πλαίσιο πλέον, από την εφορία μέχρι την κοινωνική πολιτική, του στερεί τη δυνατότητα της αναπαραγωγής διαμέσου της οικογένειας, που δεν είναι κοινωνική αναπαραγωγή, δεν είναι απλά μια απλή διαδικασία αναπαραγωγής, τότε δεν έχει νόημα, πεθαίνει αυτός ο οργανισμός. Και νομίζω ότι αυτός είναι και ο στόχος. Αυτός είναι ο στόχος. Εμείς από τη δική μας την πλευρά βλέπουμε ότι προς τα εκεί, ας πούμε, βαδίζουμε. Και εγώ θα έλεγα, κύριε Καζάκη, ότι είναι και πιο απλά τα πράγματα. Εγώ βλέπω ότι σε όλο το διάβα της ιστορίας οι κοινωνίες έτσι αναπτύχθηκαν. Δηλαδή, και δεν χρειάζεται να πάει κανείς πολύ μακριά, εγώ νομίζω η συσάχθεια του Σόλωνα ήταν η οικονομική θεωρία που στήριξε και τη Γαλλική Επανάσταση και τη θεωρία του Μαρξισμού. Η οικονομική θεωρία του Μαρξισμού, κατά την άποψή μου, είναι η εισάχθεια του Σόλωνα πολύ συμπυκνωμένα. Έτσι. Το ίδιο συμβαίνει και με την πολιτική θεωρία και με όλα. Και εγώ θα επιμείνω στο παράδειγμα ότι όλες οι μεγάλες οικονομικές κρίσεις ξεπεράστηκαν με το κοινωνικό κράτος και με την έννοια, την ευρύτερη έννοια. Δηλαδή με το κοινωνικό κράτος ως δικαίωμα, όχι ως φιλανθρωπία. Πρώτον, και με την ευρία έννοια του όρου, όχι μόνο δηλαδή για τις ευπαθείς ομάδες, αλλά για όλο τον κόσμο, ότι πρέπει. Γι' αυτό το λέμε κοινωνικό κράτος. Ακριβώς. Δεν αφορά δηλαδή. Και μόνο. Το διαφοροποιούμε από το κράτος πρόνοιας που έγινε λόγω του πολέμου. Έτσι. Yeah. Ότι δηλαδή θα πρέπει η αμοιβή του ανθρώπου και οι απολαβές του ανθρώπου να συμβαδίζουν με την τεχνολογία και την παραγωγή της εργασίας. Αν αυτό το πράγμα το διαταράξει, έρχεται η κρίση. Και εγώ λέω ένα πράγμα που λέω, έχω ακούσει, ας πούμε, και προγράμματα από αντιμνημονιακούς φορείς κτλ.
που λένε να επιστρέψουμε στα πρώτα μνημόνια, που το βρίσκω πολύ σωστό εμείς, να επιστρέψουμε εκεί που ήταν πριν τα μνημόνια. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι ένα σκαλοπατάκι μεταβατικό για τη νομική φύση. Νομική φύση του προβλήματος, ότι διαγράφηκαν τα μνημόνια. Εάν οι μισοί δεν γίνουν τουλάχιστον Σουηδίας και Δανίας και η ανεργία δεν μειωθεί στα επίπεδα αυτά, δεν εξαφανιστεί, πάλι σε κρίση θα πάμε. Όχι, είναι πολύ απλό. Η λύση είναι το ακριβώς ανάποδο. Ναι. Αν για να θέλουμε να δουλέψουν όλοι και να επιστρέψουν τα 440.000 παιδιά που φύγανε τα τελευταία χρόνια. Δεν ήξερα ότι είναι τόσο πολύ. Ίσως να είναι και περισσότερο, αλλά τα επίσημα στοιχεία αυτό δίνουν. Λοιπόν, για να γυρίσουν όλοι αυτοί πίσω και για να βρουν όλη δουλειά φυσικά και να έχουν σαφέστατα και κίνητρο και δουλειά αξιοπρεπή. Και όλα αξιοπρεπή με την έννοια, γιατί αξιοπρέπεια δεν είναι, εντάξει, όλες οι δουλειές αξιοπρεπείς είναι. Λοιπόν, με την έννοια ότι το μεροκάμπτο δεν έχει, πώς να το πούμε, δεν έχει ηθικό βάρος. Αλλά η ώρα μπορεί να είναι αξιοπρέπεια ή είναι αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι να μπορέσει να έχει αξιοπρέπεια με βάση το τι έχει σπουδάσει, το τι έχει προπτικές και τι κίνητρα δίνει και στο άτομο αλλά και στην κοινωνία συνολικά. Mm-hmm. Αυτό που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση και να έρθουν τα παιδιά μας αυτά πίσω. Λοιπόν, χρειαζόμαστε επειγόντως να πάει το ωράριο να μειωθεί κατά 2 ώρες σε 7ήμερη βάση. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Σας θυμίζω ότι οι Σουηδοί το κάνανε από πέρσι, εδώ και 1,5 χρόνο. Ναι. Καθιέρωσαν επίσημα το 6ωρο. Και όχι μόνο αυτό. Καταλαβαίνουν ότι ο τρόπος για να βγω από την κρίση είναι αυτός. Δηλώ το βήμα, έπρεπε να έχουν κάνει πιο πολλά. Αλλά η κοινωνία που θα το κάνει πρώτη αυτό, που θα αναπτύξει κοινωνικό κράτος, είναι αυτή που θα την αχτεί μπροστά από όλες. Όπως έχει γίνει πάντα δηλαδή στην ιστορία. Μα αυτό είναι το θέμα. Μου δίνει τώρα. Δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Το πρόσφατα διάβαζα μια μελέτη για μεγάλες πολυεθνικές οι οποίες δοκιμάζουν τη δυνατότητα να περιορίσουν το ωράριό τους, αυξάνοντας για το εργατικό δυναμικό, αυξάνοντας τις απολαβές και αυξάνοντας και τη διάρκεια των διακοπών που δίνουν, των αδειών δηλαδή. Μειώνοντας τον εργασιμό χρόνο. Έχει μεγάλη βασικότητα. Μα μόνο έτσι γίνεται. Μόνο έτσι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ή γυρνάμε πίσω, στοργώνουμε με βόδια και με άλογα, ναι. Και οι αμοιβές πάνε εκεί, ή αυξάνουμε τις αμοιβές και μειώνουμε τις ώρες εργασίας και βασικά αυξάνουμε το κράτος πρόνοιση και το κοινωνικό και κράτος. Και επειδή λένε, πολλοί συγχαίουν την παραγωγικότητα της εργασίας με το ζήτημα το πόσο σκληρά δουλεύει κάποιος. Να πούμε κάτι, ότι όλη αυτή την εποχή δηλαδή των μνημονίων, όπου πραγματικά, πώς να το πούμε, το ποσοστό αξιοποίησης παραγωγικού δυναμικού στην ελληνική οικονομία έπεσε δραματικά, γιατί κλείσαν επιχειρήσεις, υποβαθμίστηκε εξοπλισμός, όλα αυτά τα πράγματα έγινε, οπότε είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν σημαίνει, και φυσικά ο μέσος εργαζόμενος δουλεύει πολύ πιο σκληρά από ό,τι παλιότερα, γιατί πρέπει να βγάλει μεροκάματο διπλό και τριπλό, προκειμένου να έχει, άρα πρέπει να έχει 2 και 3 δουλειές όσες βρίσκει για να μπορέσει να συντηρήσει την οικογένειά του. Ωστόσο, η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας έπεσε δραματικά. Βέβαια. Και δεύτερο, η σύνθεση της απασχόλησης κατέρευσε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όποιος δει την εξέλιξη της απασχόλησης στην Ελλάδα από το δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα, θα εντυπωσιαστεί, γιατί οι θέσεις υψηλής εξειδίκευσης στην ελληνική απασχόληση ήταν στη δεκαετία του 80 και του 90 περίπου στο 10% της απασχόλησης. Αυτό δηλαδή που είναι η προοπτική όλων αυτών των ανθρώπων που σπουδάζουν. Έτσι δεν είναι. Και των οικογενειών τους. Γι' αυτό δαπανάς. Και λες με την προοπτική, γιατί και αυτές οι θέσεις είναι οι καλύτερες αμοιβόμενες που έχουν τις περισσότερες προοπτικές. Και αυτό βάζεις σαν στόχο, έστω και αν πέσεις λίγο πιο χαμηλά. Λοιπόν, πόσο είναι το ποσοστό σήμερα στην ελληνική οικονομία, στην ελληνική απασχόληση αυτών των θέσεων? 0,8%. Α, τόσο. Δεν έχει ισοπεδωθεί τελείως. Οικονομικά στοιχεία που έχει ισοπεδωθεί. Αλλά βέβαια τα αισθάνεται κανείς, τα βλέπει. Τα βλέπει στην εμπορία, στην εμπειρία του. Αλλά και λέω, ποιος θα κάτσει να ασχοληθεί, να απασχοληθεί σε μια ίδια οικονομία που, πώς να το πούμε, νευροχειρουργός να σπουδάσεις, αυτό το πράγμα που θα βρεις είναι να είσαι πολιτής ή να μοιράζεις πίτσες με παπάκι. Μπράβο. Δυστυχώς έτσι είναι. Αυτό είναι. Δηλαδή, αυτό είναι ο κύριος όγκος δουλειάς που έχει να αντιμετωπίσεις. Έτσι. Τα δικά μου παιδιά, το λέω και το ξαναλέω, βγάζουν τα προς το ζήν, παρά το γεγονός ότι ένας είναι υποψήφιος διδάκτορας, ο άλλος τελειώνει τα οικονομικά, βγάζουν προς το ζήν πηγαίνοντας στα πανηγύρια. Κατάλαβα. Όπως πολλά άλλα παιδιά και μαγιά τους. Δεν το θεωρώ, εγώ γι' αυτό το λέω. Ναι, το θεωρώ τον εαυτό μου πολύ περήφανο που έχω τέτοια παιδιά. Ναι, ναι. Που δεν συμπεριφέρονται με μύτη εφυψηλού και όλα αυτά. Αλλά από την άλλη μεριά, από κοινωνική άποψη, αυτό είναι τρομακτικό κόστος για μια κοινωνία που έχει δαπανίσει.
Ναι, που έχει επενδύσει σε αυτά τα παιδιά και που επενδύει σε αυτά τα παιδιά και στα μυαλά τους και στην εξέλιξή τους. Τελικά τα καταναλώνει με αυτόν τον τρόπο. Είναι τραγικό να το σκέφτεσαι αυτό. Αυτός είναι κανιβαλισμός απίστευτος. Βεβαίως, και μιας και βάλα το θέμα της απασχόλησης, υπάρχει και κάτι άλλο. Που εντάξει, αυτονόητη παράμετρος, αλλά ας την πούμε και αυτήν. Δεν χάνουμε τίποτα να την πούμε. Ότι για όλα αυτά που έχουν κόψει, θεραπείες, επιδόματα που κόβουν τώρα κλπ. Κλπ. Δεν υπήρχε κάποιο αντιστάθμισμα, έστω για το Θεαθήνε. Δηλαδή να πούνε ότι ξέρεις κάτι. Στα παιδιά αυτά εξασφαλίζω μόνιμη δουλειά, εφόρου ζωής, διαβίου και στις οικογένειές τους. Ούτε αυτό. Πρόκειται για εξόντωση. Ναι, δεν το ξέρω. Απλά στο κόβει και σου λέει κόψε το λαιμό σου αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Και εν πάση περιπτώσει, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι οι οικογένειες θα πρέπει να συσπηρωθούν, να κάνουν ένα κοινωνικό μέτωπο με τις άλλες ευπαθείς ομάδες. Γιατί τώρα πια οι ευπαθείς ομάδες στην ελληνική κοινωνία είναι το 70%, μπορεί να είναι και παραπάνω. Σωστό, ναι, το πράγμα. Σωστό, ναι. Και άνθρωπος που είναι χαμηλόμισθος, χαμηλοσυνταξιούχος, άνεργος, αυτός που χάνει το σπίτι του κτλ. Οι μεγαλύτερες πάντως, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι ευπαθείς ομάδες, οι πιο ευπαθείς ομάδες του ελληνικού πληθυσμού είναι τα παιδιά από 0 έως 18 χρονών, 42% ανέργεια, ανέχεια. Ανέχεια. Ναι. Ανέχεια, δηλαδή μιλάμε για απόλυτη φτώχεια πλέον, και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Ναι. Οι μονογονεϊκές οικογένειες και οι οικογένειες με πάνω από ένα παιδί. Ναι, κατάλαβα. Που βέβαια έχει συντρίβει προκύρια εφορία. Και βεβαίως αυτό το πράγμα έχει συνέπεια. Ναι, λέω το, και μόνο με την εφορία να σκεφτείς. Αν λοιπόν μια κοινωνία έχει καταδικάσει τα ανήλικα παιδιά της, τις μονογονεϊκές οικογένειες που κατά κανόνα είναι πιο αδύναμες οικογένειες, με την έννοια από πάρα πολλές όπως, αλλά και, και τις οικογένειες εκείνες όπου έχουν περισσότερα παιδιά, πραγματικά εξοντώνει ό,τι πιο δυναμικό στοιχείο έχει, αν θέλεις, κυταρικά λειτουργεί ώστε να μπορεί να συγκρατήσει ή να αναπτύξει την κοινωνία. Αυτό εξοντώνει. Δυστυχώς, και αυτό είναι η εικόνα τριτοκοσμικής χώρας. Ναι, δυστυχώς αυτό βιώνουμε τώρα. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω ότι όλα αυτά συμβαδίζουν. Θέλω να πω, δηλαδή, θέλω να καταλήξω στο εξής συμπέρασμα. Ότι όταν αρχίζουν και κόβουν την κοινωνική πρόνοια των παιδιών με αναπηρία, σημαίνει ότι είναι αποφασισμένο πως δεν θα μείνει απολύτως τίποτα όρθιο, κανένα ανθρώπινο δικαίωμα όρθιο. Και κατά συνέπεια, εμείς θέλουμε να καλέσουμε και τις άλλες κοινωνικές ομάδες σε μια συμμαχία για το ζήτημα αυτό και να μην περάσει αυτή η νοοτροπία της διάσπασης, ότι γιατί αυτό συμβαίνει ύπουλα και πονηρά, ότι ξέρετε κάτι, μην σας νοιάζει, θα κόψουμε από αυτούς να περισσέψει για εσάς. Σε σένα λένε έτσι, σε μένα έτσι, στον άλλον έτσι, για να μας κρατάνε διαπρασμένους. Πρέπει ο κόσμος να ενωθεί και να φτιάξει ένα πρόγραμμα, ούτε αριστερό ούτε δεξιό. Ένα κοινωνικό πρόγραμμα που να προωθήσει, και εγώ θα χαρώ πάρα πολύ να δω στα προτάγματα των πολιτικών φορέων, γιατί πολλές φορές το ξεχνάμε. Πρώτο, το κοινωνικό κράτος με την ευρία έννοια του όρου, ότι είναι τρόπος και για κοινωνική δικαιοσύνη και για το δημοκρατικό κράτος δικαίου, του Ρουσό κτλ. Αλλά και για να βγούμε από την κρίση. Έτσι. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία. Μα ναι, νομίζω ότι γι' αυτό από αυτό το ξεκινήσαμε κιόλας, λέγοντας ότι πλέον μιλάμε για τις πιο ευπαθείς, τις πιο αδύναμες κατηγορίες του πληθυσμού. Εάν χτυπάς αυτές, ξεφεύγεις και από τη λογική όχι του κοινωνικού κράτους, του κράτους πρόνοιας, αλλά και το κράτους φιλανθρωπίας. Λοιπόν, το κράτος φιλανθρωπίας που υπήρχε πριν από το κράτος πρόνοιας και πριν από το κοινωνικό κράτος. Δηλαδή, το κράτος όπου ενίσχυε με παροχές ή προσπαθούσε να δώσει παροχές μόνο στους αναξιοπαθούντες, όπως τους έλεγε. Σωστό. Λοιπόν, εάν λοιπόν χτυπάς και αυτές τις κατηγορίες, δεν έχει μείνει τίποτα. Και με ποιο για ποιο λόγο να λυπηθεί τον οποιονδήποτε. Αν πάμε ακόμη και στη λογική της κρατικής φιλανθρωπίας. Γιατί αυτό ζούμε με τα. Με τα οποιαδήποτε επιδόματα δίνονται στο τέλος του χρόνου λόγω πλεονάσματος. Ναι, βασικά πρόκειται για εξευτελιστική φιλανθρωπία. Έτσι, ακριβώς. Το θέμα, αυτά δεν λύνονται με φιλανθρωπίες, αυτά λύνονται με ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι, ότι αυτό είναι δικαίωμα. Το κοινωνικό κράτος είναι δικαίωμα. Ακριβώς. Δεν είναι φιλανθρωπία. Βασίζεται στο δικαίωμα. Στο δικαίωμα όλων. Ναι, θα θέσω και άλλη μια παράμετρο. Ότι αυτή τη στιγμή καταλύεται και αυτό που λέμε κράτος έθνος, το εθνοδημοκρατικό κράτος, αυτό που δημιουργήθηκε με τη Γαλλική Επανάσταση. Που είπε δηλαδή ισότητα, αλληλεγγύη, ελευθερία κτλ. Εγώ θέλω να θυμίσω ότι η πόλη κράτος της αρχαίας εποχής είτε
το έθνος κράτος, το δημοκρατικό, το εθνοδημοκρατικό κράτος, το δημοκρατικό κράτος δικαίου, βασίστηκαν πάρα πολύ ακριβώς σε αυτή την κοινωνική συνοχή. Να σας θυμίσω ότι η αρχαιονική δημοκρατία ήταν αυτή που είχε τη μισθοφορία, δηλαδή σε πλήρωνα να πας να ψηφίσεις στην εκκλησία του Δήμου, τη θεωρία, σου έδινε το κράτος λεφτά να πας να δεις θέατρο, την τριραρχία που το κράτος κάλυπτε, δηλαδή με λίγα λόγια, οι κοινωνικές δαπάνες. Αυτό δημιουργούσε την κοινωνική συνοχή και λέγαμε, νιώθουμε ότι είμαστε Έλληνες, ότι είμαστε μέλη μιας κοινότητας. Έχουμε κάτι κοινό. Αυτό είναι η συνοχή της κοινωνίας. Εάν γίνουμε τώρα Κίνα και Μπαγκλαντές, καταλαβαίνετε. Εδώ υπάρχει όμως και ένα θέμα. Να, εδώ είναι η διαφορά. Τώρα, αυτή τη στιγμή η Κίνα, επειδή αντιμετωπίζει το ένα μεγάλο πρόβλημα που είναι το εξής, ότι δεν πλέον πρέπει να, δεν μπορεί να επεκταθεί. Να συνεχίσει την επέκτασή της, την οικονομική της άνοδο δηλαδή, στην παγκόσμια ζήτηση, όπως τουλάχιστον συνέβαινε μέχρι και τα τελευταία χρόνια, διότι πολύ απλά καταραίει η παγκόσμια ζήτηση κάτω από τις παγκόσμιες ανισότητες που υπάρχουν. Ακριβώς. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Στρέφεται προς τα μέσα. Δημιουργεί την δική της εσωτερική αγορά, διαμορφώνοντας ένα πολύ ψηλότερο εισοδηματικό επίπεδο από αυτό που είχε ανάγκη ως οικονομία μέχρι τώρα, για να επεκταθεί, για να μπορέσει να στηρίξει την οικονομική της απέκταση και μην καταρρεύσει. Δεν λοιπόν, το ήξερα ότι κάνει τέτοια στροφή. Κάνει αυτή τη στροφή. Τώρα, μέχρι πού θα φτάσει, τι θα γίνει, αυτό είναι μια ιστορία. Όμως, το ενδιαφέρον ποιο είναι? Το ενδιαφέρον είναι πώς αντιδρά η Δύση σε αυτή τη στροφή της Κίνας. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Πέρα από τη γεωστρατηγική και την ένταση που δημιουργείται, που έχει βάση και σε αυτό το σημείο, τι προσπαθεί να κάνει η Δύση? Να δημιουργήσει τη δική της εσωτερική Κίνα. Ναι. Έτσι λοιπόν κράτη ευπαθή αδύναμα τα συντρίβει κυριολεκτικά. Εδώ εντάσσεται η κατάσταση της Ελλάδας, ώστε να διαμορφώσει ένα χώρο όπου να μπορεί να φιλοξενεί τεράστιες μάζες ανθρώπων από το Πακιστάν, από τον Μπαγκλαντές κτλ. Άνθρωποι που λόγω φτώχειας μεταναστεύουν και έτσι αυτοί να λειτουργήσουν σαν δεύτερο κινέζικο μεροκάματο, σαν, πώς να το πούμε, σαν buffer, σαν ζώνη. Αυτό πάντα υπήρχε. Ναι, και απλά τώρα. Και είδατε των αυτοκρατοριών σε αντίθεση με τις δημοκρατίες. Ναι, αυτό είναι η διαφορά. Απλά λέω, ακόμη και σε σχέση με το παλιό πρότυπο ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας, όπου στηριζόταν στο κινέζικο μεροκάματο, επειδή τώρα είναι υπό την αίρεση αυτό, γιατί και η Κίνα, ακόμη και η Κίνα καταλαβαίνει ότι, ρε παιδί μου, δεν πάει άλλο αυτή η ιστορία, θα μας πάρει, θα μας πάρει και θα μας σηκώσει. Τι κάνει η Δύση? Δημιουργεί τις εσωτερικές δομές εκείνες που χρειάζεται, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει σε ένα κράτος έθνος. Στα πλαίσια του κράτους έθνους δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ακόμη και ο μετανάστης στα πλαίσια του κράτους έθνους ενσωματώνεται, αφομοιώνεται. Αν είναι στον βαθμό που είναι δημοκρατική κοινωνία, έτσι. Και ζητάει δικαιώματα. Λογικό. Αργά ή γρήγορα, ή του τα δίνει. Μα είναι το υγιές αυτό. Ή του δίνει για να μπορέσει να φέρει εκείνη την κοινωνία. Ακόμη και με τη λογική της κοινωνικής ειρήνης. Ακόμη και με τη λογική. Όπως ίσχυε και στη Γερμανία. Πάλε ποτέ. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το αντέξει το σημερινό σύστημα. Πρέπει να διαμορφώσει ένα χώρο όπου θα στεγάζεται εργασία χωρίς δικαιώματα. Απολύτως. Και για να μπορέσει να μην έχει την εργασία ως διεκδικήτρια δύναμη δικαιωμάτων, πρέπει να τη στερήσει το έδαφος. Ναι, σωστό. Αν δεν είναι η πατρίδα σου εδώ, αν δεν νιώθεις ότι έχεις ρίζες εδώ, ότι είσαι εδώ δεμένος με αυτόν τον τόπο, δεν διεκδικείς. Ο δούλος δεν διεκδικούσε. Το μόνο που διεκδικούσε είναι να δραπετεύσει. Σωστό. Να γυρίσει πίσω στην πατρίδα του. Αυτό ήθελε. Ναι. Και ο Σπάρτακος στην αρχαιότητα τι έκανε? Έκανε ό,τι έκανε για να βρει κάτι πειρατές να μπει εκεί πέρα και να την κοπανίσει. Για να πάει στη Θράκη. Πάει. Έτσι πάει. Αυτό ήταν. Δεν ήταν να αλλάξει το να διεκδικήσει δικαιώματα και να είναι ελεύθερο στη Ρώμη. Απλά οδηγήθηκε εκεί. Φυσικά. Λοιπόν. Ίσως επειδή όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί. Τελικά. Οι οδηγούσαν. Ναι. Λοιπόν, και τελικά τα βρήκαμε. Τα βρήκα κάπως ανάποδα. Αλλά λέω, αυτό δημιουργείται στη χώρα σήμερα για όσους τουλάχιστον δεν καταλαβαίνουν γιατί αυτή η γενοκτονία. Ναι. Γιατί αυτή η γενοκτονία. Γιατί αυτό το πράγμα το να πέφτουν, το να μιλάμε για τόσους πολλούς θανάτους, για να οδηγούνται σε εξόντωση οικογένειες, παιδιά. Δηλαδή, γιατί αυτό το πράγμα. Αν δεν το καταλαβαίνουμε, να το ξαναπούμε. Γιατί δεν μας έχουν ανάγκη. Ούτε σαν εργατικό δυναμικό, ούτε σαν καταναλωτές, ούτε σαν τίποτε. Ούτε σαν καρσόνια που λέγανε κάποιοι κάποτε. Μας βάλανε στην ΕΟΚ να μας κάνουν καρσόνια. Ούτε σαν καρσόνια μας θέλουν. Δεν μας έχουν ανάγκη. Λοιπόν, χρειάζονται όμως την περιοχή για ευνόητους λόγους. Λοιπόν, και χρειάζονται περιοχές ώστε να φέρουν την Αφρική πιο κοντά, την Ασία πιο κοντά. Σωστό. Και επειδή ακριβώς στην Αφρική και στην Ασία πλέον υπάρχουν και εκεί καταστάσεις όπου σου λένε δεν αντέχω άλλο, δε φίλε.
Δεν αντέχω άλλο, ρε φίλε, να με έχεις πατημένο μια χιλιετία, ας πούμε, να με έχεις με το πόδι επάνω. Γιατί να μην το έχω σε συνθήκες όπου το ελέγχω πιο εύκολα. Εδώ στην Ευρώπη θα είναι ο Ευρωστρατός, θα είναι το ΝΑΤΟ πιο άμεσα, πιο λειτουργικά, με την έννοια της ασφάλειας των αγορών. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι εύκολο, είναι πιο εύκολο να επέμβουν εδώ σε αυτές τις περιοχές στο όνομα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, των ευρωπαϊκών ιδανικών κτλ. Παρά να τρέχουν να επεμβαίνουν στην Ασία ή στην Αφρική, που έτσι ή αλλιώς εκεί τα έχουν κάνει μπάχαλο από την εποχή της απεικιοκρατίας και πριν. Αυτό το μοντελάκι πάνε να μας φορέσουν τώρα. Σωστό. Και είμαστε η πρώτη χώρα. Είναι προφανές αυτό. Πάντως παραμένει γεγονός ότι η ιστορία έχει αποδείξει και είναι η αναντήρητη ιστορική πραγματικότητα. Είναι η πραγματικότητα, όχι μόνο η θεωρία. Και η θεωρία βέβαια των μεγάλων οικονομολόγων κλπ. Ότι η λύση είναι μόνο ανθρώπινα δικαιώματα. Βεβαίως, περισσότερη δημοκρατία, ναι. Περισσότερα δικαιώματα. Μα, αυτός πάντα είναι αυτό επικράτησε. Αυτό είναι και ο λόγος όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην πέμπτη ή έκτη παγκόσμια κρίση που έχει γνωρίσει το σύστημα. Παγκόσμια κρίση ίσως και πολύ χειρότερη από την εποχή του 1929-1933. Πιο πολυδομική δηλαδή, τουλάχιστον όπως το λένε οι οικονομολόγοι. Και είναι η πρώτη φορά στην παγκόσμια κρίση, σε μια τέτοια παγκόσμια κρίση, που δεν διαφαίνεται τέλος. Με την έννοια ότι ο οικονομικός κύκλος, ρε παιδί μου, ότι ακόμη και στις παλιές κρίσεις λέγανε εντάξει, θα περάσουν 10 χρόνια, 20 χρόνια, ρε παιδί μου, θα κάνει γκέλ η οικονομία, θα αρχίσει να κινείται προς τα πάνω. Κοιτάξτε, οι διαχειριστές της κρίσης, φυσικά δεν μπορεί να υπάρξει τέλος της κρίσης με αυτό το είδος διαχείριση, και από εκεί δεν φαίνεται τέλος, αλλά το τέλος είναι γνωστό. Εγώ τώρα, βέβαια, ξεφύγαμε από την κουβέντα δυστυχώς, αλλά δεν πειράζει, αξίζει τον κόπο. Θα σας πω, είχα πάει προχθές στο γυμναστήριο να ξεζαλιστώ από το πολυγράψιμο και είχε μία τηλεόραση μπροστά, έχουν οθόνες τώρα τα γυμναστήρια και βλέπεις. Είχε λοιπόν ένα ντοκιμαντέρ, το κανάλι της Βουλής. Προσέξτε. Κυβέρνηση. Που βλέπεις και πολύ ωραία ντοκιμαντέρ, ειδικά παλιά, έβλεπες καλά κτλ. Υπάρχουν όμως και τα πολύ ύπουλα. Είχα δει και το ντοκιμαντέρ «Οι σιδερένιοι άνθρωποι», που αξίζει να το δείτε και να δείτε πως οι ξένοι άνθρωποι λένε ότι το ανώτατο σημείο που έφτασε η εξέλιξη του ανθρώπινου εγκεφάλου και του ανθρώπινου είδους ήταν η μάχη του Μαραθώνα, και το εξηγεί πάρα πολύ ωραία ένας άνθρωπος του BBC που δεν είναι Έλληνας, και λέει: αμφιβάλλουμε αν η ανθρωπότητα και ο άνθρωπος σαν όν ξαναέφτασε σε αυτό το επίπεδο, ακόμα και την περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης, ίσως ποτέ δεν ξανάφτασε παρά τη δουλεία, που είναι γνωστοί οι λόγοι, δεν μπορούσαν να υπάρξουν κοινωνίες όντων χωρίς δουλεία. Και τα λοιπά. Πώς το λέμε, πώς το είπαμε αυτό? Οι σιδερένιοι άνθρωποι. Μάλιστα. Και λέει πως ένα μικρό, μία μικρή πολυκράτος, πως το ελληνικό τότε έθνος, να το πω έτσι με απλά λόγια σε εισαγωγικά, υπερίσχυσε και τις περσικές αυτοκρατορίες και τις αυτοκρατορίες των Φαραώ κλπ. Ενώ ήταν μία φούχτα και δεν είχαν το καταπιεστικό σύστημα και τις απίστευτες ώρες εργασίας, αλλά αυτοί επικράτησαν. Και επικράτησαν και εξηγεί και πάρα πολύ. Το BBC είναι αυτό. Το BBC είναι αυτό, ναι. Είναι πολύ ωραία παραγωγή. Υπάρχουν όμως και άλλες παραγωγές. Ακούστε λοιπόν αυτό που είδα εγώ εκεί στο γυμναστήριο. Ξεκινάει λοιπόν και λέει, το τίτλος είναι κάτι σαν, θα το βρείτε εύκολα εν πάση περιπτώσει, σαν ο χαμένος στρατός της δυναστείας των Τσίνι, ο χαμένος στρατός από τερακότα. Α, ναι, το ξέρω. Το, έτσι. Ναι. Το νόημα είναι ότι σε κάποιες ανασκαφές, σε κάποιο παλιό αυτοκράτορα της Κίνας. Τον ιδρυτή. Ναι. Εξού και το China από μπράβο. Τσίν. Βρήκαν 8.000, πόσα είναι τέλος πάντων, στρατιωτάκια φτιαγμένα από τερακότα. Ένα υλικό που χρησιμεύεται σαν καρούπι για να λιώνουν το σίδηρο, το χαλκότο, την πάση περιπτώσει. Και λέει λοιπόν, πώς κατάφερε λέει, αυτή η δυναστεία και αυτός ο αυτοκράτορας να κάνει αυτό το θαύμα που έκανε, γιατί ήταν το πιο μικρό από τα κρατήδια, από τις δυναστείες. Το κατάφερε, λέει, αυτό με μια. Αυτό διίδρυσε και την Κίνα. Του κατέλαβε όλους τους υπόλοιπους και τους έδινε. Έτσι. Το κατάφερε, λέει, με μια φοβερή οργάνωση. Τι περιέλαμβανε αυτή η φοβερή οργάνωση? Περιέλαμβανε λοιπόν πρώτον την εξειδίκευση. Okay. Δηλαδή ότι σου χωρίς ομάδες 20 ατόμων υπήρχε όμπιος του αυτοκράτορα και αυτοί είχαν αναλάβει ο καθένας να κάνει μια μικρή δουλειά. Ο ένας, δηλαδή μια ομάδα έφτιαχνε μόνο μύτες για βέλη. 100 ομάδες φτιάχναν μόνο τις μύτες για τα βέλη. Άλλες, ξέρω εγώ, 100 ομάδες φτιάχναν μόνο το κοντάρι για το βέλος. Και πάει λέγοντας. Ο καθένας υπέγραφε κιόλας για να μπορέσει να τον ελέγχει. Έτσι. Προσέξτε να δείτε. Είναι μορφή ολοκληρωτικού κράτους. Βεβαίως. Προσέξτε να δείτε. Δεύτερον, λέει ότι αυτοί όλοι είχαν ένα πλάνο παραγωγής που αν ήταν λιγότερο τους μαστιγώναν, τους αποκεφαλίζαν κλπ. Κλπ. Ακούς και λες, τώρα μου το λέει για καλό ή για κακό αυτό. Πρόσεξε να δεις. Πάμε παρακάτω. Εκτός όμως από αυτό, λέει, είχε την έξυπνη ιδέα και ο εκφωνητής είναι και αυτός καλά μιλημένος και δεν μπορείς να καταλάβεις, το λέει για καλό ή το λέει για κακό. Είναι φοβερό. Προσέξτε να δεις, τι λέει λοιπόν. Είχε λοιπόν την ιδέα, λέει, και έβαλε πολύ σκληρούς φόρους. Και χάρη στους πολύ σκληρούς φόρους, λέει, δεν μπορούσαν και χρεώθηκαν ήδη στο κράτος.
Και το αντίτιμο ήταν ότι πηγαίνανε δούλοι στον αυτοκράτορα, στα εργαστήρια του αυτοκράτορα και δουλεύαν πια δούλοι. Με την προοπτική να ξεχρεώσουν. Στην πραγματικότητα λέει ποτέ δεν ξεχρεώνουν. Εκεί αφήναν τα κόκαλά τους και υπάρχουν σωροί τάφοι τέλος πάντων που είναι όλοι αυτοί θαμμένοι. Και εκτός από αυτό λέει, τους είχε και πολύ καλά οργανωμένους, διότι εάν εσύ δεν έβγαζες την παραγωγή σου, πρώτον, που ήσουν ο διπλανός μου, που να είσαι και της οικογένειάς μου. Ή δεύτερον, λέγες κάτι κατά της εντατικής εργασίας, κατά του αυτοκράτορα, εάν εσύ δεν τον γκάρφωνες, σε μαστιγώνανε και σε αποκεφαλίζανε. Και χάρη λοιπόν, και βέβαια βάζει και το επιστημονικό κομμάτι, ποιο ήταν λέει το θέμα, ότι ανακαλύψαν ένα τόξο, εννοεί το τόξο αυτό τη βαλίστρα που έχει και κοντάκι τέλος πάντων, και ότι αυτό το πράγμα δεν ήθελε μεγάλη εκπαίδευση όπως θέλαν οι άλλοι εκείνη την εποχή και υπονοεί εμάς, τους δικούς μας προγόνους. Που εκπαιδεύαν από παιδιά στο στρατό, γιατί εμάς ήταν ένα θέμα δημοκρατίας να εκπαιδευτούν όλοι στα όπλα. Πολίτης, πολίτης. Ακριβώς, για να υπερασπίζει τον εαυτό του, τα δικαιώματά του κτλ. Και έτσι λέει, μπορούσαν μέσα σε μια εβδομάδα να έχουν έτοιμο πόλεμο στρατό, και χάρη λέει σε αυτή τη φοβερή οργάνωση μπόρεσε να ενώσει όλα τα υπόλοιπα κρατήδια και τα έθνη και να γίνει μια αυτοκρατορία που ακμάζει μέχρι και σήμερα. Αυτό λοιπόν σου λέει ότι ξέρετε, παιδιά, αυτή είναι η λύση μας. Θα πρέπει ο ένας να ορφιανεύει τον άλλο, να μας μαστιγώνουν, να βγάζουμε την παραγωγή. Και, και αυτό λέει είναι η λύση. Και κρύβει ότι η Κίνα, που εκείνη την εποχή, ας πούμε, υπήρχαν και οι άλλες δυνάμεις. Πρώτον, η αρχαία Ελλάδα, που η αρχαία Ελλάδα επικράτησε, που δεν είχε τίποτα από όλα αυτά. Είχε τη μεγάλη, ο δούλος είχε πιο πολλά δικαιώματα από το σημερινό ευρωπελάτη. Πολίτη. Έτσι. Ένα. Δύο. Αυτός που κατέχισε τον κόσμο ήταν ο Αλέξανδρος, βασισμένος στον ελληνικό πολιτισμό πέρα από τα υπόλοιπα του θέματος. Τρίτον, ακόμα και εκεί πέρα ήταν η Ιούνη του Ατήλα που επικρατήσαν και όχι η Κίνα. Τους άρρωσαν, ναι. Ακριβώς. Ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και όχι αυτό. Δηλαδή είναι μια φοβερή προπαγάνδα που την κάνουν δικοί μας άνθρωποι, είναι δυνατόν. Και που εγώ προσωπικά δεν είμαι εθνικιστής, έτσι, εγώ είμαι διεθνιστής. Αλλά όταν βλέπω αυτή τη διεθνιστική κληρονομιά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το κανάλι της Βουλής. Πώς να το πω, να κάνει μια τέτοια προπαγάνδα και να σας πω, δεν ξέρω, εγώ ένιωσα πάρα πολύ ασύμφωνα. Εντάξει. Αυτό είναι το μήνυμα σήμερα. Ναι. Άρα λοιπόν ο μη παραγωγικός να πεθάνει. Μα γι' αυτό και, όπως και ο ναζισμός. Ο μη παραγωγικός θα πεθάνει. Του κόβω δεν το πλήρωμα, το κόβω της θεραπείας. Δεν έχει περιθώριο. Δεν έχει περιθώριο. Εγώ ρωτάω όμως τώρα κύριε Καζάκη. Όταν λοιπόν μπούμε στη λογική ότι να ζήσουν οι πιο παραγωγικοί, θα πεθάνουν τα παιδιά με αναπηρίες. Θα πεθάνουν λιγότερο παραγωγικοί, θα περάσει και ο μορφωμένος που δεν είναι. Ποιος θα απομείνει. Εγώ θυμάμαι και έχω καταλάβει από την ιστορία ότι όταν αυτό το πράγμα ξεκίνησε με τον ναζισμό στη Γερμανία, ξεκίνησε έτσι. Τα δικά τους παιδιά με αναπηρίες βάλανε πρώτα στους φούρνους. Δεν ξεκίνησαν όμως έτσι. Ξεκίνησαν κόβοντας δικαιώματα. Αξίζει, υπάρχει ένα βιβλίο του Χάνς Φαλάντα που λέγεται και τώρα Ανθρωπάκο. Νομίζετε ότι ζείτε στην Ελλάδα του σήμερα, που ο άνθρωπος τα δελτία ειδήσεων εκείνης εποχής τα έκανε βιβλίο, έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είδε κανείς να σταματήσει στα παιδιά με αναπηρίες ή στους άστεγους, τους άπορους. Πήραν τελικά και τους πιο υγιείς και τους πιο παραγωγικούς και τους βάλανε στους φούρνους και έφτασε η ακρότατη μορφή. Είδατε, κατά εκατομμύρια στα στρατόπεδα εργασίας δουλεύουν μέχρι να πεθάνουν και τους κάνουν και σαπούνια μετά. Δυστυχώς αυτό το όραμα εκεί πάει. Και αυτή εδώ τώρα η κυβέρνηση, όπως είναι αυτό το κράτος που έχουμε, έχει περάσει την όχθη. Πήγε στην απέναντι όχθη. Παραβιάζω τα δικαιώματα. Αυτά για τα οποία φτιάχτηκε η Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, παραβιάζονται τώρα πια ξεκάθαρα. Όποιος ξεκινάει να περάσει ένα ποτάμι και να πάει στην απέναντι όχθη, δεν το έκανε για να μείνει στην όχθη. Είναι για να προχωρήσει στην ενδοχώρα της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εκεί οδηγούν αυτά τα πράγματα. Και αυτό θα σταθεί. Καλά, έτσι αλλιώς βρισκόμαστε στην ενδοχώρα. Αυτή τη στιγμή, γιατί με την έννοια ότι όταν χτυπάς. Εγώ παίρνω την καλή εκδοχή. Ότι πέρασανε το ποτάμι και είναι εκεί τώρα. Δεν πέρασανε για να μείνουν εκεί. Είναι. Θέλω να σας πω. Έχουν περάσει το Ρουβικόνα και έχουν προχωρήσει πολύ, πολύ κάτω. Όταν φτάσουμε και λοιπόν, κόβουμε τα επιδόματα αναπηρία. Μα αυτό λέμε. Είναι στην ενδοχώρα είμαστε. Ακριβώς. Και εγώ έτσι λέω. Ναι. Αλλά εγώ παίρνω την καλή εκδοχή για τους αφελείς που θέλουν να πιστεύουν ότι δεν ξέρω τι πιστεύουν. Πάση περιπτώσει. Το τέλος πάντων, όπως και να έχει το θέμα, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο δείχνει και το τι μελιγενέστε. Γιατί σε μια χώρα όπου πλέον δεν υπάρχει σεβασμός για τίποτα, τότε πραγματικά η χώρα ή θα μεταξελιθεί σε έρημο, κοινωνική έρημο, με ό,τι αυτό το πράγμα συνεπάγεται. Και εγώ θεωρώ ότι τελικά θα δούμε τον ναζισμό να αναβιώνει με όρους αγοράς πολύ πιο άγρια και πολύ πιο ολοκληρωτικά από ό,τι το είδαμε με την κρατική του μορφή, όπως τουλάχιστον το είδαμε στο Μεσοπόλεμο. Τον έχουμε δει ουσιαστικά να αναβιώνει, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον, και να δούμε και πώς θα γλιτώσουμε από αυτή την ιστορία. Όπως και να έχει, πάντως η μάχη είναι ίσως η πρώτη φορά
μετά τους πολέμους, που ο πόλεμος σε οδηγεί εκ των πραγμάτων στο δίλημα ζωή-θάνατος. Έτσι δεν είναι? Ναι. Εγώ θα έλεγα, κύριε Καζάκη, ότι στην πραγματικότητα έχουμε ένα κακέκτυπο που αναδημιουργίας του φασιστικού και ναζιστικού φαινομένου, γιατί σας θυμίζω ότι αυτά δεν είναι θέματα ταμπέλας, είναι θέματα ουσίας. Και να σας θυμίσω και το εξής, ότι οι άνθρωποι που χτίσανε τον ναζισμό δεν ήταν η Χρυσή Αυγή εκείνης της εποχής ή δεν ξέρω, όχι, η 4η Αυγούστου. Θυμίζω, ήταν οι σοσιαλδημοκράτες. Εγώ θυμίζω ότι ο ιδεολογικός πατριάρχης του ναζισμού, ο Γκέμπελς, ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ εκείνης της εποχής, η αριστερή τάση του ΣΥΡΙΖΑ εκείνης της εποχής. Ναι. Ο Μουσολίνι, που ήταν και ένας σπουδαίος θεωρητικός, πέρα από τα άλλα, της αριστερής πτέρυγας του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ιταλίας. Και εκδότης της εφημερίδας Αβάντη του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Ναι. Και το ακόμα κυριότερο που βλέπω εγώ σαν κοινό γνώρισμα, πέρα από την παραβίαση δικαιωμάτων των συμβάσεων. Και το θεωρητικό του έργο ποιο είναι? Αυτό που διαβάζανε πάρα πολύ. Ακριβώς. Που ήταν το Ζορ Σορέλ. Η απολύτως τη βία που θεωρητικούσε τον αρχισμό. Εγώ στέκομαι και σε κάτι άλλο όμως. Ένα πολύ κοινό χαρακτηριστικό. Ότι η σύμπραξη με υποτίθεται αντίθετες πολιτικές δυνάμεις και αντίθετες θεωρίες. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπετε άνθρωποι που οι μεν εμφανίζονται ως αριστεροί, άλλοι ως δεξιοί, άλλοι ως φιλομοναρχικοί, άλλοι ως ακροδεξιοί κλπ. Όλοι μαζί συνενώνονται σε μια κοινή βάση που λέγεται παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εγώ νομίζω αυτό είναι η ουσία mm-hmm. του ναζισμού, του ναζιστικού φαινομένου. Με μια διαφορετική εκδοχή. Εγώ νομίζω ότι δυστυχώς αυτό το πράγμα μορφοποιείται σήμερα και ότι... Ναι, εκείνη την εποχή όμως έπρεπε να πάρει εκείνη τη μορφή, γιατί είχε μια οργανωμένη κοινωνική αντιπολίτευση mm-hmm. που ήταν πολύ οργανωμένη. Δεν εννοώ μόνο πολιτική, εννοώ πρωτίστως κοινωνική. Δηλαδή ήταν οργανωμένες οι τάξεις. Σωστό. Και οι οποίες αδιεκδικούσαν και κερδίζανε στο πεδίο της κοινωνικής αντιπαράθεσης. Οπότε χρειαζόταν η άγρια βία για να μπορεί να κατασταλεί mm-hmm. ένα οργανωμένο κοινωνικό κίνημα. Mm-hmm. Το οποίο όπως ήταν το εργατικό κίνημα της εποχής. Σήμερα δεν υπάρχει. Έχουν κατορθώσει και έχουν διαλύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτές τις δομές, ή τουλάχιστον έχουν κατορθώσει, έχουν κερδίσει την απαξία του κόσμου. Δηλαδή δεν πιστεύει ο κόσμος πλέον mm-hmm. σε αυτού του τύπου τις μορφές οργάνωσης. Δεν κάνει λάθος, γιατί με τον τρόπο που εξελίχθηκαν αυτές, ναι, εκφυλίστηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, οπότε τι γίνεται? Δεν έχει ανάγκη. Οπότε μπορεί να έχει έναν ναζισμό διατηρώντας το κοινοβούλιο. Παρόλα αυτά mm-hmm. να είναι απόλυτα ναζιστικές πολιτικές. Απέναντι λοιπόν σε αυτή τη σύμπραξη, που πολύ σωστά την είπατε, το ότι έχει να κάνει από το βασιλόφρονα μέχρι τον αριστερό, στη βάση ας πούμε της ενδοχώρας της απαρθρωπιάς, πρέπει mm-hmm. να έχεις μια άλλη σύμπραξη. Την αντίθετη σύμπραξη. Στην αντίθετη σύμπραξη που ναι, με την ίδια γκάμα δεξιάς αριστεράς, να το πούμε έτσι, αλλά στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Ναι. Την υπεράσπιση και τη διαδικασία της κατάκτησης, και αυτή τη φορά με τέτοιο τρόπο και τέτοιες ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε να μην μπορούν να υπάρξουν συμπράξεις ανατροπής αυτής της κατάστασης. Γιατί αυτό είναι το καινούργιο που έχουμε σήμερα και ίσως και το πιο ελπιδοφόρο. Ότι αυτή τη φορά ξέρουμε mm-hmm. πώς να μην την ξαναπατήσουμε. Τότε βγαίνανε με τα όπλα στα χέρια, λύσαν τις διαφορές στο Παγκόσμιο mm-hmm. Πόλεμο mm-hmm. μέσα από ολοκαυτώματα άνευ προηγουμένου. Οπότε τι τους ένιαξε? Τους ένιαξε να μην ξαναυπάρξουν φούρνοι που να γίνονται οι άνθρωποι σαπούνι. Mm-hmm. Ξεχάσαν όμως ποιες ήταν οι προϋποθέσεις που τους οδήγησαν εκεί. Ακριβώς. Σήμερα που ξαναζούμε τις προϋποθέσεις και που βλέπουμε το πώς σαπουνοποιείται η ανθρωπότητα χωρίς απαραίτητα να έχουμε κρεματόρια, mm-hmm. έχουμε τη δυνατότητα, ξανακατακτώντας ή παλεύοντας και κατακτώντας τη δημοκρατία με όλες τις κοινωνικές προεκτάσεις της και πολιτικές προεκτάσεις της, να τις διασφαλίσουμε με δύο τρόπο, ώστε να μην υπάρξει δυνατότητα ξανά να ανατραπεί. Να μην ξαναπάμε δηλαδή σε δυνατότητες εκτροπής όπως mm-hmm. αυτές που ζούμε και στην πατρίδα μας αλλά και παγκόσμια. Έτσι. Αυτό είναι το καινούριο στοιχείο. Δηλαδή σήμερα η ανθρωπότητα μπορεί να δυσκολεύεται να βρει τον τρόπο, ή αν θέλεις ο ελληνικός λαός, να το πούμε έτσι, ναι, ναι. να δυσκολεύεται να βρει τον τρόπο να αντιδράσει και να ανατρέψει αυτή την κατάσταση που του έχουν επιβάλει τουλάχιστον τώρα 10 χρόνια, περίπου 10 χρόνια, mm-hmm. αλλά έχει την εμπειρία, τη γνώση, αν θέλεις και σαν κοινωνική γνώση, το πώς θα πάει σε μια κατάσταση, αφού την ανατρέψει, που δεν θα επιτρέψει την επιστροφή στα πίσω. Δεν θα κάνει το λάθος μεταπολίτευσης mm-hmm. το 1974,
που έμεινε τύπης μεταπολίτευση ή της αλλαγής το 81 που έμεινε στα χαρτιά. Δηλαδή ξέρει πολύ καλά πώς αυτή τη φορά μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία να του διασφαλίζουν. Και ένα πολύ χαρακτηριστικό δείγμα αυτού του πράγματος είναι το γεγονός ότι ο κόσμος κάθε και ακούει και μετράει αυτό που ακούει τώρα, δεν πείθεται εύκολα, δεν παρασύρεται εύκολα από, πώς να το πούμε, όπως τουλάχιστον τα παλιότερα χρόνια. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, τούταζες κάτι, τον πήρες. Αρκεί να έχεις την κατάλληλη προβολή. Ναι, έτσι, σωστό. Έτσι. Τώρα το μετράει. Αυτό είναι μια κατάκτηση της κοινωνίας. Mm-hmm. Με όλα τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργεί ή όχι. Αλλά είναι μια κατάκτηση, εγώ θεωρώ. Έτσι, κάνει πιο ευαίσθητο, αν θέλεις, σε αυτό που σου λέει ο άλλος. Το μετράς περισσότερο, έχεις κάνει 40.000 φορές, άλλωστε. Και έτσι, ο τρόπος επιλογής σου, άρα και τα βήματα που θα κάνεις, θα είναι πολύ πιο καθοριστικά στο να μπορέσεις να το επιτρέψεις. Και το δεύτερο που υπάρχει σαν πολύ ενθαρρυντικό είναι ότι παρά το γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία έχει υποστεί πλήγματα τα οποία είναι ανίκουστα για την ιστορία της mm-hmm. και για την ιστορική συνοχή της ελληνικής κοινωνίας. Mm-hmm. Πρωτοφανή. Αυτά δεν τα είχαμε ούτε συνθήκες πολέμου και κατοχής, έτσι, mm-hmm. της πολεμικής κατοχής. Και που άλλες χώρες που έχουν υποστεί ανάλογα κοινωνικά πλήγματα είχαν οδηγηθεί σε κοινωνικό εφήλιο, mm-hmm. σφαζόντουσαν μεταξύ τους. Δηλαδή υπάρχουν χώρες Λατινικής Αμερικής, οι χώρες της Ασίας ή της Αφρικής που έχουν δεχτεί ανάλογα πλήγματα με τις πολιτικές, τις ανάλογες πολιτικές που δεχόμαστε εδώ και που είχαν καταλήξει τελικά οι Τούτσι να τρώνε τους έτσι, ανθρωποφαγία μέσα στην κοινωνία. Λοιπόν, αυτά που είδαμε, ας πούμε, στην Αργεντινή το 2001 και τρόμαξε το μάτι σου, τρόμαξε το τι γινόταν. Η κατάρρευση της δικής σου οικονομίας mm-hmm. δεν έχει καμία σχέση με την κατάρρευση που έχει δεχτεί η ελληνική οικονομία. Είναι πολύ χειρότερη της ελληνικής οικονομίας από ό,τι της Αργεντινικής. Παρόλα αυτά όμως, η ελληνική κοινωνία δεν έχει οδηγηθεί. Ναι, έχει καλύτερη κοινωνική συνοχή. Έτσι, γι' αυτό το πράγμα τους έχει θυμώσει πάρα πολύ τους Ευρωπαίους. Ναι. Και τέλος πάντων τα επιτελεία τους. Γιατί το να μας οδηγήσουν να σφαχτούμε μεταξύ μας mm-hmm. είναι ο καλύτερος τρόπος διαχείρισης της κοινωνικής κρίσης. Σίγουρα. Το γεγονός δεν σφάζεται ο Έλληνας μεταξύ του. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό η ΕΛΟ. Παρά το γεγονός ότι λειτουργεί η κοινωνική μηχανική, mm-hmm. αλλά δεν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ούτε εμφυλίου, ούτε ο ένας να τρώει τον άλλον, ούτε να κυκλοφορεί στον δρόμο. Θυμάμαι, το 2009 είχε τύχει να βρεθώ σε ένα χώρο όπου υπήρχε και ο Μακαρίτης mm-hmm. ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Λοιπόν, καθόλου Μακαρίτης, τέλος πάντων. Εντάξει. Γλιτώσαμε και από ορισμένους. Έχει και τα καλά της αυτή η περίοδο. Η περίοδος, λοιπόν, και είχε πει την εξής ιστορία. Mm-hmm. Ήτανε πάρα πολύ νωρίς ακόμη. Mm-hmm. Αν εξαιρέσεις εμένα και κάτι άλλο σαν τρελούς σαν και εμένα που λέγανε παιδιά, μαζέψτε τα, να δούμε τώρα τι κάνουμε, mm-hmm. γιατί έχουμε χρεοκοπήσει. Mm-hmm. Είμαστε εμείς στην καλή χαρά. Ήταν ακόμη πολύ νωρίς, 2008-2009. Mm-hmm. Ah, ναι. Βλέπαμε μόνο τα φαινόμενα της παγκόσμιας κρίσης. Mm-hmm. Λοιπόν, τότε είχε πει την εξής ιστορία και με είχε τρομάξει. Ήταν ένα από τα κίνητρά μου να μπω στην. Mm-hmm. Να ενεργοποιηθώ ακόμη πιο πολύ. Λοιπόν, είχε πει το εξής, λέει, αυτό που έρχεται μπροστά μας, mm-hmm. που έχουμε μπροστά μας σαν ελληνική κοινωνία, mm-hmm. είναι αυτό που ζήσαμε στις αρχές της δεκαετίας του 50. Όσοι ζήσαμε τότε. Τότε, λέει, κυκλοφορούσα στους δρόμους της Αθήνας με ένα περίστροφο από μέσα στο σακάκι μου. Mm-hmm. Λέει, δεν φοβόμουν πολιτικούς αντιπάλους. Mm-hmm. Όχι. Απλά η κατάσταση είχε καταρρεύσει τόσο πολύ η ελληνική κοινωνία λόγω του εμφυλίου. Ναι. Mm-hmm. Έτσι. Όπου δεν ήξερες αν αυτός που ερχόταν απέναντί σου mm-hmm. θα σε χαιρετήσει, θα σου επιτεθεί, θα σου κλέψει, θα σε κλέψει, θα σε σκοτώσει. Θα σε κλέψει, ναι. Η φτώχεια με λίγα λόγια. Ναι. Οπότε τι είχα. Και με αυτό ωραίο χαμόγελο και γέλιο που τον διέκρινε. Λοιπόν, είχα τον πιστόλι αυτό μέσα και πολύ τακτικά πήγαινα και έκανα σκοποβολή και μάθαινα πόσο γρήγορα να το τραβάω από την τσέπη. Κάτι σαν πιστόλερο δηλαδή. Ναι, λοιπόν. Αυτή την κοινωνία προέβλεπε στην Ελλάδα τότε. Ναι. Το ότι έχει πέσει μέχρι στιγμής έξω. Ναι. Είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση της ελληνικής κοινωνίας.
την οποία επειδή ζούμε με τον τρόπο που ζούμε και βλέπουμε την επιδείνωση την καθημερινή, δεν το συνυπολογίζουμε πολλές φορές. Δεν το υπολογίζουμε τι ακριβώς κρατάμε ακόμη στα χέρια μας και για να μπορέσει να ανεβεί και το ηθικό μας, ότι ρε παιδί μου, θα τα καταφέρουμε τελικά. Θα τα καταφέρουμε όχι γιατί το ποτάμι θα μας πάρει και θα μας πάει σε κάποια όχθη από μόνο του. Ναι. Έτσι. Ότι έχουμε τις δυνάμεις ακόμη σαν κοινωνία να τα βγάλουμε πέρα από αυτή την ιστορία, ανατρέποντας βεβαίως αυτή την κατάσταση. Κοιτάξτε, η ιστορία αυτό έχει δείξει. Γιατί εγώ αυτό που βλέπω, ας πούμε, πολλοί κόσμος και λέει, αχ, ξέρεις, σήμερα να λύσω τα πράγματα. Γιατί έχουν τόσα μέσα, έχουν τα ηλεκτρονικά μέσα, τα μέσα μαζική ενημέρωση κτλ. Όμως, αν κάτσει κανείς και σκεφτεί ιστορικά, θα διαπιστώσει ότι ναι. Και όταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία διαδέχτηκε τις ελληνικές πόλεις, ήταν τρομακτικά τα μέσα και λένε ποτέ δεν θα έρθει η αλλαγή. Και όμως ήρθε. Και όταν μετά ήρθε ο Μεσαίωνας που σε πιέγανε ζωντανό, λέγανε σε μάγισσα για να σου πάρουν το χωράφι και τα λοιπά, ναι, λέγανε ότι τώρα είναι τρομακτικά τα μέσα, δεν γίνεται τίποτα. Ήρθε όμως η αναγέννηση, ήρθαν έτσι. Και όταν έγινε η Ιερά Συμμαχία, είπανε πω δεν κουνιέται τίποτα. Ήρθε η Ελληνική Επανάσταση. Ναι. Και όταν ήρθε ο Ναζισμός, είπανε κοίτα το τέρας, λέει τι παράγει, τι κάνει. Είδες. Ανατράπηκε. Είναι δυνατόν. Πάντα έτσι γίνεται και πάλι η κοινωνία θα βρει τους τρόπους. Το θέμα είναι ότι εμείς πρέπει να οργανωθούμε σε αυτά. Σωστό είναι αυτό το θέμα. Και να πούμε κάτι άλλο. Όποιος, ναι, όποιος χάνει το ηθικό του, όποιος λέει ότι αυτή την κατάσταση δεν βγαίνει πουθενά, ότι είμαστε πάρα πολύ μικροί. Όχι, σε ανάστημα, σε ανάστημα, για να τα βάλουμε αυτό το τέρας, έτσι, να κάτσει και να διαβάζει κάθε φορά τους Πέρσες του Εσχύλου. Ο Εσχύλος έγραψε μια τραγωδία που είναι πρωτοφανής στους Αθηναίους, απευθυνόμενος στους Αθηναίους συμπολίτες του, για κάτι το οποίο ήταν απασίγνωστο την εποχή του. Έτσι, η μάχη των εναντίον στους Πέρσες. Την είχαν ζήσει όλοι. Σωστό. Έτσι, την είχαν ζήσει. Ξέρανε πάρα πολύ καλά για το γεγονός και λέγανε ότι το θεωρούσαν δεδομένο. Ναι. Και τους είπε, δεν ήταν καθόλου δεδομένο το ότι θα νικούσαμε. Και νικήσαμε γιατί ήμασταν δημοκράτες και ήταν δεσποτικοί. Ναι, έτσι, μα έτσι αυτή είναι, λοιπόν, η αλήθεια. Και προσπαθούσα να τους θυμίσει αυτό που λίγο πολύ μερικές φορές, όταν είμαστε μεταξύ μας, τα θεωρούμε λίγο δεδομένα. Και τα ξεχνάμε. Και τα ξεχνάμε. Και είτε πέφτει το ηθικό μας, είτε παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Και τα βάζουμε στην πρόσθεση. Ναι, έτσι, βεβαίως, λοιπόν. Έτσι. Γι' αυτό και λέω προηγουμένως ότι έχει κρατήσει αυτή η κοινωνία. Παρά όλα αυτά τα πράγματα που έχει υποστεί. Τα ξεπουλήματα, το όλο αυτό πράγμα που έχει υποστεί. Έχει κρατήσει αυτή η κοινωνία και δεν έχει φτάσει ο ένας να τρώει τον άλλον. Έτσι, ή να τον σφάζει για ένα πιάτο φαγητό. Μπορεί να μην είναι η λύση, αλλά είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα οικοδομήσεις τη λύση. Ναι, είναι μια ένδειξη πρώτα απ' όλα. Ναι, είναι μια κατάκτηση ελληνικής κοινωνίας για τη δύναμη που έχει σε μια περίοδο όπου τις δείχνουν τα απίστευτα, ότι είναι διεφθαρμένη, ότι είναι εξατομικευμένη, ότι έχει 40.000 κακά, που τα έχει. Δεν είναι και παλαβά, δεν είναι, τάχει. Αλλά μέσα σε αυτά τα 40.000 κακά έχει κάτι το οποίο πολλές άλλες κοινωνίες δεν το έχουν και θα θέλαν να το έχουν. Γιατί χωρίς αυτό περνάνε ή βιώνουν μια κόλαση επί δεκαετίες, αν όχι αιώνες. Υπάρχουν περιοχές του πλανήτη, χάρη και στην ξένη επέμβαση βεβαίως. Αλλά ζουν την κόλαση, έτσι, επί εκατοντάδες χρόνια, δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι. Άμα δει κανείς την Αφρική ή την Ασία, που δεν δικαιολογείται τώρα πλούσιες χώρες, πώς να το πούμε, έτσι. Με φυσικό πλούτο. Ναι, αλλά έχουν τσακίσει τόσο πολύ τις εσωτερικές δομές της κοινωνίας τους, έτσι, αναβιώντας φυλετικές λογικές ή φυλετικές βεντέτες, ας πούμε, που προέρχονται από την εποχή του αρχανθρώπου, ας πούμε. Ναι, και όμως ο υπεριαλισμός με την επέμβασή του τα έχει φέρει στην επιφάνεια τόσο πολύ. Και δεν μπορούν να σταθούν αυτοί οι λαοί, αυτές οι κοινωνίες. Ναι. Το γεγονός ότι εμείς κρατάμε ακόμη, ότι κρατάμε και αντιστεκόμαστε έστω και σε αυτό το επίπεδο, είναι το κάτι που πρέπει να μας δίνει κουράγιο, να μας δίνει πίστη στο ότι θα τα καταφέρουμε τελικά, αρκεί βεβαίως να είμαστε ξεκάθαροι στο τι ακριβώς ζητάμε και γιατί πράγμα παλεύουμε. Πολύ σωστά. Και εγώ λοιπόν για να κεφαλαιώσω, λέω το εξής, ότι εμείς αυτό που θέλουμε από τις πολιτικές δυνάμεις, πρώτον από τις κοινοβουλευτικές, από όσους βουλευτές σέβονται τον εαυτό τους
και θέλουν να περισσώσουν οτιδήποτε από δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, την προσωπική τους φήμη, στεροφημία κλπ. Κλπ. Θα πρέπει να απαιτήσουν την απόσταση αυτού του μέτρου. Είτε είναι κυβερνητική, είτε είναι αντιπολιτευόμενη. Δεύτερον. Για πείτε τώρα και με ποιο τρόπο κιόλας το απαιτείτε αυτό το πράγμα. Πώς προσπαθείτε να το κάνετε. Από ό,τι είδα, στέλνετε κάποιο email, κάποιο. Κοιτάξτε, όχι, να σας πω. Εμείς καταρχήν πάντα κινούμαστε έτσι. Φτιάχνουμε ένα υπόμνημα. Mm-hmm. Το οποίο υπόμνημα λέει ποιες είναι οι επιταγές του συντάγματος, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει υπογράψει η χώρα και των συμβάσεων που έχει υπογράψει και των υποδείξεων του ΟΗΕ προς την ελληνική κυβέρνηση ακριβώς για αυτά τα θέματα. Ωραία. Αυτά που σας διάβαζα προηγουμένως. Ναι, αυτό έγινε το 2012. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν τα στέλνουμε, τα καταθέτουμε στην κυβέρνηση, στη Βουλή και στα αρμόδια Υπουργεία. Αυτό τώρα το έχουμε καταθέσει και στη Βουλή, το έχουν πάρει όλοι οι βουλευτές και τα κόμματα της Βουλής πρώτον, το έχουν πάρει και τα αρμόδια Υπουργεία, Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δικαιοσύνης, το έχει πάρει ο Πρωθυπουργός. Και κατά συνέπεια το ελληνικό κράτος είναι πρώτων ευθυνών του. Ξέρει ότι παραβιάζει και τα ανθρώπινα δικαιώματα και το Σύνταγμα και τις υποδείξεις του ΟΗΕ, τις καταληκτικές παρατηρήσεις του ΟΗΕ. Αφού λοιπόν κάνουμε αυτό το πράγμα, μετά το απλώνουμε στην κοινωνία. Και γι' αυτό είδατε αυτά τα emails που είπαμε ότι όποιος πολίτης θέλει και συμφωνεί και νιώθει ότι τον αφορά το θέμα, γιατί αφορά και τα δικά του δικαιώματα με τον τρόπο που αναλύσαμε προηγουμένως, πρέπει να το στείλει και να το απαιτήσει στην κυβέρνηση. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτό θα ευαισθητοποιήσει και θα κινητοποιήσει αρκετούς βουλευτές. Αντιπολιτευόμενο σημείο δεν έχει σημασία, διότι υπάρχει και το πολιτικό κόστος αφενός, υπάρχει και η πολιτική ευαισθητοποίηση του καθενός που πιθανά να ταλαντεύεται αν πρέπει να ξεχωριστεί τη θέση του από αυτήν την κατάσταση ή δεν πρέπει να διαχωρίσει. Είχαμε μία ανταπόκριση από κάποιους βουλευτές που φαίνεται να είναι πιο λογικοί από τους άλλους, εν πάση περιπτώσει, και έχει δημιουργηθεί. Συμπολίτευση ή αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση όλοι. Ακόμα δεν έχει τύχει. Εγώ περίμενα και ότι το ΣΥΡΙΖΑ μερικοί που με ξέρουν, που τους έγραφα δωρεάν τα άθρα στην Αυγή, που τους έγραφα τις επερωτήσεις κλπ. Ότι κάποιοι ρε παιδί μου θα φιλοτιμούνταν και θα έλεγαν: εγώ διαχωρίζω τη θέση μου, αυτό πρέπει να καταψηφιστεί. Δυστυχώς δεν το έχουμε δει ακόμα. Το έχουμε δει από πολλούς άλλους, όχι όμως από κυβερνητικούς βουλευτές. Πάντως, ότι υπάρχει πλέον αυτή η κινητοποίηση, ήδη πολλοί βουλευτές έκαναν επερώτηση, ζήτησαν συνάντηση μαζί μας, ζήτησαν και τομεάρχες των μεγάλων κομμάτων μαζί μας, δείχνει ότι παρόλα αυτά που γίνονται, ίσως για άλλη μια φορά να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε και πάλι. Βεβαίως θα τα καταφέρουμε καλύτερα πηγαίνοντας στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Βεβαίως το ευχής έργο θα ήταν, για να καταλήξω και σε από εκεί που ξεκινήσαμε, ότι εμείς θα θέλαμε από τους βουλευτές των μεγάλων κομμάτων, που κάποιοι είναι πιο αξιοπρεπείς, κάπως να διαχωρίσουν, να ξεχωρίσουν τη θέση τους και είτε να πάρουν στα χέρια τους την πολιτική δύναμη, να φτιάξουν φορείς από τους φορείς που είναι εκτός Βουλής, όπως είσαστε εσείς. Θα θέλαμε να μπορέσουν να ενοποιήσουν όλες τις πολιτικές δυνάμεις πάνω σε ένα κοινό πρόγραμμα, με πρόγραμμα μπροστά τα δικαιώματα των ευπαθών ομάδων και τα ανθρώπινα δικαιώματα, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση. Πιστεύουμε τέλος πάντων ότι σίγουρα κάτι περισσότερο θα περισσώσουμε. Το αν θα μπορέσουμε να το ανατρέψουμε θα φανεί. Καλά, αυτό είναι αφορά όλη την κοινωνία. Γιατί είναι ένα θέμα πια καθαρά πολιτικό. Οι λύσεις δυστυχώς γίνονται όλο και περισσότερο πολιτικές. Αυτό πριν λίγα χρόνια θα το είχαμε ανατρέψει εύκολα. Και είμαστε, δεν ξέρω αν θα το ξέρετε αυτό, είμαστε ο μόνος φορέας που έχει ανατρέψει νόμους του μνημονίου και το νόμο για το ποσοστό αυτό με το επίδομα του 2012, mm-hmm. και την ισοβιότητα της αναπηρίας του 2013 και το νόμο ειδικής αγωγής που ανατρέψαμε και φέτος τώρα το καλοκαίρι του 2017 κερδίσαμε τέλος πάντων μια μεγάλη αναβάθμιση στις ειδικές άδειες των γονιών κλπ. Κλπ. Σε συνθήκες μνημονίων. Όμως τα πράγματα αυτά δυσκολεύουν και η αλήθεια είναι ότι οι πολιτικές λύσεις είναι περισσότερο στο προσκήνιο. Εμείς αυτό που ζητάμε από εσάς τους πολιτικούς φορείς είναι τη στήριξη αυτών των ετοιμάτων, την άπλωσή τους, το άπλωμά τους στην κοινωνία. Και βεβαίως κάνατε πολύ καλά που υιοθετήσετε το πρόγραμμά μας. Νομίζω θα υιοθετήσετε και το κοινωνικό πρόγραμμα και να κάνετε μια προσπάθεια να ενοποιηθούν όλοι οι αντιμνημονιακοί φορείς, αριστεροί και δεξιοί, σε μια κοινή προσπάθεια να πάρει αυτή η προσπάθεια μια πολιτική ήδη. Μορφοποίηση. Αυτό είναι το δικό μας αίτημα. Ναι, αυτή η προσπάθεια γίνεται ήδη. Ελπίζουμε να έχει να, τελικά να πραγματοποιηθεί, ξεπερνώντας ας πούμε οποιασδήποτε άλλες διαφωνίες στα δευτερεύοντα ζητήματα ή και προσωπικές φιλοδοξίες, γιατί και αυτό το πράγμα είναι και αυτό ένα στοιχείο της πραγματικότητας. Δυστυχώς είναι έτσι. Εμείς ευχόμαστε δύο φορές περισσότερο από εσάς να τα καταφέρετε και ελπίζουμε να καταφέρουμε και εμείς να ανατρέψουμε αυτή τη φορά πάλι για άλλη μια φορά αυτό εδώ. Θα δούμε τι θα γίνει. Ναι, αποτροπή είναι αυτό το ακριβώς, αυτό το ναι. Λοιπόν, κάπου εδώ να τελειώσουμε.
Ναι, βεβαίως το τραβήξαμε και πολύ. Συγγνώμη γιατί η βίζα έγινε αρμένικη. Όχι, εντάξει, δεν υπάρχει. Ευχαριστούμε άλλη μια φορά και για το χρόνο και για το χώρο και για τα μέσα. Όπως και να έχει, ανά πάσα στιγμή εδώ είμαστε για να δώσουμε και τη δυνατότητα να αναδειχθεί αυτό το ζήτημα, όπως το κάνουμε πάντα και με άλλους φορείς που είτε βρίσκονται σε αγώνες είτε βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου πραγματικά αναζητούν το πώς μπορούν να αποτρέψουν τα χειρότερα. Που όντως όσο πάει η κατάσταση τόσο και πιο δύσκολα γίνεται αυτό. Mm. Δηλαδή η αποτροπή των χειρότερων. Πιστεύω όμως παρόλα αυτά ότι είμαστε κοντά στο να υπάρξουν οι προϋποθέσεις ώστε να ανατραπεί όλο αυτό το σκηνικό. Ωραία. Που έχει επιβληθεί στη χώρα. Εμείς σας το ευχόμαστε πολιτικά. Εσείς ευχηθείτε μας να κερδίσουμε αυτό το πράγμα. Προφανώς. Βεβαίως. Αυτό είναι το αυτονόητο. Αυτό αυτονόητο. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε και να έχουμε και ευχάριστα νέα. Ωραία. Ωραία. Στην πρώτη ευκαιρία. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όσους μας ακούσανε και όσους μας είδανε ή θα μας δουν. Λοιπόν, από εδώ και μπρος, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Έτσι αλλιώς θα τα πούμε εμείς αύριο πάλι. Την τακτική μας ώρα. Πολύ ωραία. Και εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και ελπίζουμε να συναντηθούμε με καλύτερα νέα. Σίγουρα.